Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow. Έτσι ξεκινάει ο Μπούζος. Έτσι ξεκινάει ο Μπούζος. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Τι λέει η Αργιανάρα σου, καλά. Η Αργιανάρα... Μαραμένο σε βλέπω. Μαραμένο. Εντάξει. Μαραμένο. Μας έριξε ένα μπορδονάο εισαγγελέα, να πούμε. Πώ τι ένα μπορδονάο εισαγγελέα. Μπορδονάο. Ο κύριο εισαγγελέα. Εισαγγελέα, ρε φίλε. Εισαγγελέα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πηγαίνει με το ρεύμα. Δεν πάει με το νερό, πάει με το ρεύμα. Ο ρεύμα λέει ότι η Λαμία πιο ισχυρή. Άμα τον έκανε καμιά μαγκιά, να πούμε. Αυτό φάνηκε και στο μεταξύ μα παιχνίδι που δεν μα δώσαν και τα πέναλτι. Μαγκιά του. Μαγκιά του, βέβαια. Σε αυτέ τι κατηγορίε τα έχουμε πει ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα για να ανέβει. Έχουμε. Πού παίζετε εσείς την Κυριακή τώρα? Πάμε Καλονί. Τώρα εδώ Καλονί? Στον Άγιο Ραφαήλ. Εκεί στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, ναι. Θα πάτε λαδάκι στον Άγιο. Γιατί είστε ικανοί να φέρετε και ισοπαλία, να πούμε. Να μην ανέβω. Άμα φέρω ισοπαλία με την Καλονία, να μην ανέβω. Δεν αξίζει να ανέβω. Κάνα σούπερ μάρκετ, καμιά αποθήκη. Κάνα εικονισματάκι εκεί. Κάνα ξεχασμένο εικονισματάκι εκεί. Κάνα που δεν το έχει αμφιβιά περασμένο εκεί, κάνα αυτό. Να πάει εκεί στον Άγιο. Να δούμε. Ο Άγιος ξέρεις, γιατί ο Άγιος... και η Καλονή καίγεται, πέφτει. Πέφτει η Καλονή. Καίγεται. Ο Άγιος θέλει λαδάκι. Σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, όλοι θέλουν το λαδάκι τους. Έτσι είναι. Δεν έτσι είναι. Λειτουργεί τίποτα χωρίς λαδάκι. Εσείς πήγατε χωρίς λάδι να λειτουργήσετε 2.000 μηχανή τούρμπο, να πούμε. Λειτουργεί η μηχανή τούρμπο χωρίς λαδάκι. Αυτά προνοείς από την αρχή της σεζόν. Δεν τα κοιτάμε τώρα αυτά. Κάνεις μια κάβα για αυτό το λόγο στην αρχή. Την κάβα σου. Σας πούλησε και ο Λαδέμπορας. Ο Νύκταρη το έπαιξε Λαδέμπορα, να πούμε. Αλλά για τον Νύκταρη, εγώ ήμουν ο πρώτο που τα είπα. Εγώ ήμουν ο πρώτο εδώ πέρα που του είχα πει για τον Νύκταρη, ότι εγώ ανησυχώ όταν βλέπω κάποιον και βγαίνει στον αέρα και λέει θα κάνω και θα ράνω. Ναι, γιατί ναι. Αυτά δεν τα λε στον αέρα. Ναι. Το είχα πει πρώτο και καλύτερο όταν έχει βγει ο Νύκταρη και κάνει τι δηλώσει. Ο Νύκταρη βγήκε Λαδέμπορα σαν και εκείνο στην κατοχή που βάζανε 4 κιλά νερό από κάτω και το λάδι το ρίχναν λίγο από πάνω, πήγαινε στο σπίτι, να πούμε. Και το πουλούσαν για. Για 100%. Έχουμε την Παοκάρα να παίζει ντέρμπι κορυφής με το Πανιόνιο στην Τούμπα 3 ώρα το μεσημέρι. Όσους μπαγαζάτορες έχω ρωτήσει, Μπρατ Πιτ. Σήμερα είναι ο Μπρατ Πιτ εδώ, δεν είναι ο Χιλοτήρης. Ναι, ναι. Είναι ο Μπρατ Πιτ, έχει κουρέψει και το μαλλί, να πούμε. Πήγε στον Κουρέα, ρε, σε κομμωτήριο πήγε. Φίλο έχεις. Φίλο του Κουρέα. Σε Κουρέα πας. Αν πει σε κομμωτήριο, ρε, θα πηδήξει όλο το κομμωτήριο. Τι χαζός δεν είναι. Κυρία μου κουρεύεται, άντε, θα τον πει, όχι. Λοιπόν, πού είχα μείνει. Πού είχα μείνει, στο κομμωτήριο. Όχι. Στο Λαδέμπορο. Όχι. Στον πάγκο με τον Πανιόνι. Ναι, στον πάγκο με τον Πανιόνι. Έχουν χεστεί οι παοξίδες από το φόβο τους τι θα γίνει με τον Πανιόνι. Χωρίς τα δύο center back τα βασικά, δεν έχουμε, λέει ο άλλος, τον Οικονόμου και τον Ριζβάνι. Και άλλοι λένε δεν έχουμε το center for μας. Αλλά μετά λέει περιμένουν από τον Κλάους, θα πούμε, να πάρει μπρος, λέει ο Κλάους. Τι μπρος να πάρει τώρα, ο Κλάους έχει αγωνιστική απραξία από τότε που γύρισε ο Προύγιοβιτς. Πόσο καιρό έχει, είναι σχεδόν σε αγωνιστική απραξία. Εγώ φίλε αυτόν Φεσέντερ Βόρδε αν τον έβαζα. Είπα και την άποψή μου στο ραδιόφωνο. Δεν πρόλαβα να πω τηλεόραση τίποτα. Και ποιο να βάλει? Ποιο να βάλει? Τον Κουλούρη. Σου πω εγώ ποιο Κουλούρη ρε. Ο μόνος Κουλούρης που βοήθησε τον ΠΑΟΚ ήταν ο Κίμωνας. Άλλος Κουλούρης τον ΠΑΟΚ δεν μπορέσε να τον βοηθήσει. Να παίξει με μυστακίδια δηλαδή. Α, σου πω, Γλύκος τερματοφύλακα. Ναι. Ο Άρντα λέει τραυματίστηκε πάλι. Τι έγινε, φτέρνα του πόνεσε. Λοιπόν, ο Μάτος δεξί μπακ. Ωραίος. Ο Λέοβατς με τη μύτη. Σωστά. Αριστερό μπακ. Ο Κρέσπο αριστερό στόπερ. Ο Βαρέλα με επιφύλαξη γιατί ο Μαλεζάς δεν παίζει, δεξί στόπερ. Ναι. Λοιπόν, ο Κάνιας εδώ. Μάλιστα. Την βάση του Ρόβου. Ωραία, μπόι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ αριστερά θα βάλω τον Τζίμι Ροτ. Ποιος είναι τρεχαντήρι, ανεβαίνει, κατεβαίνει, κόβει. Θα παίρνει την πλευρά ο Λεοβάτς και στην πλάτη του θα είναι ο Τζίμι Ροτ. Λοιπόν, εδώ θα βάλω το Μυστακίδη. Σ' αρέσει ο Μυστακίδης εδώ. Θέλει αυτή χώρο, η θέση του θέλει για... χώρο Μυστακίδης κύριε μου. Και να βγαίνει έτσι. Να βγαίνει από πίσω. Να βγαίνει από πίσω. Έκανε εγχείρηση και με το παίζει τώρα ο Σία Παρθένα. Τον βγάλουμε τώρα να μιλήσει. Δεκάρι. Μπίζεσβαρ. Ουάρτο δεν παίζει. Ναι. Ωραία. Πέλκας δεύτερο σέντερ φορ. Πέλκας. Ναι. Ρίκος σέντερ φορ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του βάλει 3 γκολ του Πανιωνίου. 3 γκολ. Έχω Κάνιας, Τζίμι Ροτ, να τρώω κόρμπο σιώπη.
και τον Μασούν. Στη μένα βέβαια δεν έχω. Εγώ Μιστακίδη. Δεν έχω αέρα. Δεν έχεις αέρα. Δεν έχω αέρα. Δεν έχω αέρα. Πάω χαμηλά. Έτσι. Βάζω τρία γκολ χαμηλά. Για Μπόι έχω τον Κρέσπο. Έχω τον Βαρέλα. Έχω τον Μιστακίδη. Είμαι κοντός. Κρέσπο δεν. Στη μένα δεν έχει δείξει. Έχω και το Μάτος. Έχω και το Μάτος. Θα βάλω την μπάλα. Ο Μάτος μπορεί. Τα δύο center back τους δεν παίζουν. Στον αέρα αυτή. Από τα δύο center back δεν έχω πρόβλημα. Κοντός ο κόρπος, κοντός ο Σιώπης. 1,70 ο ένας, 1,68 ο άλλος. Άμα πάνε σε μπαρ πρέπει να τους ψυχώσουν, να πάρουν να πιούν το ουίσκι, ο μπάρμαν να πούμε. Αλλά χαμηλά όμως μπορεί και ο Πανιώνιος να χτυπήσει, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα με την μπάλα κάτω ο Πανιώνιος, στο χαμηλό το παιχνίδι. Χαμηλά πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας. Ο Μπεν κεφάλι δεν έχει αν το βάλει σέντερφορ. Όχι, δεν έχει. Πήραν αυτοί ένα σέντερφορ καινούριο τώρα, τα ζώα μου αργά. Πεθαμένος, δεν τον βλέπω να βαράει. Ο Μασούρας ψηλά να τους κάνει ζημιά, τρίχες. Ο άλλος ο κοντός ποιος είναι, ο Φούντας. Όχι, ο Πανιώνιος δεν το έχει μετά στη μέρα. Κοντομού. Γεια σου ρε Γιάννη Σώτη, κάτσα μου τι λέει και ο Νίκος. Τι έγινε ρε ψόφιο. Βγάλτε. Πέρα σας, τι κάνετε. Έλα ρε ψόφιο, τι έγινε, με τρόμαξες. Όχι τίποτα. Και με τρόμαξες εκεί πέρα, όχι έχω πολύποδα στη χολή, θα τη βγάλω τη χολή, 10 χρόνια. Βγάλτε να. Την έβγαλες να πούμε ένα μήνα κάθισες, φοβήθηκες, είδες τι είναι. Όχι ρε φίλε, απλώς αυτό που μου τους πάει εμένα είναι ότι αισθάνομαι τεμπέλχανος, κατάλαβες τι γίνεται. Τεμπέλχανος. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια αισθάνεσαι άχρηστος, δεν δουλεύεις, δεν αθλείσαι. Γενικά ας πούμε είναι δύσκολο συνέστημα. Σε βλέπουν με συμπόνια στο σπίτι. Ναι, σε βλέπουν οι φίλοι, ξέρουμε εκείνο το ύφος να πούμε το παραπονιάρικο, τι έγινε Νικολάκη, μη στεναχωρήσεις. Στη γειτονιά λένε, σίγουρα είχε αυτό, είχε τίποτα πιο σοβαρό και το κρύβουνε. Τα κουτσοβολιά. Σίγουρα. Χλωμό τον είδα τον Νίκο. Μήπως έχει τίποτα την κακιά, την αρρώστια. Χλωμό τον είδα. Ναι. Θα αρχίσει το ρεπερτόριο να λέει. Λέγε, σ' ακούω. Τραυματίστηκε ο μεγάλος. Σας πουλήσανε πράγμα να πούμε ραγισμένο. Δηλαδή σε πουλήσαν μια Αλφα Ρωμαίο με χτυπημένο σταυρό από κάτω. Έτσι κατάλαβα εγώ. Καλή Αλφα Ρωμαίο, 200 τα άλογα. Σταθερό δρόμο, 1400 κιλά. Τι ακριβώς έχει ο... Τι ακριβώς έχει, μπορεί να ο σου πει. Ο Πρίγιοβιτς καταρχήν είναι ένας παιχταράς. Δεν λέμε ότι δεν είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μια σωματοδομή. Ναι. Την οποία μετά τον Μάρκος Αντώνιο που είχαμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Φαίνεται ότι είναι σίγουρα αθλητής ο άνθρωπος. Ότι είναι αθλητής. Είναι δυνατό παιδί, έχει σπάσει όλα τα εργομετρικά. Είχε μια ατυχία. Έσπασε και την κλίδα του όμως. Πρόσεξε. Είχε μια ατυχία στην Πολωνία. Και μια τεράστια ατυχία να ξαναχτυπήσει πάλι το ίδιο πονεμένο μέρος και αυτή τη φορά να το σπάσει κιόλας. Πήγατε στον Καρασγέρι την Αλφα Ρωμαίο και την έκανε τσάτρα πάτρα να πούμε. Σας την πουλήσανε, και στην Εθνική Οδό. Χτύπησε μπιέλα η Αλφα Ρωμαίο, εγώ αυτό κατάλαβα. Άκουσε με, να σου πω. Εκτός αν θες να πεις αυτά που θες να πεις. Όχι, λέω εγώ αυτά που θέλω να πω. Και παίρνω λοιπόν, για να με πεις εσύ λοιπόν, αυτά που θες να πεις εσύ. Ποτέ κανένας αθλητής και ποτέ κανένας γιατρός δεν βάζει μέσα σε επίπεδο μεγάλο, ναι. Super link, σε κίνδυνο έναν αθλητή αν δεν έχει αποθεραπευτεί 100%. Mm. Γιατί κινδύνευε, ας πούμε, αν ήταν ήδη τραυματισμένος, να είχε πάθει υποτροπή με αποτέλεσμα να δημιουργόταν ένα τεράστιο σούσουρο, αλλά το μεγαλύτερο θα ήταν... σε αυτόν τον φιλόδοξο ποδοσφαιριστή που λέγεται Πρίγιοβιτς να του στερήσουν το μέλλον. Δυστυχώς αυτό που έγινε στην προπόνηση με τον Μπρίγκιτς ήταν μια τεράστια ατυχία για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν ήδη πλήρη αποθεραπευμένος, είχε κάποια παραπανησάκια κιλάκια τα οποία δούλευε εντατικά για να μπορέσει να μπει και να είναι έτοιμος στα δύσκολα παιχνίδια που έρχεται ο ΠΑΟΚ. Αυτή όμως η κακοτυχία που τον βρήκε, γιατί προσπάθησε να μην χτυπήσει παραδείγματος χάρη το συναθλητή του. Έπρεπε να το δώσει μια... Ένα βαρύ κορμί όπως είναι αυτός, έπεσε άτσαλα, φοβήθηκε να μην χτυπήσει και στο δοκάρι, με αποτέλεσμα το βρόντο αυτό που είχε να σπάσει κλίδα του. Εμείς λοιπόν οι ποδοσφαιρόφιλοι, ναι. Που είμαστε ας πούμε ξέρω εγώ και παρακολουθάμε αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει να ξέρουμε και να ευχηθούμε σε αυτό το παιδί περαστικά. Γιατί από εδώ και πέρα από την αποθεραπεία που θα χρειαστεί, που θα είναι επίπονη, θα πρέπει να επανέλθει, να έχει τα ψυχικά αποθέματα για να το κάνει. Φυσικά τώρα αν με ρωτούσε σε μένα αν ήμουν ο γιατρός ή ξέρω εγώ ο προπονητής, θα έλεγα ότι Αλεξάνδερ, σε ευχαριστούμε πολύ για φέτος, θέλουμε να αποθεραπευτείς καλά και να σε χρησιμοποιήσουμε του χρόνου. Μάλιστα. Ρήτρα καλή τον έχετε τον Μπρίγκοβιτς.
Τον κάνετε καμιά καλή ρήτρα, μια ρήτρα καλή. Μη φύγεις από τον Ροντρίγκες. Ο Μπρίγκοβιτς έχει 4,5 χρόνια συμβόλαιο, έχει ρήτρα φυσικά για το συμβόλαιο, ό,τι υψηλή. Έτσι και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι αλφα-κλάση. Να έχει τουλάχιστον 8-10 εκατομμύρια. Μη μοσχοπουλάει μόνο χοντρός, Έχει μια μεγάλη για την ηλικία του ρήτρα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ήρθε για να προσφέρει πρώτα στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα έχει χρόνια. Οπωσδήποτε, απλά όταν κάποιος ποδοσφαιριστής αποδείχθηκε ότι έχει μια καλή πρόταση από εξωτερικό, καλύτερη, από ανώτερη ομάδα, ναι. Όπως έγινε ας πούμε με τον Ροντρίγκες, αποφάσισε να φύγει. Τώρα είναι ευκαιρία να του βάλει στη ρίζα. Α, μπράβο. Τώρα που είναι στο έτσι. Που είναι στέλνιο στον κρεβάτι. Έχει υψηλή ρήτρα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το κακό είναι ότι στερούμαστε κι εμείς σαν ΠΑΟΞίδες, αλλά και γενικά το ευρύ κοινό από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι αθληταράς και θα έδινε μάχες και θα ανέβαζε και το ποιοτικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό γενικά, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιους ποδοσφαιριστές, παιδιά, για να βλέπουμε. Είναι ένας αλτικός, ένας δυνατός ποδοσφαιριστής. Εμένα με εξέπληξε, γιατί σίγουρα τον είδα λίγο, αλλά τον είδα στους αγώνες ότι άρχισε να ανεβάζει και ταχύτητα σιγά σιγά. Έλα ρε, να σε πω κάτι τώρα, θες μια αλήθεια. Είναι παιδαράς. Είναι. Στο κεφάλι είναι ο καλύτερος σέντερ φορ του ελληνικού πρωταθλήματος. Βάζει κάτω τον Ανσαριφάρτ, βάζει κάτω τον Μπέρκ, βάζει κάτω τον Αναούχο. Ποιος άλλος είναι? Υπάρχουν άλλη ομάδα. Να πούμε ρε παιδί μου και στις μικρές ομάδες. Δεν τις πιάνω εγώ τις μικρές ομάδες. Λοιπόν, είναι αλκτικός στα φορτώματα στην περιοχή. Πάει πρώτο δοκάρι, πάει ανάμεσα από τα center back, του τρώει 3-4 στις 10 κεφαλιές, είναι γκολ. Είναι γκολ. Είναι κεφαλοσφαιριστής. Χαμηλά. Είναι χειρότερος από τον Μπέρκ. Σε από τον Άρο και από τον Αραούχο σίγουρα. Χαμηλά είναι χειρότερος. Είναι χειρότερος. Και από τον Μπρίγκοβιτς δεν μπαίνεις και αυτό που λέμε να βγεις στην πλάγια γραμμή, να κάνει μια κούρσα, να κάνει μια σέντρα. Είδες ο Ανσαριφάρτ. Δεν έχει συμμετοχή. Δεν έχει συμμετοχή. Ο Μπρίγκοβιτς λοιπόν, αν ερχόταν Σεπτέμβριο στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να ήταν μαζί με τον Ολυμπιακό τόσο πολύ ψηλά. Γιατί το λέω αυτό όμως? Θα σου πω και θέλω την γνώμη και του Βασίλη και τη δικιά σου και του κοινού. Okay. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγη ώρα. Okay. Ο ΠΑΟΚ είχε εκπληκτικό ξεκίνημα όσον αφορά τα φορτώματά του. Είχε ποιοτικά φορτώματα και από τον Λέοβατς. Ποιοτικά φορτώματα και από τον Μιστακίδη. Ποιοτικά φορτώματα και από τον Μάτος. Φορτώματα. Η μπάλα πήγαινε εκπληκτικά στο κουτί. Εκπληκτικά. Έλειπε ο Κουλούρης, έλειπε ο Κλάους. Έλειπαν τα τελειώματα, το τελικό. Ξέρεις τι θα γινότανε άμα ήταν ο Πρίγεβης εκεί? Υποθετικά. 7-8 γκολ, 7-8 γκολ, στο λέω εγώ. 7-8 γκολ, θες 6-8, 6-8 γκολ στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Αυτά τα 6-8 γκολ είναι 3-6-8-6-7 βαθμοί. 6-8 βαθμοί. Γκολ και βαθμός. Σου λέω εγώ, δεν σου βάζω τρίποντο. Ξέρεις που ήταν ο ΠΑΟΚ, 6-8 βαθμοί. 6-8 βαθμοί. Ο ΠΑΟΚ, κύριε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κάνει το πρωτάθλημα από το center for του. Αυτό από το καλοκαίρι φώναζε ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε σέντερ φορ. Από το καλοκαίρι υπήρχε η έλλειψη. Έχασε στο πρωτάθλημα και γιατί εμπιστεύτηκε στον Κλάους, ο οποίος το γύρισε στο Θεό. Έγινε αγιορείτης. Σε κουένι. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λες απόλυτα. Δεν θα διαφωνήσω. Μιλάμε για μένα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε από την δυστοκία του και από το ότι δεν είχε τις εναλλαγές και τις εναλλακτικές για να μπορέσει να βάλει την μπάλα μέσα στο δίχτυ, γιατί και φορτώματα υπήρχαν και τελικές υπήρχαν και τετατέτ υπήρχαν και παιχνίδια που μπορούσαν να καθαρίσουν πιο γρήγορα, γιατί Κωστή, πέρα από αυτό που λες, ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια ξόδεψε πάρα πολύ βενζίνη για να τα κερδίσει, με αποτέλεσμα στα επόμενα να πάει. Γιατί, αγόρι μου, εάν έκανε στα 5 φορτώματα ένα γκολ, δεν θα είχε άλλα 10 φορτώματα, άλλες 10 κούρσες, θα τραβούσε ένα παιχνίδι στο 1-0 πιο συντηρητικό. Θα βγάζατε επίθεση, δεν θα είχε το πρεμόνι του να πούμε ανέβα κατέβα. Έτσι είναι. Ναι. Ο center for σε αποσυμφορίζει, ο καλός, ξεκουράζει την ομάδα, είναι σαν την έκτη ταχύτητα στο αυτοκίνητο.
στην Εθνική Οδό. Έτσι ακριβώς δεν είναι ρε συμπόδια. Σε προπονήσεις που έχω παρακολουθήσει με τον Ίβιτς φέτος έχω δει κάτι το οποίο δεν το έχω δει σε άλλους προπονητές. Ήταν μια τακτική η οποία υπήρχε. Δηλαδή η τακτική ότι αυτό το δεκάλεπτο ας πούμε από το 45 μέχρι το 55 πηγαίνουμε χαλαρά ανάλογα το σκορ μας έτσι. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα 20 λεπτό. Μετά ξαναρίχνουμε το ρυθμό μας, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ μελετημένο. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε πολλά από αυτά τα παιχνίδια να τα τελειώσει στο 60 με αποτέλεσμα μετά, επειδή ήταν... Να διαχειριστεί καλό, ρε παιδί μου, ναι, χωρίς κούραση, φορτώματα, πρεσαρίσματα, κούρσες και τέτοια. Και με αποτέλεσμα λοιπόν, να δούμε έναν ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε μια φόρμα και ξαφνικά να βλέπουμε έναν Μάτος να πέφτει. Να βλέπουμε και να μιλάμε. Ένα λέω βαθιά, πέφτει. Ναι, βέβαια. Να πέφτουν κάποιοι. Και αν δεν είχε καλό γυμναστή τώρα που τον άλλαξε ο Τουταχανμόν, ναι. Μπορεί να είχε και θλάσεις. Μπορεί να είχε και τραβήγματα. Σίγουρα. Που για μένα θα σου βγουν αυτά, όπως εγώ 40 μέρες ας πούμε φουλάρω σε προσωπικό επίπεδο, εργασιακό επίπεδο. Έχω φουλάρει 40 μέρες και 2 μέρες δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου τώρα και μου βγαίνει. Θα σου βγει η θλάση μετά. Εδώ είναι. Να μην έχει θλάσει ο ΠΑΟΚ Απρίλιο-Μάιο. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Μάρτιο μέσα. Για πες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται και επειδή το παρακολουθούν πάρα πολύ το θέμα, νομίζω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι επιφορτισμένοι μυϊκά, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση που θα γίνει από εδώ και πέρα θα είναι τόσο καλή ούτως ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα λίγο πιο φρέσκια. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και κάποιες διακοπές μέσα στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα... Για πες μου τώρα. Είσαι προπονητής του ΠΑΟΚ και ρωτώ όλους τους ΠΑΟΞίδες οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν για μπάλα. Εντάξει οι πλάκες, εντάξει οι μανούρες, εντάξει τα τσιγκλίσματα, θέλω να μιλήσουμε εν ώψη ΠΑΟΚ Πανιωνίου. Ωραία. Ρωτάω εσένα, ρωτάω και τους ΠΑΟΞίδες. Είσαι ο Ίβιτς. Γιατί τους προπονητές είμαστε κολόμαγκες εμείς, τους κρίνουμε μετά το μάτς. Θα μου πεις ένας προπονητής που θα πάρει 500 χιλιάρικα το χρόνο και εμείς θα πάρουμε 20. Άρα, εντάξει, αλλά σου λέει Γουφάλα, εσύ θα παίρνεις τα 400, σε κάνω κριτική μετά το μάτς. Η μαγιά τώρα στη δημοσιογραφία γενικά εγώ, άμα με φωνάζανε ας πούμε σε ένα ΙΕ και εκεί ήταν η Φλόρη εκεί και κάνανε μάθημα, θα τα λέγω εγώ τα παιδιά. Αφήστε αυτούς τι σας λένε, εγώ θα σας πω. Η είδηση πρέπει να βγαίνει. Πριν τη γράψει το site. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή τι μυρίστηκες, τι έγινε ας πούμε. Για παράδειγμα, ψάχνει αυτός που του φάγε τα χρυσάφια, έτσι λέει αυτός ο Λετωνός. Το μαθαίνεις να πούμε 2 μήνες πριν. Ότι ένας Λετωνός ψάχνει να βρει το Λάσκαρη και να το ζητήσει τις ράβδους χρυσού. Τους λέει να το βγάλουμε ρε. Ρε είναι αλήθεια. Μπράβο. Ρε άμα το γράψουν τα site και το πούμε μετά δεν έχει καμία αξία. Θα το δεν πω έχει εγώ. Νόημα. Ναι, δεν έχει νόημα. Εκεί λοιπόν ένα το κρατούμενο με κίνδυνο ζωής και καριέρας για να είσαι στα κόκκινα να πούμε και να περάσεις από αυτή τη ζωή και να πεθάνεις όταν ψοφείς να πούνε ρε αυτός θυμάσαι τότε που είχε κάνει εκείνο και θα σε θυμηθούνε. Ενώ αν δεν κάνεις τίποτα σε αυτή τη ζωή θα ψοφήσεις και θα πετάξουν 4 τόνους χώμα από πάνω και σε 3 ώρες έχουν ξεχάσει. Ούτε νουαζέτα σοκολατάκι δεν θα πάρουν εκεί πέρα στον μπαμπούλα το γραφείο. Λοιπόν, και το άλλο είναι, παίζει τώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα, παίζει ας πούμε αυτό το στυλ Ολυμπιακός, αυτό το στυλ Παναθηναϊκός. Πρόβλεψη μπορεί να κάνεις. Κάνεις πρόβλεψη. Κριτική μπορεί να κάνεις. Όχι, λέει ο Αλέφαντος, δεν μπορεί να κάνουμε κριτική σε μάτς που δεν είδαμε. Ναι, αλλά μετά το μάτς μπορούν να πούμε, γιατί δεν έβαλες εκείνο, δεν έβαλες τον άλλον κτλ. Εκεί έχω ας πούμε ένα αυτό. Κάνε κριτική πριν το μάτς. Πριν το μάτς, λοιπόν, λέω τον Ήβης. Ρωτάω τον Ήβης πριν το μάτς. Και σένα και τον Βασίλη που είναι ουδέτερος και τον Μπρατ Πιτ, τον Νικολίπτη που είναι Ηρακλής κτλ. Μου τραυματίζεται ο σεντερφοράρας μου. Ο δυνατός μου φορτ, το χαρτί μου το βαρύ. Και έχω να επιλέξω ανάμεσα στον Μανέλη και στον Κιονάκη. Δηλαδή, μου τραυματίζεται ο Κούρκουλος. Και έχω το Μανέλη και το Γιονάκη. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω, πες μου. Θα μπορούσα πάω να βρω τον Άγγελο Αντωνόπουλο να τον βάλω εκεί. Να βάλω τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Να βάλω τον Ενρίκε Σεντερβόρ.
να βάλεις τον Παπαγιαννόπουλο παραδείγματος χάρη. Να βάλω τον Μίμη τον Χωτόπουλο. Δεν θα το πάρει το ρίσκο για μένα και θα βάλει τον Αθανασιάδη. Άμα είσαι προπονητής ρε Ίβιτς και έχεις γκάς. Στο λέω τώρα εγώ. Και είσαι από το Δούναβης περνάει από εκεί, από τη Σερβία. Περνάει εκεί από το Δούναβη, έκανες καμάκι όταν ήσουν 18 χρονών, είσαι και ψηλός και ωραίος. Και έχεις και σουφρωμένα μούτρα να πούμε και πετάς Ενρίκε Πέλκα. Τον πίζες Βαρδεκάρη, τρία χάφ από πίσω, σε ρόμβο, Ζήμη Ροτκάνιας Μιστακίδη. Και πετάς μπροστά Λέοβατς και Μάτος να πλευροκοπείς και να παίρνουνε μέσα στα σέντερ φόρο Ενρίκε, να πατάνε τρεις περιοχή, τέσσερις με τον μπακ που κάνει σέντρα. 5 και 6 και μένεις με 4 πίσω. Σιγά ο Πανιόνιος μη σε βγάλει κόντρα με τον κόρμο και το σιώπη. Λοιπόν, καταρχήν θέλεις να σου πω κάτι για το πες μου ρε φίλε, όλα. Γιατί είναι μαγικό αυτό που σου λέω. Γιατί είναι για 3-0 αυτό που σου λέω. Τον Αθανασιάδη, πώς θα τον πουλήσεις. Γιατί είναι για θέαμα αυτό που σου λέω. Πώς θα τον πουλήσεις. Τι να πουλήσεις ρε τον Αθανασιάδη. Μπας και κάνει κανένα γκολ κατά λάθος και τον πουλήσεις βρε. Γεια λέγε Νίκο. Λοιπόν, ακούστε καταρχήν δύο πράγματα, γιατί το ξεκίνησες από αλλού, το πήγες κάπου αλλού, να σου πω μια άποψη. Καταρχήν ο Ίβιτς έχει την άποψη ότι εγώ θέλω να με σκίζετε, θέλω να λέτε την κριτική σας, θέλω να βγαίνετε στα ραδιόφωνα, αλλά όταν είστε άνθρωποι μεγάλης ας πούμε εμβέλειας, θέλω να σας δώσω τις προπονήσεις, θέλω να με ρωτήσετε πράγματα, θέλω να δείτε το υλικό μου σε τι κατάσταση βρίσκεται και να σας δικαιολογήσω την επιλογή μου. Και θέλω να σας βλέπω και στις συνεντεύξεις να με σκίζετε, να μου κάνετε ερωτήσεις γιατί δεν έβαλες αυτόν και γιατί δεν έβαλες εκείνο. Τώρα αυτό το λες λοιπόν, για μένα. Αυτό το λέω και για σένα, το λέω και για κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασκούνε μεγάλη επιρροή πάνω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί δεν έβαλα παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, τον Ενρίκε Σεντερφόρ. Θα πρέπει να το αιτιολογήσει. Άρα λοιπόν... Δεν μπορείς αύριο να το σκίσεις γιατί όντως μπορεί ρε, να δεν μην το σκίσεις, ρε. Να ρε άκου, να... αυτή είναι η διαφορά. Πρόσεξε. Δεν το σκίσεις γιατί έρχεσαι στη θέση του. Αυτή τη στιγμή ο Ίβιτς θέλει να παίξει, ειδικά μέσα στην Τούμπα, το όνειρό του είναι να παίξει ένα 4-4-2 με ρόμβο. Αυτό είναι και το αγαπημένο του σύστημα. Δεν το ξέρω, και αυτό συμφωνώ, εσύ μου το λες. Και συμφωνώ απολύτως ότι ο Πέλκας μαζί με τον Ενρίκε είναι δίδυμο ωραίο. Πολύ ωραίο δίδυμο. Επιθετικό δίδυμο το οποίο μπορεί να κάνει ζημιές γιατί ο Πέλκας μπορεί να τραβηχτεί και λίγο πίσω, να γίνει και χαφ, μπορεί να βγει και από τα πλάγια, να έρθει από πίσω ο Μιστακίδης, μπορεί να κάνει και την μπούκα, μπορεί να τραβήξει και ένα center back έξω κτλ. Και τι σου λέω τώρα, σου βάζω και τρία χαφ. Ναι. Πρόσεξε λίγο. Το ζητούμενο όμως είναι ότι ο Ενρίκε είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι εγκεφαλικός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πρώτα απ' όλα με το συνέστημα. Παίζει ένα ποδόσφαιρο αλάνας. Μ' αρέσεις. Είναι παίκτης ενστίκτου. Αλλά επειδή το βλέπεις σωστά το έργο και κάνουμε ωραίο διάλογο, σου λέω το εξής. Ίβιτς, ο Ενρίκε όντως είναι παίκτης ο οποίος παίζει τα κόκκινα, δεν ξέρει να κάνει οικονομία δυνάμεων, παίζει με 200 φυγμούς το λεπτό, ναι. Αλλά εγώ... Μια και απουσιάζει ο φόρ μου και άλλοι δύο ας πούμε είναι προβληματικοί, δεν μου κάνουν τη δουλειά. Τον πετάω φόρ και για ένα ακόμα λόγο. Το λόγο που ο τρελός ο Αλέφαντος απάλαξε τον Καστίγιο από τα εξτρέμ, εντάξει, και τον έβαλε φόρ για να απαλλαχτεί από το μαρκάρισμα. Δηλαδή, ο Ενρίκε είναι μπελάς στο μαρκάρισμα. Εάν χαθεί μπάλα λες τον Μπέλκα, έλα εσύ πιο πίσω, ας τον αυτόν μην ασχοληθείς με μαρκάρισμα. Ούτε στημένο ούτε τίποτα. Άστο να πάει στο διάλογο. Ψιλο είναι κοντή ομάδα. Το παραδέχομαι έτσι όπως τη βγάζουμε εδώ. Έτσι. Είναι κοντή ομάδα. Αλλά και από την άλλη μεριά, άντε να μην βάλω τον Γκάνιας, να βάλω τον Σακχόφ εκεί, όντως, επειδή δεν είναι έτοιμος, και να βάλω τον Τζίμινο, τον Σακχόφ και τον Μιστακίδη. Σε ρόμβο. Εκεί που δηλαδή. Για να πάρω μπόι, ας πούμε. Όχι τον Σακχόφ όμως σε μεγάλους χώρους. Μπροστά από τα center back. Σ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει αυτό. Σου δίνω και μπόι τώρα εγώ. Σου έχω λύση για τον ρόβο. Και σου λέω, γιατί να βάλω εγώ τον Ενρίκε με κάρτες και με ιστορίες. Για ποιο λόγο να τον έχω και να μην τον έχω σε μια φάση να πάρω το center back στη γραμμή και να τον φάει ο Ενρίκε. Σου λέω εγώ ένα μυστικό. Παίζω center for, αλλά με πιάνει ο στόπερ. Βγαίνω από την περιοχή, τον παίρνω το στόπερ μαζί μου. Τον τρώω το στόπερ στο ένα σμένα, για πλάκα ο Ενρίκε εγώ. Του τα λέω όμως την προπόνηση. Και πατάω μετά στην καινή περιοχή,
θα πρέπει να έρθει ο κόσμος με το σιόπι πίσω να καλύψουνε. Βάζω μπίζες, Μιστακίδη, Πέλκα. Τρεις με τρεις. Θα τους φάω κάποια στιγμή. Ωραία πράγματα σου λέω. Με τον Κλάους. Εγώ αν παίξω center back με σένα που είμαστε 1,70 ή 1,75 εγώ, μπορούμε να τον φάμε λάχανο. Έτσι όπως είναι τώρα. Κωστή, ναι. Από την άλλη έχουμε και ένα προπονητή στον Πανιόνιο, ο οποίος και αυτός είναι ένας οξυδερκής προπονητής, ο οποίος δεν ξέρω έναν από τους δύο κόρμπο ή τον Σιώπη, το Σιώπη τους βάλει πώς θα λειτουργήσει. Γιατί μπορεί να μου βάλει τρίτο στόπερ έναν από τους δύο, δηλαδή μπορεί να πει ρε παιδί μου ότι κοίταξε να δεις, έχουμε τον Μπέλκα, ο οποίος κινείται περιφερειακά, θέλω να βοηθήσεις και να μπεις ανάμεσα στα δύο στόπερ να μην μας τρυπήσει εκεί πέρα μέσα. Ναι. Με αποτέλεσμα εμένα να μου εξεδετερώσει αυτή η ιστορία όλο τον κεντρικό άξονα. Και μετά δεν θα έχω πλάγιους για να με κάνουν φορτώματα μες στην περιοχή. Εγώ το ερώτημα το έκανα, εγώ την τοποθέτηση την έκανα, σε ακούω εσένα και απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο που ακούει, ποδοσφαιρικά οι προσκύμενοι στον ΠΑΟΚ και εμείς έχουν ένα θέμα τέτοιο να αντιμετωπίσουν, τι κάνουν. Αφού μιλάμε για μπάλα, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστημα που κατεβάζεις και προτείνεις, εγώ είμαι υπέρ και θα το ξεκινούσα. Αν ήμουν δηλαδή στη θέση του Ίβιτς, κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν το θέμα. Το ζητούμενο είναι ότι ο αγώνας από εκεί και πέρα, γιατί και οι δύο προπονητές είναι προπονητές τακτικής, είναι και οι δύο προπονητές εγκεφαλικοί. Εγώ δίνω συγχαρητήρια σε αυτόν τον προπονητή του Πανιωνίου, ο οποίος δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Ακούμε για το Σιώπη, ακούμε για το Κόρμπο, ακούμε για κάτι άλλα τα παιδιά του Πανιωνίου και δεν ακούμε για τον προπονητή, ο οποίος πραγματικά είναι ένας άξιος άνθρωπος και έχει να δείξει, έχει έργο, έχει να δείξει έργο. Πολύ γυμνασμένη ομάδα και ο Πανιώνιος, και αυτό βέβαια κανείς δεν το αναφέρει ότι γίνεται. Είναι μια γυμνασμένη ομάδα, παίζει πάντα με το μαχαίρι στα δόντια, κυνηγάει όλα τα αποτελέσματα, δεν χαρίζεται σε κανέναν. Βέβαια, βέβαια. Έτσι και δείχνει έναν Πανιώνιο, ο οποίος δεν μου δείχνει τόσο δορυφόρος του Ολυμπιακού φέτος, όσο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή προσπαθεί και αυτός να δείξει μια ανεξαρτησία, να δείξει, ξέρω εγώ, κάτι στην καριέρα του, ας πούμε, που έχει τόσα χρόνια και δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Εμένα ο Πανιώνιος μ' αρέσει. Εμένα αυτή τη στιγμή σαν Αριανό, αν μου λέγανε ποια ομάδα ζηλεύεις, δεν θα έλεγα κανένα από τους τέσσερις μεγάλους, θα έλεγα τον Πανιώνιο ζηλεύω. Κοίταξε να δεις. Ο Πανιώνιος αποτελείται από μια ομάδα η οποία είναι όλη κομπάρση. Δεν υπάρχει κάποιος πρωταγωνιστής. Όλοι είναι κομπάρσι. Αλλά το σύνολο κάνει τη διαφορά. Είναι ομάδα συνόλου. Είναι μια πολύ καλά καλογυμνασμένη μηχανή η οποία, ας πούμε, φέρνει αποτελέσματα. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος παίζει για δύο αποτελέσματα μέσα στην Τούμπα. Το χ το συμφέρει πάρα πολύ, γιατί με έναν πόντο εξασφαλίζει κατά 90% τα play-off. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει εξασφαλίσει ακόμα τα play-off. Χρειάζεται κάποιους βαθμούς. Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά. Και πρέπει να παίξει μυαλωμένα. Τουλάχιστον τα παιχνίδια της Τούμπας πρέπει να κερδιθούν όλα. Πάμε σε διάλειμμα. Άρα Νίκο, για να το κλείσουμε, εσύ θα έβαζες Κλάους μέσα? Όχι, εγώ δεν θα έβαζα Κλάους. Εγώ είμαι με το δικό σου σύστημα. Είμαι σε αυτό που πιστεύεις και εσύ. Έχω κάποιες ενστάσεις. Βλέπω όμως και από την άλλη και τον Κλάους ότι προσπαθεί να ξαναενταχθεί και να ξαναπάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, γιατί χρειάζεται. Σαν τον Πάσαρη που θέλει να ενταχθεί στην κοινωνία είναι ο Κλάους. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω παρακολουθήσει προπονήσεις. Είμαι πιο πολύ στο δικό σου το σύστημα. Αλλά θα ήθελα να ξαναδώσω και μια τελευταία ευκαιρία στον Κλάους. Δηλαδή είμαι πολύ μπερδεμένος, θα σου έλεγα περισσότερα πράγματα αν παρακολουθούσα λοιπόν, τον δύο προπονητές. Για να το τελειώσουμε το ποδοσφαιρικό και να σε ρωτήσω κάτι άλλο και να πάμε στον κόσμο και στα okay. Τα του Άρη και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα σου πω ότι για μένα ο Κλάους είναι σαν τον τύπο ο οποίος έχει μείνει στην ίδια γειτονιά 50 χρόνια, έχει το ίδιο αυτοκίνητο 30 χρόνια, ακούει την γκρίνια της γυναίκας του 40 χρόνια και θέλει να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Και καλό θα το έκανε να πάει σε μια άλλη ομάδα. Θα τον φρεσκάριζε ψυχολογικά. Για μένα του Κλάους το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Είναι ψυχολογικό, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Πέρα από τα τεχνικά κομμάτια τα οποία. Νομίζω ότι έτσι όπως τον βλέπω, δηλαδή, εάν τον αφήσει ένα χρόνο τώρα και πει σταμάτα την μπάλα, πιο πιθανό είναι αντί να γίνει προπονητής, αντί να γίνει, ξέρω εγώ, να ανοίξει κατάστημα, τον βλέπω στα Ανόγια με αυτόν τον γορίλα, τον παπά εκεί που πήγε στα Ανόγια ή στο.
ή στο Άγιον Όρος σε καμιά σφιγμένου τον κόβω. Κοιτάξτε να δεις, ο Κλάος είναι ένα παιδί το οποίο και πολλά παιδιά... Συνεσταλμένο παιδί. Ναι. Είναι συνεσταλμένο, συνεσταλμένο είναι, παιδί. Πάρα πολύ. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Είναι πολύ καλές ψυχές. Καλό, πούμε, καλό, καλή ψυχή, καλό παιδί. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και τώρα πρέπει να βρεθεί, κάτι... ή να βρεθεί ένας τρελός από δίπλα να είναι φίλος του όμως. Άκου να δεις. Αυτό, να είναι φίλος του κανονικός. Γιατί αυτοί οι φίλους δεν έχουν. Είναι ευκαιριακοί. Είναι τζαμπατζίδες και τα λοιπά. Να τον πιάσει, να τον τονώσει το ηθικό. Και να τον ανεβάσει στον ουρανό, ψυχολογικά. Εγώ, ναι. Για να μην το προχωρήσουμε άλλο και μην να προχωρήσουμε εδώ για αυτό το θέμα, θέλω να πω ότι ο Κλάος πρώτα απ' όλα χρωστάει κάτι στον εαυτό του. Δεν θα πρέπει να φύγει όπως έφυγε ο Σαλτιγίδης από την ομάδα ή κάποια άλλα παιδιά. Νομίζω ότι χρωστάει κάτι, έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα, άσχετα που βγαίνουν κάποιοι και τον λιθοβολούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τον Κλάος έχουμε κάνει και έχουμε πάρει καλές νίκες και καλά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χρωστάει κάτι στον εαυτό του και μετά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται. Τώρα. Στον αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα. Μάτος και Λέοβατς είναι εκτός φόρμας, λέει ο Νίκος Εφοριακός. Ξέχνα τα ανεβοκατεβάσματα, Κώστα μου, λέει. Ίσως να έχει και δίκιο. Ξέχνα τα ανεβοκατεβάσματα. Ο Μάτος και ο Λέοβατς έχει δίκιο, είναι σε μια, και είναι λογικό να είναι σε ένα ντεφορμάρισμα. Όμως με κάποιες προπονήσεις ειδικές που γίνονται, η ομάδα αυτή τη στιγμή κάνει ένα restart και ο Ίβιτς προσπαθεί να ξανααναζωογονήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, να τους φρεσκάρει, να τους δώσει φιάλες οξυγόνου. Επίσης άκουσα πολλούς σήμερα να την πέφτουν στον Ίβιτς, ακροατές, όχι δεν είναι καλός χαρακτήρας, όχι αυτός, όχι έδιωξε τους άλλους. Τον υπερασπίστηκα εγώ τον Ίβιτς και είπα ότι τι και εγώ. Τους τι εννοεί δηλαδή. Δηλαδή τι, επειδή έδιωξε ας πούμε τους βοηθούς τους Έλληνες και πήρε εξέρβους και Σέρβος και τα λοιπά. Εγώ πρώτος δεν λέω, ο Σέρβος είναι επάγγελμα. Αλλά είναι έξυπνος άνθρωπος. Σου λέει οι Έλληνες είναι ρουφιάνοι. Αρχιρουφιάνοι. Αμένα ο κόκκινος το μεσημέρι με ρουφιάνεψε. Πρόσεξε. Χαμπάρι δεν πήρε. Ο άλλος. Άκου να δεις τώρα. Γιατί είμαι υπέρ του Ίβιτς. Έφαγα κάτι σπόρια εδώ πέρα να πούμε, λέρωσα τον χώρο. Με φωνάζει το αφεντικό επάνω μου, μου δείχνει μια φωτογραφία τεράστια με κάτι σπόρια. Καλά λέω, πότε προλάβανε. Και βγάλαν φωτογραφία και σου στείλαν τα σπόρια, λέω, εδώ πέρα στο στούντιο που έχω κάνει. Μετά μου δείχνει μια φωτογραφία με ένα νύχι και έναν νυχοκόπτη. Είχα κόψει τα νύχια μου εγώ. Τα έκοψα τα νύχια, τα ξέχασα κάποιοι με φωνάξανε. Και με δίνει με κάτι φωτογραφίες τα νύχια. Καλά ρε, του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά το μεσημέρι, κάτσε να δεις γιατί είμαι υπέρ του Ίβιτς. Άκου γιατί είμαι υπέρ του Ίβιτς. Άκου τώρα. Το μεσημέρι πήγαμε να πάρουμε βαθμούς της Ευγενούλας και γιατί δεν προλάβαμε, έχουμε δαιμονιώδεις ρυθμούς στο σπίτι και τα λοιπά. Δαιμονιώδεις ρυθμούς. Και το λέω το κόκκινο, τον παίρνω τηλέφωνο 2 παρα 10. Το λέω κόκκινε, θα λείψω μία ώρα, μπορεί και 3/4. 3/4, κάπου τόσο υπολογίζω με την ταχύτητα. 20 λεπτά μιλήσει η δασκάλα, όχι είναι καλή, δεν είναι καλή. Θα μας πει, θα φάρω έναν έλεγχο, λέω, θα αφήσω σπίτι και θα έρθω. Εντάξει, του λέω. Πήρε τηλέφωνο το αφεντικό. Όχι, του λέω, ρε, δεν το πήρα τηλέφωνο το αφεντικό. Το αφεντικό έχει 130 άτομα. Να το παίρνω τηλέφωνο γι' αυτό. Κανόνισε, λέω, βγάλε τη δουλειά, έρχομαι, λέω κι εγώ. Και σε 4 λεπτά με παίρνει το αφεντικό. Τι έγινε, ρε, μεγάλε, λέει, τι έγινε. Λέω, αφεντικό μου, λέω, τι. Κλείνω το τηλέφωνο. Ρε, το πούστη, λέω, με ρουφιάνεψε ασυστόλος. Και τώρα περιμένει εσύ εγώ να πάρω σε μια ομάδα τον κόκκινο βοηθό, α πούμε, ή να τον έχω στο τεχνικό team. Θα πηγαίνει στο Σαββίδι εκεί πέρα, με ρουφιανεύει. Όχι, έκανε έτσι, όχι τα παπούτσια. Αυτό λοιπόν το... έκανε και ο Ίβιτς, όποιος του χαλούσε τη σούπα. Πρόσεξε να δεις. Οι Σέρβοι μεταξύ τους έχουν ένα δέσιμο, είναι αδέρφια. Δεν είναι σαν τους Έλληνες. Ρουφιάνοι, ο ένας με τον άλλον. Και λέει, πώς το λένε, Βεσελίνοβιτς. Ο Βεσελίνοβιτς δεν θα με πουλήσει ποτέ. Ο άλλος ο βοηθός δεν θα με πουλήσει ποτέ, ο άλλος δεν θα με πουλήσει ποτέ. Δρόμο οι Ελληναράδες οι Ρουφιάνοι, μέσα οι Σέρβοι. Για σαν του Σέρβου του Ίβιτς. Σέρβος είναι επάγγελμα. Σ' ακούω τώρα. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Βράχοι Ρουφιάνοι είναι Έλληνες. Πρόσεξε να πει. Εδώ με έδειξε τη φωτογραφία με τον ήχη. Θα μπορούσε και να πετούσε και Σέρβους. Τεραστίο διαστάσιο. Σε διάσταση μεγάλη. Όχι, να παρακολουθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Big Brother είμαι εδώ. Ο κόκκινος τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω αν το έκανε ο κόκκινος ή όχι. Ή ο Μανούσης ή ο κόκκινος, αυτή είναι η Ρουφιάνη εδώ. Ωραία. Να ξέρεις. Πασοξίδες και οι δύο δεν είναι. Περιμένεις. Λέγε. Καταρχήν θα σου πω κάτι για τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς επειδή είναι καριερίστας προπονητής και θέλει να κάνει καριέρα και έχει μεγάλα οράματα σε αυτό το πράγμα και από την ΚΑΠΑ 20 εγώ που τον παρακολουθούσα δούλευε πάρα πολύ με σεμινάρια, με 1000 πράγματα.
δεν ανέχεται και επειδή ξέρει ότι το κεφάλι του προπονητή του ΠΑΟΚ πέφτει ανά πάσα στιγμή, σου λέει τουλάχιστον αν μου το κόψουνε, θα μου το κόψουνε γιατί έκανα βλακίες εγώ και δεν με τρύπησε κανένας. Άρα λοιπόν κρατάω στην ομάδα αυτούς που θέλω εγώ ή φεύγω. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Καλά. Δηλαδή αν εσύ πας να με βάλεις τρικλοποδιά και να με ρουφιανέψεις ή θα με φάσει να σε φάω. Ή φεύγω, ναι, ή φεύγεις. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς θα κρίνουμε τον Ίβιτς γιατί αυτό θα είναι το έργο του. Είτε καλό, είτε κακό, είτε στράβο, είτε ανάποδο, αυτό θα είναι. Πότε είσαι εδώ? Πιστεύω καλών εχόντων των πραγμάτων. Εγώ θα είμαι ακόμα στα πίτια κανένα 20 μέρες ακόμα για να μπω σε full ρυθμούς γιατί δεν θέλω να μπω και να είμαι, ξέρω εγώ, deformé. Πρέπει όταν θα πάμε στη δουλειά να είμαστε 100% μάχημοι. Έτσι, ναι, δεν μας λυπούνται. Το καλό παιδί, ξέρω εγώ και τι έγινε, τι να γίνει. Θα ζήσει, θα πεθάνει. Ναι, ναι. Ναι, δεν τα μπορούμε αυτά. Πρέπει να βγούμε δυναμικά, μάχημα, μέσα και να ξεκινήσουμε να ξανακάνουμε πωλήσεις, εισπράξεις κτλ. Πάντως, χρειαζόσουν να μπει στα πίτς λίγο. Κοίταξε να δυσκοστεί. Οι πρώτες 15 μέρες, οι πρώτες 10 μέρες που κύλησαν πραγματικά μου κάνανε καλό γιατί κοιμήθηκα ξεκούραστα. Ηρέμησε λίγο το μυαλό μου, ηρέμησε το κορμί μου, κατάλαβα δηλαδή ότι το είχα ανάγκη, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω ότι κάνω ζημιά. Νιώθεις εχμάλωτος στο σπίτι? Νιώθω εχμάλωτος και νιώθω και άχρηστος. Ξέρεις, αυτό είναι άσχημο πράγμα. Γιατί στη ζωή μου ποτέ δεν θέλω, πώς να σου πω ρε παιδί, Νίκο μου, θέλω όταν... πάντα να ελέγχω την κατάσταση. Νίκο μου, όταν θα ψοφήσουμε, ναι, μη μας πιάσει κανένα εγκεφαλικό να πούμε κανένα αυτό και μείνουμε σε κανένα κρεβάτι. Γιατί, ναι, αυτό δεν αντέχεται. Να ψοφήσουμε μπαμ μπαμ. Μπορούμε να... αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ θα πάρω ένα όπλο σε τέτοια περίπτωση να το κοπανίσω. Γιατί δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή είσαι άχρηστος. Βάρος. Μπελάς. Είναι κακό. Ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα καλύτερα, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι σε μια τέτοια κατάσταση. Αφού το περάσαμε και εμείς, Νίκο. Οι οποίοι προσπαθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ανταπεξέλθουν. Κοίταξε, να σου πω κάτι, και εσύ πέρασες μια τεράστια περιπέτεια. Έδωσες μια τεράστια μάχη. Εγώ σε παρακολούθησα από μακριά έστω, αλλά σε παραδέχτηκα γιατί έδειξες μια αξιοπρέπεια. Δεν κρύφτηκες πίσω από το πρόβλημά σου. Προσπάθησες να βοηθήσεις ανθρώπους μέσα από το δικό σου πρόβλημα και έδωσες μία μάχη. Αυτό εμένα, που εκείνη την εποχή ήμουν δίπλα σαν φίλος σου, μου έδωσε κάποιο μάθημα. Ότι θα πρέπει να είμαστε μάχημοι και στη δύσκολη και στην εύκολη. Και το σημαντικότερο, φίλο μου Κωστή, είναι ότι στη δύσκολη πραγματικά καταλαβαίνεις τους φίλους σου, καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Ναι, άρα παλιά άνθρωπε, γιατί μου το κράτησες κρυφό και το έμαθα από τη γυναίκα σου, να πούμε. Τώρα σε Να σου πω γιατί. Γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω την ιδιοσυγκρασία σου, ξέρω το χαρακτήρα σου, ξέρω αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεσαι σε μια δίνη τεράστια, ότι έχεις 450 δουλειές γύρω-γύρω, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι οποίες σε κυνηγάνε. Εγώ δεν ήθελα να σε φέρω, ας πούμε, σε δύσκολη θέση. Άλλωστε και σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ θέλω να είμαι μόνος. Δηλαδή θέλω να το αντιμετωπίζω μόνος το θέμα. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα, μόλις καταλάβω ότι είμαι okay, ναι, το κάνουμε πιο φιλικό, ας το πούμε. Πέσε για ύπνο γλυκό, αγόρι, θα τα πούμε αύριο. Κάτι δύο. Γεια σου, να είσαι καλά. Να κερδίσω και όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Είναι ένας από τους λίγους φίλους που έχω κάνει από το ραδιόφωνο. Ναι. Γνωστός. Ναι, ναι, ωραίος. Αξιοπρεπέστατος. Ωραίος και καλός παοξής και τίμιο παιδί και καλός οικογενειάρχης και καλός στη δουλειά του. Τρομερό παιδί. Αντίθετος χαρακτήρας με μένα, αλλά κάνουμε πάλι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κλείσουμε. Λίγο στατουάρι κάτι να κλείσουμε εδώ πέρα. Βάζει κανένα ζήτημα. Όχι, δεν πρόκειται ούτε να κλάψουμε ούτε τίποτα. Λοιπόν, έστω και σε αυτή τη φάση τη αρνητική απόφαση του εισαγγελέα, μπορεί να βγει ίσως κάτι καλό σε θέματα δημοσίων σχέσεων. Δηλαδή, η ένσταση έγινε από κοινού μεταξύ των δικηγόρων του Άρη και του Όφη. Δηλαδή είχαμε ένα κοινό μέτωπο με τον Όφη και αυτή τη στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων με τον Όφη. Να εκμεταλλευτούμε αυτό το κοινό μέτωπο που έγινε σε αυτή τη μάχη, τη δικαστική, και σε θέματα δημοσίων σχέσεων. Να πούμε, ελάτε εδώ ρε παλικάρια, τώρα τι μας θέλετε του χρόνου εδώ πέρα πάλι. Άρης είναι
Είναι το ηθικό βάρος της ομάδας είναι μεγάλο για τη Β' Εθνική, όπως και να το κάνουμε. Τι μας θέλετε τώρα, μπελάστα μας του χρόνου για την κατηγορία. Δώσε εκεί πέρα το ματσάκι να τελειώνουμε εκεί πέρα στην Κρήτη. Γιατί τα μάτς του Άρη είναι δύο, στα Τρίκαλα και στην Κρήτη. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα πάρει εύκολα ή δύσκολα. Τα δύο μάτς που μπορεί να κρίνουν την κατηγορία για μένα είναι στα Τρίκαλα και, και στην Κρήτη. Λες. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων να το εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή ο Άμπορη. Είναι λαμόγια, χωρίς λεφτά δεν κάνουν δουλειά. Είναι δεν ξέρω. Κρυσή, αλλά είναι εντάξει, να κοιτάξουν και το συμφέρον τους. Γιατί να μας έχουν του χρόνου φορτωμένο στην πλάτη τους. Ναι. Θέλει τον Άρη στη Β' Εθνική και Όφη. Δεν μου λες. Σου πέρασε από το μυαλό ποτέ ότι αν μείνει στη Β' Εθνική του χρόνου. Αν μείνει στη Β' Εθνική του χρόνου. Ναι. Μπορεί να χρεωθείς κάποια λεφτά, να μην έχεις δυνατότητα ρευστού και να πας κατά διαόλου και να μείνεις εκεί εγκλωβισμένος. Όλα παίζουν. Μη σε πάρει η κατηφόρα, μη σε πάρει. Είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, κάναμε δύο χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αν ναι. κάνουμε και δεύτερη χρονιά στη ΒΕΤΑ Εθνική, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι. Και οπαδικά. Και πώς θα την κάνεις τη δεύτερη χρονιά στη ΒΕΤΑ Εθνική, θα την κάνεις με λεφτά, θα την κάνεις με άνθρωπο γερό, θα την κάνεις με πρωταθλητισμό γερό, ή θα πας μέσα τον Κακομοίρη. Εκείνο είναι και ένα άλλο ερώτημα. Άντε, λες να κάνω άλλο ένα χρόνο υπομονή. Πώς θα το κάνω. Για μένα πολύ δύσκολα θα μείνει ο Καρυπίδης. Δηλαδή θα έχει μετά πάρα πολύ. Θα του γίνει πόλεμος για μένα μετά, πιστεύω. Θα του γίνει πόλεμος. Πολύ δύσκολα να σταθεί δηλαδή ο Καρυπίδης δεύτερη ναι. χρονιά στον ναι. Άρη. Ναι. Ούτε στο γήπεδο για μένα θα μπορεί να έρχεται μετά. Ναι. Θα υπάρχει θέμα. Θα τον κυνηγήσουν, θέμα. Λες. Θα τον κυνηγήσουν. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν άλλους όμως από πίσω. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πολύ ωραία. Και ένα μικρό σχόλιο και τελευταίο θα ήθελα να κάνω και για τον Ολυμπιακό χθες, για το παιχνίδι που είδαμε στην Μπεζίκτας. Ναι. Για μένα η ήττα που έκανε ο Ολυμπιακός είναι πιο ντροπιαστική και από την ήττα με τη Γιουβέντους που έβαγε τα 7 γκολ. Κάτσε, ρε, 4-1 έχασε εκεί. Έχασε 4-1, αλλά έπαιζε με μια ομάδα που παίζε με παίχτη λιγότερο. Mm. Η Μπεζίκτας δεν έχει καμία, σε καμία των περιπτώσεων το ηθικό βάρος μιας Γιουβέντους, ναι. μιας ευρωπαϊκής δύναμης ποδοσφαίρου. Ναι. Λοιπόν, ναι. και παίζει με 10 παίχτες ο αντίπαλό σου. Δεν κάνει ούτε μια επικίνδυνη φάση, ούτε μια επικίνδυνη φάση στην εστία της Μπεσίκτας και δέχεται και άλλα δύο γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54-340-231-090-90-90, 231-098-80-90, Brad Pitt, Θανάσης Σερσέμης στη ρύθμιση του ήχου. Brad Pitt το λέω εγώ, με κοντό μαλλί, κουρεμένος και τα λοιπά, πεζοναύτης. Με πάμε από πίσω την κοτσίδα. Είσαι παοξής. Είσαι παοξής και σε βάζουν στον πάγκο. Τι κάνεις τώρα. Είσαι παοξής και σε βάζουν στον πάγκο. Τι κάνεις. Αν είσαι και μη παοξής, τι θα έκανες προπονητικά, ποδοσφαιρικά. Πριν το μάτς τα λέμε. Πριν το μάτς τα λέμε. Και το άλλο το ερώτημα. Το δίνεις το μάτς στον Πανιόνιο. Σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός τηλεοφόρο, οι βαθμοί να πάνε 3 από τους 6 και να γίνει ο χαμός του χαμού. Το δίνεις. Δεν το δίνει. Δεν το δίνει. Δεν το δίνει. Γιατί, δεν το δίνει. Γιατί μαθηματικά δεν έχει μπει στα play-off. Βέβαια. Ναι. Και καραδούν κόμποσες ομάδες σε εκείνες τις θέσεις. Ένας περιμένει. Να τον ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Καλώς τον. Λοιπόν, βρήκα να σχολιάσω εδώ τα ερωτήματα που τέθηκαν και να πω ένα για τον Μπρίγιοβιτς να το βγάλω από τη μέση και μετά να συνεχίσουμε τώρα για Πανιόνιο και τα σχετικά. Ο Πρίγιοβιτς είχε αυτόν τον τραυματισμό στην Πολωνία όταν ήτανε, δεν ήταν τόσο βαρύς όσο τώρα, αλλά επέλεξαν οι γιατροί εκεί να μην μπει στο χειρουργείο, οπότε ξανατραυματίστηκε τώρα στην προπόνηση και απλά τώρα έκανε το χειρουργείο, θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο να κάτσει έξω, μετά θα χάσει το κύπελο, θα χάσει τη δεύτερη θέση. Ναι. Για μένα το κύπελο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, θεωρώ άμα πέσει, βγάλει Παναθηναϊκό η κλήρωση, μπορώ να το παλέψω να πάω τελικό και να περιμένω έτσι έστω να μπει ο Πρίγιοβιτς στο τελικό μισή ώρα, 20 λεπτά. Τι μισή ώρα είναι 20 λεπτά. Τώρα, λοιπόν, πάμε με Πανιόνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει το μάτσο ΠΑΟΚ, όχι μόνο γιατί... Εσύ αν το έδινες, άσε ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Εγώ δεν θα το έδινα γιατί θέλω να μπω στα play-off. Πιο πάνω στη βαθμολογία από τον Πανιόνιο. Άρα φοβάσαι τα play-off. Αν ήταν στον πόντο η διαφορά, παράδειγμα, Ολυμπιακού Πανιονίου. Δύο πόντους. Εκεί το, ή δύο πόντους, μπράβο. Εκεί πόντους. Το έδινε στο παιχνίδι. Όχι.
Εκεί θα έπρεπε να το δώσεις. Άμα ήταν στους δύο πόντους έπρεπε να το δώσεις. Πιο πολύ με συμφέρει να μπω πρώτο στα play-off παρά να χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και να το πάρει κάποιος άλλος. Και εκτός αυτού με τον έσχημη του φορτωθείς και στα play-off τον Ολυμπιακό. Φορτωθείς στα play-off. Βέβαια. Και το επικοινωνιακό να χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και να το πάρει ο Πανιώνιος. Επικοινωνιακά κάνει και εκεί. Οπότε λες ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα αν ήμουν προπονητής, εντεκάδα που θα κατέβαζα με τον Πανιώνιο. Επειδή θεωρώ πως ρεαλιστικά ο Αθανασιάδης θα παίξει, τώρα εγώ για να, να τον βοηθήσω περισσότερο και να περιορίσω... Θα του βάζεις δεύτερο κοντά του, ε! Ναι, κάτσε να σου πω τώρα. Και να περιορίσω έστω τη χασούρα, την πιθανή χασούρα που μπορεί να έχω, θα το έπαιζα 3-5-2, άκουμε. Κρέσπο, Βαρέλα και Μάτος τρίτο στόπερ. Ναι. Καλά, Γλύκο στο τέρμα. Μιστακίδη δεξί φουλμπακ Λέοβατς αριστερό, ναι. Κάνιας Τσίμιροτ Μπίσεσβαρ και μπροστά τον Αθανασιάδη με τον Ενρίκε. Πώς ναι. Το βλέπεις? Είναι μεγάλη καινοτομία αυτή. Είναι... δεν προλάβει να το δουλέψει την προπόνηση. Πολύ έξυπνο είναι. Δεν είναι καθαρά ιδιαίτερα αμυντικό. Δεν είναι τόσο αμυντικό όσο ναι, φέρεται ναι. Στο γράφημα. Είναι πολύ πονηρό. Πολύ ρεαλιστικό με το στυλ του ότι ούτως ή άλλως θα παίξει ο Κλάους. Τον θες τον Κλάους να το δεις? Σου σπάει τα νεύρα όταν τον βλέπεις Αρενιάρη μέσα στην Τούμπα? Εμένα δηλαδή... δεν μου σπάει τα νεύρα και θέλω να τον δω με τον Πανιώνιο. Μπας και αναστηθεί ρε παιδί μου, και έχουμε κάποια καλύτερη πιθανότητα τώρα για τα εναπομείνοντα μάτια για το κύπελο. Το εύχομαι. Δηλαδή να βάλει ένα γκολ, να πάρει πάνω του τέτοια. Έχει δείξει ότι μπορεί. Τώρα κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύεις ότι το κύπελο μπορεί να χαθεί λόγω του Πρίγιοβιτς? Δηλαδή ήσουν αισιόδοξος, θα πάρω το κύπελο. Τώρα με τον Κλάους λες αμά που πάω? Και με τον Γκουλούρη. Μην ξεχνάμε και τον Γκουλούρη, έτσι. Εγώ πάνω κάτω είμαι το ίδιο αισιόδοξος. Και πριν τραυματιστεί ο Πρίγιοβιτς και τώρα. Και θεωρώ ότι θα ήταν αρνητικό με τον τραυματισμό μόνο ενός παίκτη να χάνονται οι προσδοκίες για το κύπελο, για το μπακ που θέλω εγώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που δεν δίνεις το μάτς ακόμα και με δύο βαθμούς. Μου κάνεις εντύπωση που βάζεις τον Κλάους ντε και καλά. Νομίζω ότι ο Κλάους είναι πολύ πιο συμπαθής από τον Σαλπικίδη. Και στο κομμάτι της προσφοράς φέτος, εάν ήταν ο Σαλπικίδης στη θέση του Κλάους, θα τον είχατε κρεμάσει ανάποδα από τη θύρα 4. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Θα τον είχατε κρεμάσει ανάποδα από τη θύρα 4. Έκανε και το επικοινωνιακό με τη μείωση αποδοχών. Ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ. Το οποίο δεν πιστεύω εγώ ότι θα ισχύει. Το χειρίστηκε καλύτερα από το Σαλπικίδη. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω τώρα, ότι ισχύει. Ναι. Λείπει έτσι ο πρόεδρος και εντάξει του τα χάρισε από κάτω. Γιατί ο πρόεδρος είναι και άρχοντας να πούμε σε αυτά τα πράγματα. Του είπα στο παιδί μου θα σου κάνω εγώ μια αυτή. Ένα κόλπο μαγικό επικοινωνιακό κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα Κωστή από το δάσκαλό μου, τον Λέοντα τον Άρ. Πού είναι ο Λέοντας? Εδώ είναι Θεσσαλονίκη ρε φίλε, Κωστή ξέρεις τι. Τον έχω ψήσει τώρα, εγώ είμαι μεγάλος ακροατής, φουλ τέτοιος. Και τον έχω, μου λέει, ο Λέον μου λέει το και το, μου λέει ξέρεις με πήρε τηλέφωνο να πάω στην εκπομπή. Εν τω μεταξύ εγώ θέλω πάρα πολύ αν μπορέσω να έρθω εκεί, να σε δω στην εκπομπή, να μιλήσω. Πάρ' τον καθηγητή και έλα. Όπως έρθει τα παιδιά, ναι ξέρεις τι. Τον έχω ψήσει τώρα τον τέτοιον, αλλά ξέρεις τι, θέλω να, αν μπορείς να τον πάρεις ένα τηλέφωνο να τον πεις, πες το να βγει και στο ραδιόφωνο με πήρε ο μαθητή σου και είναι ψημένος σχεδόν έτοιμος. Αυτό όταν λες μαθητή σου κάνει ιδιαίτερα? Ναι. Α, σου κάνει ιδιαίτερα, είναι καλό. Ξέρεις τι, θυμάσαι στο Κρόνο, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Το παιδί που ζήτησα να βγούμε φωτογραφία είμαι, Κωστή. Άντε ρε. Ναι, δεν ναι. Ήξερα, εγώ νόμιζα πήγαινε σε Ανατόλια, αλλά ο Λέων διδάσκει στο Ανατόλια φιλόλογο. Από το Ανατόλια αποφύτησα, αλλά δίνω δεύτερη χρονιά Πανελλήνες και κάνω ιδιαίτερα. Μάλιστα. Α, τον είχες καθηγητή εκεί το Λέων. Ναι. Πολύ καλός. Να είσαι καλά. Πάρ' τον τηλέφωνο. Θα τον πάρω αύριο τηλέφωνο. Ναι. Τον πάρω τηλέφωνο. Άντε, με το θύμισε, καλή τον βάλω συνέχεια. Καλή συνέχεια. Επόμενη γραμμή, γραμμές είναι ελεύθερες 90-90-90. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βιλέση, με τη φωνή. Ο Λάμπης από Ξάνθη. Είσαι ο Λάμπης από τη Ξάνθη. Έλα ρε Λάμπη. Τι κάνεις Κωστή? Τι να κάνω ρε φίλε, τρέχω σαν το Βέγκο. Καλά. Έλα μωρέ, να σου πω κάτι. Έχεις περάσει από διάφορα πράγματα με υγείες και τέτοια σε ροκού χρόνια. Χέρια σπάνε, ουρητήρες κλείνουνε. Ναι, άκουσα. Καρκίνοι βγαίνουν στα έντερα, στα σηκώτια πάνε. Άκουσε με. Χαμός γίνεται. Φίλε μου. Δεν υπάρχει ρε. Χαρά δεν είναι να τρέχεις ρε.
Ναι, ρε, να είσαι όρθιος και να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Ναι ρε φίλε, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν τρέχουν, αυτοί μπορούν να πάρεις και στον ψυχολόγο να πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Το ξέρω, το γνωρίζω πάρα πολύ. Όποιος τρέχει, και καλά να μην είναι, τρέχει. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Έτσι. Δεν προλαβαίνει να πει αμάν έχω ένα στραβό. Με το στραβό προχωράει και τρέχει. Είναι αυτό καλό δεν είναι. Άκου. Είναι το καλύτερο φάρμακο. Ο άνθρωπος, φίλε μου, γεννήθηκε για να δημιουργεί. Άμα δεν δημιουργείς, χέσαι μέσα. Καλό είναι να έχεις πακέτο χρήμα και να είσαι κάπου να τρως το ψάρι σου. Και να αισθάνεσαι παραγωγικός. Αυτό δίνει μεγάλη ενέργεια. Ανταγωνιστικός, παραγωγικός. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή έχει σχέση και αυτό που με τον πάω τώρα εδώ, δεν μου λέτε ρε παιδιά. Εγώ σε ακούω, Ρατόπουλε, κάνεις ανάλυση. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ξέρεις να παίρνεις τους παίκτες σαν πιόνια, να τους βάζεις εδώ δεξιά-αριστερά και τέτοια. Δεν μου λες, από πού πηγάζει δηλαδή στους παοκτσίδες ότι ουφ, τώρα χωρίς τον Πρίλεβιτς, πώς λέγεται, δεν θα πάρω το κύπελο. Από πού δηλαδή, με τον Πρίλεβιτς, από πού πήγαζε. Εδώ και έχει 1,5 μήνα ο ΠΑΟΚ δεν έχει σταθερότητα καμία. Θα σου πω. Να τελειώσω λίγο. Ναι, με συγχωρείς. Από τις τέσσερις ομάδες που παίζουν αυτή τη στιγμή, η πιο σταθερή είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Από πού θέλει αυτούς τους δύο για να πάρει το κύπελο, δεν καταλαβαίνω. Για ανάλυσέ μου το. Ο ΠΑΟΞΙΣ, ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος, δεν τραβάει, νιώθει ότι έχει το εύκολο γκολ. Κάτι το οποίο δεν είχε όταν ήταν πολύ καλά, πολύ φορμανισμένος, χωρίς το Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, μέσα του φαίνεται ότι σου λέει και μέτρια να είμαι, όπως με τον Ολυμπιακό, μπαμ, το κάθισα τον γκολ. Ενώ τώρα σου λέει και παραγωγικός να είμαι και πλευροκοπήσεις να κάνω. Δεν έχω σέντερφόρ με φόρμα τώρα, κάηκα. Δηλαδή ο ΠΑΟΞΙΣ δαγκάθηκε με τον τραυματισμό του Πρίγιοβιτς. Σου λέει τα στατιστικά του φοβερά. Κάθε μας και γκολ. Τραβάει παίκτες πάνω του, δημιουργούνται χώροι. Οι πλαϊνοί μπορούν να βρουν, αντί ας πούμε, άκου τώρα μια λεπτομέρεια. Ο Ενρίκε ή ο Μιστακίδης ή ο Τζάλμα μπορεί να βρουν 7 μέτρα χώρο να χωθούν ανάμεσα στον αριστερό στόπερ και στον αριστερό μπακ. Ενώ τώρα μπορεί να βρουν, ξέρω εγώ, πιο λίγα μέτρα. Ρε Κωστή, δεν λέω εγώ αυτό, το καταλαβαίνω. Μου παίζει center back πάνω στο Πρίγιοβιτς και είναι κολλητός και ο δεύτερος ο center back. Αυτομάτως ανοίγουν τα σαντιμέτρ της τετράδας. Ναι, καταλαβαίνω. Μπορεί να χωθεί, ας πούμε, ο Πέλκας θα έρθει από πίσω, ο Μάτος, ο Μπακ και να βρει ένα χώρο, μια τρύπα, ξέρω εγώ, αντί της Παρθένας του από αυτό, της Βάρας Μπάρμπα, τέτοια τρύπα μεγάλη. Κατάλαβες. Στο λέω παραστατικά για να το καταλάβεις. Γελάει, άκου κάτι όμως. Παίζουν και άλλοι μπαλά και έχουν και αυτοί αμυντικούς. Δηλαδή εγώ τώρα δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο υγιέστατη ομάδα αυτή τη στιγμή, παιχτικά. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολλά προβλήματα και ξέρεις από που φαίνεται αυτό. Φαίνεται ότι τόσο καιρό δεν είχε τραυματισμούς και τέτοια και τώρα έχει παίκτες με τραυματίες και πολλούς που είναι στα όρια. Πώς θα πάει να παίξεις μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή άρχισε να ανεβαίνει, που θέλουν τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ωραία, ρωτάς, απαντώ με μήνυμα, πολύ ωραίο. Ραπ, μην παρουσιάζεις αποτυχημένη τη χρονιά αν χαθεί το κύπελο. Δεν θα κρίνω την ομάδα σε τρία ντέρμπι που όλα είναι πιθανά και δεν θα το έκανα ακόμη και με Πρίγιοβιτς. Και λέω εγώ. Με Πρίγιοβιτς μέσα, αν έχανες το κύπελο, θα θεωρούσες τη χρονιά αποτυχημένη. Ενώ τώρα ήδη έσκασε το πρώτο μήνυμα, μη θεωρείς τη χρονιά αποτυχημένη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΞΙΣ έχει και άλοθη τώρα, αν χάσει το κύπελο, μου τραυματίστηκε ο Σέντερ Φορ. Το κατάλαβες. Ενώ με τον Πρίγιοβιτς θα ήταν αποτυχία αν δεν το έπαιρνε το κύπελο. Τι λεπτομέρεια σου λέω, ρε φίλε. Μωρέ, το πρόβλημα είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα του δημιουργείται από τον κόσμο γύρω-γύρω. Δηλαδή, αρχίσαμε τρένο, άκουγα στο σταθμό σας σε κάθε αυτό να περνάει ένα τρένο του και να κάνει τέτοια. ο ΠΑΟΚ είναι τρένο από αυτά τα παλιά τα τσαφ τσουφ. Τι? Δεν πρόκειται, έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει ομάδα. Πάτρα διακοφτώ. Αυτό. Μα το... ναι, κοίτα ρε Ρατόπουλε. Ο Ολυμπιακός έχει φάει πάρα πολύ σκατό. Έκανε, πήρε παίκτες, πλήρωσε, έκανε. Πήρε αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία
είναι ήταν στημένη πολύ καλά, δεν ήταν σε έναν άνθρωπο επάνω, ούτε σε έναν προπονητή, ήταν σε ένα ολόκληρο επιτελείο που ο ένας έχει τον βοηθό του και άλλος τον αυτό του και έγινε ομάδα σιγά σιγά. Κάτι που είχε γίνει, χάθηκε από τον Παναθηναϊκό, που ήταν παλιά, η ΑΕΚ το χάσε, πήγε β' εθνική, ο ΠΑΟΚ όμως, εκεί που πάνε να χτίσει κάτι αρχίζουν, ω, ομάδα, σταματήστε ρε, σταματήστε, έχετε χρόνια μπροστά σας. Κάτι τελευταίο. Ναι. Γυρίζει πίσω στον ΠΑΟΚ ο Θόδωρος Ελευθεριάδης. Ναι. Πήγε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε στο Ολυμπιακού και γυρνάει πίσω. Το θεωρείς προδότη? Όχι. Γιατί όχι? Ας και το Σαλπικίδη γιατί το θεωρούσες? Αυτός δεν είναι προδότη. Ούτε το Σαλπικίδη θεωρούσες. Και γιατί το πετάνε έξω με τις κλωτσιές, τι δεν έκανε καλά? Δεν μου λες, εσύ πήγε, σε πόσα μέσα κάνεις πρόγραμμα? Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, ούτε Άρης. Ναι, κοίτα. Ναι. Και εσύ έχεις φίλους όμως. Ναι, αμέ. Εγώ είμαι ο παδός σου. Ναι. Έχετε, άμα βγεις και σ' άκουσες εσύ, σε έχω τύχει και 5 φορές να μιλάς στο ραδιόφωνο στην Αθήνα, στο Sport FM. Ναι. Δεν έχεις μιλήσει? Ναι, βε, ναι. Σου κουστάρισα με 1000. Τι είσαι, προδότης? Εγώ? Α. Όχι. Αλλά ούτε ο Σαλμπικίδης ήταν προδότης. Έτσι είναι, γιατί και ο Σαλμπικίδης, να το δουν αλλιώς οι παοξίδες. Όχι, είναι ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, το δέχομαι. Δουλειά είναι. Πώς θα γίνει? Εγώ ρωτάω τους παοξίδες που λένε το Σαλμπικίδη. Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης που γυρνάει πίσω είναι προδότης? Γιατί τον παίρνουν? Όχι μωρέ. Τι προδότης τώρα? Τι προδότης στην πατρίδα? Όχι μωρέ. Ναι. Εντάξει ρε φίλε. Ό,τι πεις. Γουστάρω. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Είσαι ο MVP's των 30 αρνιών. 30 ολόκληρα αρνιά σχαρίζουν. Ο Sherlock Holmes των Vegetarian. Είμαι μεζετέρια! Θα αρέσουν τα χόρτα. Γεια σου φίλε μου Βασίλη. Καλησπέρα στον ηχοληπτάρα τον Brad Pitt. Και καλησπέρα, πολύ μεγάλη καλησπέρα στην είσοδο των Παλαγιώτη με το παχύ καφέ, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, έχει αφήσει μουσι τώρα αυτός. Ναι, τον είδα. Του πάει το μουσι. Του πάει όμως, ναι, είναι λίγο σαν τον. Πώς το λέγανε εκείνον, ρε, που έπαιζε στο κόκκινο κύκλο. Μούρι για κόκκινο κύκλο έχει ο Παλαγιώτης τώρα που είναι με το μουσι. Τον σωσία σου τον έδειξε ο Κωστής, τον σωσία σου που τον έδειξα. Σωσία μου? Ναι. Ποιος είναι ο Ριαβόγλου? Όχι. Ο Ριαβόγλου είναι και ένας στο πάω και εκεί στον πάγκο είναι. Ναι, αυτός που κουβαλάει τα φάρμακα στη βαλίτσα. Ναι, ένα γαϊδούρι, ένα γουμάρι να πούμε. Πέρο Άντιτς ρε φίλε, Πέρο Άντιτς. Πέρο Άντιτς, δεν κατάλαβα. Πέρο Άντιτς. Έτσι με λέγανε και πριν 5-6 χρόνια φίλε. Ίδιος, Πέρο Άντιτς, γόμαρος. Ναι. Παλιά με λέγανε σαν εκείνο του Στραβουμίτη τον Γκόμες, τον τερματοφύλακα, το θυμάσαι? Όχι ρε, σε ποιο ώρα. Λοιπόν αύριο θα πας με τον Πούλμαν. Ναι, θα πάω με την Πούλμαν αύριο. Θα έχεις και τον ιατροδικαστή μαζί. Γουστάρω ρε φίλε. Α, ωραία, χρεώθηκα. Σε καθιστώ υπεύθυνο να προσέχεις τον ιατροδικαστή. Χρεώθηκα τη φύλαξη και από το χέρι θα την έχω, να ξέρεις. Θα πάω με την Πούλμαν, θα γουστάρω αύριο εκδρομή. Να την προσέχεις τη μικρή, ναι. Πες στον Brad Pitt αν είναι να πάμε σε διάλειμμα και να περιμένω στη γραμμή, ρε φίλε. Όχι, συνέχισε. Δεν έχουμε. Α, εντάξει. Μιάμιση, ναι. Θες να μιλήσουμε για μπαλίτσα, για πάω. Θες να ναι, ρε φίλε, θέλω να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Φυσικά. Λοιπόν, εγώ φίλε, αν ήμουν του Ταχαμών, τώρα και ήμουν εκεί πέρα στο πάγκο μαζί με. Ναι, αν ήμουν του Ταχαμών, ο Άγγελος, ο Μουτζαχιντήρ μαζί με τον εκείνον τον φαλακρό με το μουσί που κουβαλάει το βαλιτσάκι. Ναι. Τι θα τον έκανα, θα έβαζα 3 στόπερ γρήγορα. Το Μάτος δεν θα τον έβαζα καθόλου, είναι σκασμένος από ανάσεις. Ναι. Τον Μάτος δεν θα τον έβαζα καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το φυλάξει για το κύπελο θα πρέπει, να του δώσει κάποιες ανάσεις για ενόψη κυπέλου. Και σωστό, καλά θα κάνει σωστό, τώρα, σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Και τους... Αυτό ισχύει και για τους δύο την άποψή σας. Εγώ θα πω τώρα πως θα έπαιζα. Δηλαδή θα έβαζα πίσω Κρέσπο αριστερό στόπερ. Με τριάδα θα έπαιζα, έτσι. Έλα, Κρέσπο, Βαρέλα και άκου τώρα. Τον Κάνιας, φίλε. Τον πιστεύω πολύ για στόπερ. Στόπερ τρίτο. Ναι, τον Κάνιας. Είναι πολύ γρήγορος για στόπερ και τεχνίτης στόπερ θα βγει. Θα σου κουβαλήσει την μπάλα κάτω. Και θα έπαιζα 3-4-3. Δηλαδή. Αλλά Κόντε. Σαν το Κοντό το Κόντε. Για πες το Κοντό. Δηλαδή θα βάζα μπροστά από αυτούς τους στόπερ, τους τρεις που έχουν ύψος, είναι γρήγοροι, άλλους δύο γρήγορους. Το Τσίμιροτ με το Κάτσε, φίλε. Μπροστά από τα στόπερ, Τσίμιροτ και Κάτσε. Δεξιά αριστερά. Όλη την πλευρά θα τον άπλυνα, θα άφηνα το Μιστακίδη. Ναι. Την πλευρά τη δεξιά, την αριστερή θα άφηνα το Λέοβατς. Ναι. Και τριάδα μπροστά τώρα διάλεξε. Εγώ θα του πήγαινα πολύ ύπουλα, στο πολύ γκάζι όμως. Δηλαδή. Ο Άρντα παίζει. Δεν ξέρουμε. Θα έβαζα αριστερά τον Ενρίκε, ναι. Αλλά όχι ασβέστη, θέλω να σου δώσω σαν 3 ψευτοενιάρια βάλτα, ας πούμε. Ενρίκε, Μπίσεσβαρ και Τζαλμά. Διάλεξέ τους όπως θες, ανακάτεψέ τους.
Πολύ μπέρδεμα και... είναι. Ναι, ψευτοενιάρια, όχι να πιάνουν, να μην πλαγιάζουν πολύ άνοιγμα στην ασβέστη. Δηλαδή. Πολύ θέαμα έχει εδώ. Ναι, το Τζαλμά είναι, για μένα είναι πολύ πεσμένο στα τελευταία. Ο Τζαλμά δεν παίζει, μου φαίνεται. Δείχνει και βιολογικά πέτα ότι έχει πέσει ο Τζαλμά. Βάλε τον Ουάρντα, βγάλε τον. Αν δεν παίζει ο Ουάρντα, βάλε Πέλκα, βάλε κάτι. Αυτή την τριάδα, τέτοια γρήγορη τριάδα μπροστά. Παίρνει τους γρήγορους όλους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αφού έτσι, εκεί θα πάει η μάχη, ρε, εσύ. Στο πολύ τρέξιμο, στο πολύ τρεχαντριά παίζουν σιώπη κόρμπο τώρα. Εκείνη είναι σιλιάφτη, θα παίξει πολύ τρέξιμο. Πιστεύω θα δούμε και ωραίο παιχνίδι, γιατί και ο Πανιώνης παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Θα είναι η μπάλα πάνω κάτω. Λες, ναι, εγώ θέλω εκεί πέρα το σκυλί του Μιστακίδη να πιάσει το Μασούτ. Άμα πιάσουν τον Μασούτ, τελείωσε ο Πανιώνης. Γιατί ο Μιστακίδης μπορεί. Από εκεί την πλευρά. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν κάνει ο Ιβιτς extreme πράγματα, ρε. Δεν μπορεί να πάει από 4-3-3 να γυρίσει σε περίεργα πράγματα. Δεν νομίζω. Γιατί είναι περίεργα. Δεν μπορεί, δεν είναι. Άμα δεν μπορεί, πάμε εκεί στο Κρόνο, στο καφενείο, μέχρι το 70 όλοι σαν σπίρε έτοιμα και αού και αού, έτσι θα γίνει τώρα. Λες. Βέβαια, τι τώρα. Βέβαια. Θα αρχίσεις εκεί τα βαριά κορμιά στο κέντρο. Άιντε μπίσες βαρδέκα βάτου να οργάνωσε, θα τη κλέβει ο κοντός με το μουσιο κόρπος, θα τη δίνει στο Μασούτ, ο Μασούτ θα πετάει κάτι επιθέσεις, ο Αχμάνα λες τώρα έπεσε μπροστά στο Βαρέλα και όλοι εκεί στον αϊθεράπη του κερί να ανάψουμε. Να μην περάσει από το Βαρέλα. Έτσι θα γίνει, Κώστα. Άμα θες έτσι θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Κόσμο θα έχει, ρε. Ορίστε. Κόσμο θα έχει. Πού ρε. 3 η ώρα το μεσημέρι. Στο Κρόνο. Ποιο Κρόνο, ρε, στην Τούμπα. Στο Κρόνο μπορεί να έχει, στην Τούμπα δεν θα έχει. Δεν θα έχει, λες, ε. Θα είναι όλοι στην εκδρομή που θα πάμε. Δεν το δάσκαλ. Έτσι ανάθεμα. Μ' αρέσει, θα έχω ιατροδικαστή αύριο. Είμαι γοητευμένος. Γοητευμένος και συγκινημένος με ιατροδικαστή. Πού το έμαθες, ρε σκυλί, ότι θα πάω. Ε, μου το έπανε, μου το σφυρίξανε. Ποιος ρουφιά, πες με τον ρουφιάνο τώρα, το κοντό. Είσαι ο κοντός με το. Ρε, δεν μπορώ. Εντάξει, αυτό μάλλον. Καλή επιτυχία στην αθλήτριά σου. Ναι, πάρε πες τον αυτό να πούμε να σε φυλάξει μυστικό το κοντό. Κοντός είναι, κοντό άνθρωπο. Τι να. Κλείσε! Κλείνω, ρε φιλιά, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή, ελεύθερες οι γραμμές. Όλα είναι νιντάρια, Brad Pitt. Πάρτες, καλημέρα, ναι. Έλα, Κώστα. Καλώς το να. Καλησπέρα και στο παιδί δίπλα σου. Εδώ είναι, Αργιανός ο καημένος. Το λέω καημένο. Έρχεται σε μια περίοδο, ρε φίλε. Έρχεται. Έλα. Σε μια περίοδο που οι Αργιανοί δεν πάνε. Μας μάχημοι είμαστε, μαθημένοι μας. Λοιπόν, πρόσεξε, είμαι Παοκτής από Λευκάδα ο Ακρίτας, αλλά το παιδί δίπλα σου έχει αντρικές απόψεις και μεγάλο ήθος. Και να τον φέρνεις στην εκπομπή και ο Νικόλας από τα Γιαννιτσά είναι κόσμημα. Οι άλλοι δύο που φέρνεις μες στη βδομάδα για μένα δεν τραβάνε και να σου πω την αλήθεια αλλάζω σταθμό. Από εκεί και πέρα, εγώ σε παίρνω για να σου πω κάποια πράγματα όταν πιστεύω ότι δεν τα ακούω από εσάς τους άλλους. Δηλαδή. Και σε πήρα για δύο πράγματα, φίλε. Όταν ακούω όλες αυτές τις μέρες κάτι το σταυρό σας γυρνάω Αθανασιάδης και αυτά, ναι. Εγώ έχω να πω ότι ο Αθανασιάδης τελείωσε από τον ΠΑΟΚ το βράδυ του παιχνιδιού με τον Άγιαξ. Αχα. Δεν περιμένω τίποτα. Σωστό. Δεν έχεις καμιά απέτηση. Ναι. Με συγχωρείς Κώστα γιατί δεν έχω καλή γραμμή, ακούω καλά. Συγγνώμη. Θα σου πω και ένα δεύτερο. Δεν συμφωνώ επίσης με αυτό το δίπολο. Θέλουμε δεύτερη θέση και κύπελο. Επειδή η δεύτερη θέση έχει αποδειχτεί ότι δεν οδηγεί σε ομίλους Champions League, όλα θα κριθούν στο κύπελο. Και τώρα που ακούς Ιβιτσολέ, εγώ σου λέω ότι μπορεί να δεις ακόμα και απομάκρυνση του Ιβιτς. Θα μου πεις δεν έχει υπομονή ο Ιβάν. Έχεις παρατηρήσει κάτι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ψυχολογικά κουρασμένος, Κώστα. Δεν αντέχει ούτε γκολ να φάει πλέον. Και αντί να βοηθήσει αυτό στην ομάδα, περιμένει να τον τραβήξει η ομάδα μπροστά. Από αυτόν τον κουρασμένο κόσμο, ναι. Περιμένω μεγάλη αντίδραση αν δεν πάρουμε το κύπελο, ακόμα και απόλυση του Ιβιτς. Και στο λέω εγώ τώρα που όλοι οι άλλοι τον βγάζουν από πάνω. Και το τελευταίο θα σου πω για προγραμματικό. Τελευταία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πες μου, ναι. Τελευταίες 3-4 μέρες ακούω στο ράδιο σε εμάς, όχι ο Ιβιτς, όχι ο Σέρβος, όχι αυτό, να φύγει. Δηλαδή μετά το 3-0, ειδικά. Εγώ τον στηρίζω, αλλά. Ναι. Και ένα προγνωστικό να δούμε αν θα πέσω μέσα. Λέω ότι ο μοναδικός συνδυασμός που δίνει κύπελο στον ΠΑΟΚ είναι Παναθηναϊκός στα ημιτελικά και Ολυμπιακός στο τελικό. Κανένας άλλος συνδυασμός για μένα δεν δίνει κύπελο στην ομάδα. Μα ο έξυπνος ΠΑΟΞης τον Παναθηναϊκό θέλει. Έτσι είναι, Κώστα. Έτσι είναι. Τώρα, ο πιο προσβάσιμος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Στα ημιτελικά.
στον τελικό, Ολυμπιακό ξυπνάμε. Στον τελικό, τον Ολυμπιακό τον έχεις καλύτερα από ότι την ΑΕΚ. Ξυπνάμε ρε παιδί, άμα δούμε κόκκινο ξυπνάμε, είναι αλήθεια. Είναι το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ, ξέρεις τώρα, άμα δει κόκκινο φεύγει. Ναι. Αγριεύει. Τα άλλα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα άλλα Κώστα μου τα βλέπω ότι γενικά οι ελληνικές ομάδες θα βουλιάξουν όσο θα βουλιάξει και η Ελλάδα μες στην κρίση. Ο ομίλους Champions League θα δούμε όταν εγώ γίνω πλούσιος και όταν εσύ βγάλεις μαλλιά. Και υπομονή εδώ στα τοπικά, τα καφενιακά θα τσακωνόμαστε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και... Από ποδοσφαιρικά σαν χώρα, φίλε μου, δεν αξίζουμε και κάτι καλύτερο. Δεν αξίζουμε να έχουμε ομάδα στους ομίλους του Champions League. Δεν θα έχουμε φιλαράκι. Δεν αξίζουμε. Θα πάρα πολλά χρόνια να δούμε ομάδα εκεί πέρα. Αλλά τσακωνόμαστε στα καφενεία και στις γραμμές, στα τηλέφωνα. Και τι έγινε, μόνο ο Μαρινάκης έπαιρνε τα 20 εκατομμύρια και έκανε την πλάκα του. Αυτό και είναι στο κάτω-κάτω. Και να σου πω κάτι, φίλε, δεν σε ξέρω, αλλά έχεις πολύ ωραίες απόψεις και σε βλέπω ότι συμμετέχεις λίγο στις εκπομπές. Μίλα λίγο παραπάνω. Άκου να σου λέω, σε βλέπω ότι το έχεις και είσαι και ηθικός και μπράβο σου. Μίλα λίγο παραπάνω, μην κάθεσαι να ακούς το σύνολο. Τώρα απλά είναι ακριβώς επειδή είναι και σε δύσκολη φάση και η ομάδα μου. Για άλλους μίλα, ρε. Δεν όχι, ρε, μίλα και για τους άλλους. Μιλάω, εντάξει, απλά είναι... Εγώ σε λέω πολύ θετικό παιδί, μπράβο σου. Ο Άρης είναι σαν τον πεθαμένο. Εντάξει, τι παραπάνω. Να είστε καλά, παιδιά, χάρηκα. Να είσαι καλά, καλά, καλά. Ελεύθερες όλες οι γραμμές. Ο Άρης σαν τον πεθαμένο είναι. Είμαστε σε 90, κομματώδη κατάσταση. Σε κομματώδη κατάσταση. Πώς είναι τα ψυχολογικά των Αργιανών, πώς τους βλέπεις? Τίποτα, μηδέν. Ο κόσμος δεν έχει, βλέπω, κουράγια ούτε να αντιδράσει. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δεν έχει. Μοιάζουμε λίγο με τους Ηρακλειδείς, μπορώ να πω. Αρχίζει ο κόσμος να αποδέχεται αυτό το πράγμα που. Αυτό που λες είναι πολύ. Και είναι επικίνδυνο. Αυτό που λες είναι επικίνδυνο παδικά. Ότι μία αντίδραση, ούτε να κλειδίσει. Και εγώ ένας λόγος, ας πούμε, που ξεκίνησα και κάναμε και τη γνωριμία και τις εκπομπές είναι για έστω να έχει μια φωνή και ο κόσμος του Άρη. Από κάτι να ακούγεται για την ομάδα. Γιατί είχε φύγει από τα ραδιόφωνα και από αυτά δεν βλέπεις πλέον ότι τη φωνή του κόσμου. Ναι, δεν έχει. Τίποτα. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει. Βλέπω μηδαμινή αντίδραση. Δεν έχει. Δηλαδή ήταν τον Αναστόπουλο, κάπου τον βαρούσαν τον Αναστόπουλο, έτσι Αναστόπουλος, έφυγε Αναστόπουλος, τελείωσε. Δεν έχουν που να ρίξουν καμία ευθύνη. Τον Καρυπίδη τον κάνανε αβάντα οι οπαδοί και τα οπαδοειδή τα οποία βγαίνανε και τα λοιπά, φούλα βάντα. Τώρα τι να πούνε, φύγε Καρυπίδη. Μέχρι πριν λίγους μήνες το πήγαινε όπως πρέπει το καράβι, πολύ καλά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι για επίπεδο Β' Εθνικής κάποια πράγματα δεν την έχει στηρίξει την ομάδα όπως θα έπρεπε. Για να ακούσουμε τι λέει ο φίλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε. Αργιανάρα, ρε, Ραυτόπουλε. Νάτος, ρε. Τίποτα άλλο. Τι να πω άλλο, ρε. Είναι τα λαμόγια όλα εκεί μέσα. Όποιον να βιάσεις, από το Διούδη, τον Εφοριακό, πού να καταλήξεις. Τι σε φταίει ο Εφοριακός. Τι ρόλο είναι ο φίλος. Ποιωμένος είσαι, φίλε. Έλα. Ποιωμένος είσαι. Όχι, φιλαράκι, οδηγάω, με το φορτηγό είμαι. Α, και έρχομαι από Αθήνα. Από Αθήνα έρχεσαι. Ναι, ναι. Και είσαι Αργιανός και οδηγάς το βράδυ. Ε. Είσαι Αργιανός, οδηγάς το βράδυ, έρχεσαι από Αθήνα. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε πεθαμένοι, τι να κάνουμε, θα βγούμε, δεν βγαίνουμε. Πώς νιώθεις, ρε φίλε, σαν Αργιανός, δώσ' μου λίγο το συνέστημά σου. Πώς νιώθεις από μέσα σου, δηλαδή, πόσο χρόνον είσαι. Εγώ, 61. 61 είναι. Πολύ πιο νέος ακούγεται. Φίλε, δεν έχεις καπνίσει τσιγάρο, μου φαίνεται. Η φωνή σου είναι τεφαρίκι, το λαρίκι σου είναι νεανικό. Για πες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση από το που λέει να βγούμε. Όχι, ρε παιδάκι μου, πώς νιώθεις σαν Αργιανός, τι νιώθεις? Νιώθεις μίσος, νιώθεις ευθόνο, νιώθεις ότι θες να πάρεις εκδίκηση, νιώθεις ότι δεν έκανες κάτι καλά εσύ, πώς νιώθεις? Πώς νιώθει ένας Αργιανός? Δεν μπορώ να ξέρω πώς νιώθει ένας Αργιανός. Ναι, πώς. Τι νιώθει? Νιώθει, δηλαδή είναι τελειωμένος, ό,τι είναι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εγώ που δεν έχω ένα παιχνίδι για παιχνίδι του Άρη. Ναι. Που είχα μέχρι και το 2010 διαρκείας. Ναι, άντε ρε. Ναι. Από τότε και μετά ούτε ξαναπήρα και ούτε πρόκειται να ξαναπάρω. Άρα εσύ δεν βλέπεις την προοπτική, δεν βλέπεις το όραμα. Δεν υπάρχει προοπτική, ρε. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το χειρότερο.
Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή υπάρχει προοπτική με τον Καρυπίδη. Ποια προοπτική να υπάρχει? Έχει τα λεφτά ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης μάλλον δεν έχει. Φίλε, εμείς τον πιστέψαμε τουλάχιστον για αυτές τις κατηγορίες. Σαν μέγεθος ότι ήταν ικανός ο Καρυπίδης, τουλάχιστον γάμα και β' εθνική να πηγάζει την ομάδα στην άθλη εκεί. Υπάρχει. Και μετά ο άνθρωπος να πάρει τα λεφτά του διπλά και τρίδιπλα. Αν το πάει την καρά. Δεν υπάρχει. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ίσως και αυτός τα υπολόγισε διαφορετικά. Πίστεψε θα πουλήσει παραπάνω διαρκείας. Πίστεψε θα έχει πιο πολλά έσοδα. Ίσως δεν τα λογάριασε και καλά και τώρα δεν βγαίνουνε τα κουκιά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Πήγε να κάνει τον άλλη Βέρη Αμπέρ. Αυτό που λέμε. Ναι ρε φίλε. Κωστή, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το Μίτσο το Βλάχο. Πού, από την Καστοριά? Ε. Ποιο να ρε? Το Μίτσο το Βλάχο. Ποιο λέει ρε? Αυτός που δούλευε στο Χατζόπουλο στο Καλοχώρι. Α, ο Ζιο Χατζόπουλος. Ναι. Είναι ο γιος του και ένα βουβάλι είναι τώρα. Καλός επιχειρηματίας. Ναι. Χατζόπουλος καλός επιχειρηματίας. Πολύ τίμιο. Εκεί είχα το φίλο μου το Μίτσο που δούλευε. Ναι, ηθικό στοιχείο, εργατικός, ωραίος άνθρωπος. Πολύ καλός επιχειρηματίας. Έχασε τα ίχνη του. Αλλά ήταν ηθικό στοιχείο, πολύ καλός. Ο Χατζόπουλος στο Καλοχώρι. Πρέπει να έκανε και στη Βουλγαρία το εργοστάσιο. Πρέπει να πήγε στα Βαλκάνια. Κάπου τον έχασα στον δρόμο τον Χατζόπουλο. Πολύ καλός όμως ήταν. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το Καλοχώρι. Ναι. Πρέπει να είναι 78, αυτός πρέπει να είναι τώρα. Ναι. Εργατικότατος. Έγινε παλικάρι, μάτε. Τιμιότατος, να είσαι καλά. Πολύ καλό ημέρωμα. Καλό δρόμο. Ρε τον Αριανό. Δεν έχω προοπτική, νιώθω άσχημα, λέει. Δεν έχω μέλλον, δεν νιώθω τίποτα. Ήρθε κι ο άλλος με τις δράβδους χρυσού. Ζητάει τα λεφτά από την Τζόρτζια, να πούμε, και τον άλλο τον Κουρούμπαγλά. Οι παίκτες, λέει, δεν πληρώνονται. Κάτι τέτοιο ακούω. Δεν ξέρω. Δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάλει μια ανακοίνωση τουλάχιστον για την περίπτωση του Αμερικάνου που έφυγε. Έφυγε ο Αμερικάνος. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γιατί έφυγε ο Αμερικάνος. Ναι. Δήλωσε ότι 2 μήνες είναι απλήρωτος τώρα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Βέβαια. Καλημέρα. Έλα παλικάρια, χαίρετε. Καλώς τώρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Το παλικάρι δίπλα που είναι Αριανός, και εγώ Αριανός είμαι βασικά. Επειδή δεν μπορώ να το καταλάβω από τη φωνή, τι ηλικία έχει, γιατί θέλω τη γνώμη του για να... 35. Είναι σε καλή ηλικία. Είμαστε ακριβώς η ίδια ηλικία. Ωραία. Το 81 είστε? 82. Ναι. 82. Ωραίος. 82. Ωραία. Θέλω λίγο την άποψή σου. Εάν ήσουνα με έναν μεγάλο επιχειρηματία στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ξένο. Έλληνα, ξένο δεν έχει. Δεν σε νοιάζει, ναι. Και ήσουνα το δεξί του χέρι. Ναι. Θα εφάρμοζες το μια πόλη μια ομάδα, ναι ή όχι? Το μια πόλη μια ομάδα. Αν είχες τη δυνατότητα, σου λέει. Την έχεις τη δυνατότητα. Είσαι δίπλα στο Σαββίδη τώρα και ο Σαββίδης είναι στο Νάρι, δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ, αδερφέ, αν ήμουν δίπλα του, θα τον είχα φάει τα αυτιά. Ναι, αλλά γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε, να έχεις μια ολόκληρη πόλη 2 εκατομμυρίων και να είσαι μόνος σου. Ας μην υπονοείς ότι από πίσω μπορείς όλη αυτή την κατάσταση να υπάρχει και εδώ που φτάσαμε, αυτό πιστεύω, αδερφέ, πλέον. Εγώ ξέρω ότι το 2011... Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια που παίζονται, που βλέπουμε και εξωαγωνιστικά, να υπάρχει κάποιος δάκτυλος ενδεχομένως. Πλέον δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Και φτάνω μέχρι και εκεί. Γιατί να σου πω κάτι. Το 2011 δεν πήρες μια διοδότηση και τα κατέστρεψες όλα. Και άκουγες 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Χάσαμε πόσα εκατομμύρια χρωστάμε. Λέω ψέματα? Η ομάδα έπρεπε τότε να πέσει, τότε. Άκου λίγο, λέω ψέματα? Έτσι είναι. Για τα 40 και τα 50. Πόσα χρωστούσαμε τελικά, 50. Και στο Μετρόπολης 50 πότε λέγανε. Πότε λέγανε 30, πότε 40. Και τα αθλητικά λέγανε 50. Και όλα τα ραδιόφωνα 40 και 30 και 50. Και ο Άρης πρέπει να πέσει, πρέπει. Για να την πάρει την ομάδα ποιος? Ο Γαλανός. Μα προσκλήμως και λιγοδρήματα η κατάσταση. Δηλαδή και να μένει η ομάδα, ήταν μια αρρωστημένη κατάσταση διαρκείας. Τα τελευταία 2 χρόνια του Άρη στην Αλφα Εθνική ήμασταν... Ναι, γιατί ήσουν έτσι? Γιατί δεν πήγαν για πέντε άνθρωποι? Τώρα και εγώ, να μπω στο πνεύμα λίγο. Ο φίλος του Άρη λέει ότι πίσω από αυτό το
το τραγικό κατασκεύασμα που λέγεται Άρης εμπλέκεται πιθανόν ο Σαββίδης. Λέω ότι υπάρχει ακόμα και αυτή η πιθανότητα. Ναι. Δηλαδή τι. Και να σου πω και την αμαρτία μου, αν ήμουν εγώ δίπλα του και ήμουν με τους δίπλα, θα του το πρότεινα. Ψέματα να σου πω τώρα. Ας τους να βολοδέρνουν και αυτούς και τους δίπλα τους μπλε και να κάνουμε εμείς κουμάντο σε όλη τη Μακεδονία. Είναι έτσι δεν είναι? Βλέπεις εσύ παιδάκι να κυκλοφορεί εύκολα με μπλούζα του Άρη? Ναι, όσα παιδά... έχουν μείνει, έχουν μείνει με αγώνα, με πίεση. Ναι. Βλέπεις ακαδημία συνεργαζόμενη με την ΠΑΕ Άρης πουθενά? Όχι. Βλέπεις έκανε... πουθενά στα 5x5 παιδάκια να κυκλοφορούν με μπλούζα του Άρη? Όχι. Επειδή έχουν μόνο μπαμπάδες σαν και εμάς που τους βάζουμε τα βατζιλίκια να τους βάλουν. Σωστά μιλάει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ έτσι έχω είναι. Ένα φίλο. Μα λογικό είναι, είσαι τρίτη έτσι χρονιά, λείπεις από την Αλφα Εθνική. Λογικό είναι να έχεις οπαδικό πρόβλημα. Εγώ έχω ένα φίλο. Όμως, αδερφέ, υπάρχουν ευθύνες. Το ότι 4 χρόνια βολοδέρνω. Γίνανε επιλογές. Εντάξει. Εσύ ποια πιστεύεις ότι. Ποια οδό πιστεύεις έπρεπε να ακολουθήσουμε? Η πεπατημένη που έπρεπε να ακολουθήσουμε, και αυτό φαίνεται για μένα πλέον, μετά Χριστόν προφήτες φυσικά. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι ότι και άλλες ομάδες χρωστούσανε. Και ναι, τώρα είναι δεύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Πανιόνιο λες. Ναι. Μήπως τα χρέη ήταν αυτό το μέγεθος όμως του Πανιόνιου. Και εσύ ναι, φυσικά, αλλά και να σου πω και κάτι. Τα έσοδα που είχες εσύ την τελευταία χρονιά που έπεσες. Δεν τα έχει ο Πανιόνιος. Δες τα να δεις πόσα είναι. Είναι τα τρεις χρονιές του Πανιόνιου είναι. Καλά, εννοείται ότι έχει πολλαπλάσια έσοδα από ένα Πανιόνιο. Ναι, δεν φίλε, το συζητάμε. Το μαγαζί είναι μεγαλύτερο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μου λες. Περισσότερα θα χρωστάω, μεγαλύτερο άνοιγμα θα έχω. Αλλά μεγαλύτερα έσοδα έχω για να το καλύψω. Δεν μου λες. Για μένα η λύση έπρεπε να μπουν 5-6 άνθρωποι μπροστά, να στηριχτούν. Η λύση του καίγεται το σπίτι μου και δεν μιλάω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να καίγεται το σπίτι μου και να μιλάω και να λέω είμαι στο κάγκελο. Αυτά είναι όταν είναι υγιές τα πράγματα. Και λειτουργεί μια εταιρεία κανονικά. Δεν μου λες τώρα κάτι πολύ προσωπικό. Ο γιος σου πόσο είναι? Είναι 7. Είναι, όχι 7, 6. Είναι 6 χρονών. Ναι. Πάει τώρα στον Ήπιο. Πρώτη δημοτικού θα πάει. Πάει πρώτη δημοτικού. Ναι. Θες να μου πεις ότι εγώ αυτό το γεγονός το είδα πριν από σένα με τη δικιά μου τη χώρη για την Ανιψιά. Έκανα έρευνα εγώ είμαι τρελός. Πάω εκεί, ρωτάω. Τι ομάδα είσαι? Καλά κάνεις. Εντάξει, τι ομάδα είσαι? Πάω. Τι ομάδα είσαι? Πάω. Εσύ Ολυμπιακός. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Πάω. Πάω. Εσύ τι είσαι? Ολυμπιακός. Εννοείται. Ένας Αριανός. Ηρακλειδέα δεν βρήκα στο σχολείο. Που το δικό του Πούλμαν και... δεν ήταν Ηρακλειδέας. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Το λέγεται οπαδική αφέμαξη. Ναι, άκου τώρα. Έχει να κάνει μόνο με την πτώση του σωματείου σε αριθμούς και νούμερα, ή έχει να κάνει και με κάτι άλλο? Τι άλλο? Πες το ξεκάθαρα, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ. Ναι, τώρα κάτσε να. Δηλαδή, κάποτε οι οργανωμένοι είχαν στο κοινό το υπόλοιπο. Μεγαλύτερη αποδοχή. Αποδοχή και πέραση. Και βλέπω τώρα, άκουμε τώρα λίγο τι θα σου πω και θέλω να με βάλεις στο πνεύμα. Βλέπω τώρα τους οργανωμένους του Ηρακλή και του Άρη και του ΠΑΟΚ όμως. Λείπουν κεφαλές, λείπουν κεφαλές από τους οργανωμένους. Δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο ούτε από τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ, ούτε από το απλό φύλαθλο. Δηλαδή ο Σαωρίδης το οπαδικό λείπει από τον Άρη. Ένα Σαωρίδης, μιλάω καθαρά για το οπαδικό, έτσι. Λείπει αφάνταστα ένας τέτοιος. Γιατί ο Σαωρίδης στο θέμα το οπαδικό ήταν ο νούμερο ένα έχει, για μένα. Λοιπόν, για μένα, αυτό που είπε ο Κωστής πριν, έχει δίκιο. Είναι και τα δύο μαζί. Όλα πάνε μαζί, πακέτο. Δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί, πάει ένα τελικό κυπέλου, ξαναπηγαίνει ένα τελικό κυπέλου, παίζει με Ατλέτικο Μαδρίτης, φτιάχνεις κόσμο, παιδιά. Δεν φτιάχνεις κόσμο. Φτιάχνεις κόσμο, τα παιδάκια χαίρονται, τα παιδάκια ασχολούνται. Και τα παιδάκια μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι και έφηβοι άντρες. Και πηγαίνουν στο γήπεδο και κάνουν και αυτά τα παιδιά τους. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εμένα, το δεύτερο φυσικά... Εμένα η Ανιψιά μου στα 10 της, τώρα είναι 18. Ψέματα. Ναι. Πότε είναι η Ζένια γεννημένη? Το 98. 19 χρονών. Στα 10 της, 11 της, 12. Έλεγε... Τι ομάδα είσαι? Δεν έλεγε. Και την έλεγε ο παππούς. Γιατί λες ότι είσαι Άρης? Λέει ντρέπομαι. Ναι, εντάξει. Ντρέπομαι, λέει να πω. Εντάξει, γιατί ντρέπεσαι, λέει. Το παιδί θα μιλήσει με τη φωνή του παιδιού και με τη λογική του παιδιού. Εντάξει, εγώ δεν θα σου πω ντρέπομαι, γιατί είμαι πολύ. Βρεσίσαι 35 χρόνια, Μάρι. Για πολλά πράγματα που έχω ζήσει, αλλά τέλος πάντων. Μα εσύ τι να ντρεπεί.
35 να σου πω για το δεύτερο κάτι και να κλείσω. Παρακαλώ. Να σου πω για το δεύτερο. Ναι. Που είπες. Το πρώτο είναι λογικό. Κάνεις επιτυχίες και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρώτες επιτυχίες και έκανε κόσμο. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κόσμο από τις επιτυχίες. Εντάξει. Και ο Άρης. Εντάξει. Το θέμα ποιο είναι. Στο δεύτερο κομμάτι που είπες, λείπει ο στρατηγός. Και όταν λέω στρατηγός δεν αναφέρομαι καθαρά σε ένα πρόσωπο. Ο στρατηγός Λαράκη ήταν ο σύνδεσμος στον Άρη. Ναι. Έκανε εκπομπή στο Μετρόπολης και βαρούσε τα νούμερα, ξέρεις. Βέβαια, ναι. βέβαια. Έκανε ένα κλικ. Λείπει και αυτό από τον Άρη. Και μάζευε 2.000 έξω από το Χαριλάο μέρα μεσημέρι. Έτσι. Μέσα σε 2 ώρες. Έτσι. Έλεγε πάμε να μαζέψουμε λεφτά να κάνουμε αυτό και μαζευόντουσαν τα λεφτά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Με τα... Είναι απόν. Με το 20.000 τότε πότε ήταν ακόμα δραχμές. Είναι απόν. Και είναι απόν γιατί λείπουν, όπως είπε και το παλικάρι, κάποιες κεφαλές. Βέβαια. Και να θες τώρα όμως φιλαράκι, κεφαλές δεν θα βγουν. Γιατί αν είναι να βγουν μια κεφαλή και αυτή η κεφαλή να ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ Πινελή και τα παίρνει από τον Άρη, όπως τα ακούσαν κι άλλοι, και δεν αποδέχτηκε ποτέ τίποτα, ακόμα, εκτός αν αποδέχτηκε και το ξέρετε εσείς, γιατί να το κάνει. Γιατί να βγεις εσύ μπροστά και να βγάλεις το όνομα τεπώνυμό σου. Για να σου λέει όλη τη Θεσσαλονίκη ότι τα παίρνεις. Και να σε κυνηγάει μισή πόλη μετά. Γιατί εγώ μπορώ να κατηγορήσω για τους παλιούς για 50 πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω με το χέρι στη φωτιά ότι αδερφέ έβαγες 10 χιλιάρικα 100. Όχι, αν κάτι δεν έχει αποδειχθεί, δεν μπορείς να το πεις, εννοείται αυτό. Όχι, αλλά στηρίξανε κάτι αρσούμπαλους. Αυτό, εκεί κατηγορώ. Κάτι καμίβαλους, κάτι αυτό και κάνανε εκεί την κόρα. Εκεί κατηγορώ ότι η στήριξη ήταν πάνω από το δέατος από ένα σημείο και μετά. Σωστό. Έχεις δίκιο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο 15.000 να βρίσκουμε χορό τη μάνα του. Α, αυτά, αυτά αν ήταν μάγκες να τα κάνανε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σε κατέβαζε κάτω, αδερφέ. Όταν δεν υπήρχες. Και οι παλιοί Αριανοί και οι πιο παλιοί ξέρουν και πώς πρωτοπήγανε με την Τούμπα και πώς κάναν τις πρώτες πορείες και τις πρώτες εκδρομές. Όταν δεν υπήρχες οπαδικά με κάτι σφαχ και κάτι πιο πίσω. Εντάξει. Για μένα και γενικά και ας πούμε και η απαγόρευση των μετακινήσεων έχει δηλαδή και τα θέματα των οργανωμένων έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό. Γιατί πλέον δεν υπάρχει και αυτή η ανάγκη της οργάνωσης όταν δεν υφίστανται πλέον εκδρομές. Όλα έχουν... παίζουν το ρόλο τους, εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, τώρα και εγώ είμαστε. Τώρα έχουμε πρόβλημα οπαδικής αφέμαξης και για μένα κάποιοι άνθρωποι είτε καλοί είτε κακοί δεν με νοιάζει, πρέπει να βγουν μπροστά. Εντάξει. Και πρέπει να τραβήξουν τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ αυτή τη στιγμή, ό,τι και να έγινε, δεν ξέρω και τι θα βγει να μου πει ο κόσμος. Εγώ, ένα Σαωρίδη, να πει μια ειλικρινή συγγνώμη και πίσω στο κάγκελο. Έφυγες. Καλό διήμερο να χαίρεσαι το γιο σου. Να προσέχεις το γιο σου. 6 χρονών, ναι. Κάνουν παιδιά σήμερα, οι νέοι. Κάνουν παιδιά. Όποιοι το αποφασίζουν. Έχουν κουράγιο. Μπρατ Πιτ, πόσο είσαι, 28. Εσύ με καμιά μιλφάρα τώρα θα είσαι. Τι παιδί να κάνεις. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Πάμε! Επόμενος, καλημέρα! Έλα, ακούς! Ακούω, φίλε. Εσύ τι είσαι, δημοσιογράφος? Όχι. Τι είσαι? Τρελός. Ας τις τρελές, ας τις τρελές τώρα σε μένα. Βγαίνεις και λες πάλι το ίδιο Παπατζηλίκη για τον Λιτωνό και για τον Χρυσό να δημιουργείς πάλι θέμα. Γιατί ψέματα είναι. Είναι αλήθεια, ξέρεις κάτι παραπάνω εσύ? Δεν τον κυνηγάει ο Λιτωνός. Ρε, ξέρεις κάτι παραπάνω, εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, ρε φίλε, ο Λετωνός τον κυνηγάει και είναι σε δικαστικές διαμάχες. Ψέματα είναι. Εσύ τι είσαι, γκόμενε τη Τζόρτζια? Τι κάνεις? Εσύ τι είσαι, ο γκόμενε τη Τζόρτζια? Με τη Τζόρτζια κάνεις εσύ, τι κάνεις? Εσύ τι είσαι, ο γκόμενε του Λετωνού, τι είσαι και βγαίνεις και λες αυτά? Και ο άλλος δίπλα σου. Συμβαίνει, εσένα τι σε πειραστεί, τι τρώει? Τα λες έτσι, πώς θα τα πεις? Άσε τώρα τις μαγκές σου να πούμε για τις χολοτούμπες σου. Πώς θες να τα πεις για να δημιουργήσεις θέματα, λες. Ψέματα είναι. Και ο άλλος αδερφός δίπλα κάθεται και σ' ακούει. Ψέματα είναι, ρε. Λες, αδερφέ, σταμάτα εσύ τώρα, δεν μιλάς. Εσύ, ρε αδερφέ, λες ότι είναι 2 μήνες απληρώτη. Ποιες 2 μήνες? Ο ένας μήνας είναι η τιμωρία που τους έβαλε για την ήττα από τους άλλους να πούμε. Λέω τι δήλωσε, τι δήλωσε. Κάστο να ρε. Γραφείο τύπου την Τζόρτζια, εσύ. Εσύ τι είσαι τώρα και παίρνεις και ύφος και μαγκιά και στραβώνεις και το στόμα. Τι είσαι εσύ? Έλα, αυτό που λέει, δεν μιλάω. Μην στραβώνεις το στόμα βραδιά, θα μη σου ρίξουν κανένα πουστλούκι. Άιντε τώρα, μαγκίτσες. Δεν το κυνηγάει ο Λετωνός, ρε. Δεν το κυνηγάει ο Λετωνός. Την Κοντρίδα την κυνηγάει ο Λετωνός. Μας τρελάνεις τώρα. Δεν θέλω να την κυνηγάει ο Λετωνός να σου ξυλήσει. Γιατί δεν έρχεσαι? Γιατί δεν έρχεσαι να με ξυλήσεις? Να σε πάω λιάσω. Έλα να σε πάω λιάσω τώρα. Έλα να σε πάω λιάσω. Κόμενα τη Τζόρτζια. Άστο να το φλόρο. Μου στραβήκε το στόμα. Τι είναι ρε φλόρε? Ψέματα είναι.
Φλόρε! Εσύ, εγώ θέματα είναι, συγγνώμη, δεν θα ξαναπώ παπαριά για τον Άρη, έτσι δεν με έλεγε. Ορίστε. Ε, συγγνώμη, δεν θα ξαναπώ τίποτα και τα λέω ρε παιδιά λίγο για τα νούμερα αυτά που είναι από για εσά. Δεν με τα παίρνετε στο σοβαρά, έτσι δεν με έλεγε. Μην στραβώνει το στόμα εμένα. Μην με στραβώνει το στόμα. Και άμα είσαι τόσο ταλή. Άμα είσαι. Εσύ τι είσαι τώρα, τα παίρνει από την Τζόρτζια, εσύ. Εσύ τι τα παίρνει, τα παίρνει από τον Λετωνό ή τα παίρνει από κανέναν άλλον. Δεν ξέρω. Εγώ τα παίρνω μια χαρά από του χορηγού μου, ρε. Δεν έχω ανάγκη να τα πάρω από την Τζόρτζια και τον Λετωνό. Δεν ξέρω αυτό που λέτε. Τα γάρι. Εσύ τι είσαι, πρόσωπο. Ψέματα είναι. Δεν τον κυνηγάει. Δεν έχει δικαστικέ διαμάχε. Αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει τον Άρη. Στο μπάσκετ. Ρε τι μήνυση να με κάνει, ρε Φλόρε. Κάνει πέντε μήνυση. Θα κάνει μήνυση. Έλα βρε Φλόρε τώρα. Εφλόρε, θα κάνει μήνυση. Στραβώνεις και το στόμα με γυναικεία φωνή. Το λαρίνκι σου τάτσι σαν της Μοσχολιού βγάζει γυναικεία πνευστά να πούμε. Έχει θέμα ο Λετωνός με τον Άλωνα. Αν αυτό το πράγμα επηρεάσει τον Άρη στο μπάσκετ, θα βγω και να το πω. Σου πάρουμε την άδεια. Με γυναικεία φωνή κάνει τον ΤΑΗ. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή. Πάμε επόμενη γραμμή. Και ο άλλος λέει ο αδελφός. Τι είναι αυτή, τα παίρνουν από την Τζόρτζια. Χαρτζηλικάκι δεν είναι, δεν τα ξέρω αυτά. Δίνει χαρτζηλίκι Τζόρτζια. Χαλάλη τη. Εμείς δεν παίρνουμε, δεν γουστάρουμε. Επόμενη γραμμή. Ακού να δεις μαγιά. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε. Δεν ερχότανε δύο μήνες η Τζόρτζια με τον Άλωνα γιατί φοβότανε το Λετωνό. Τα λέγαμε εδώ πέρα επειδή δεν τα λέγανε. Τι από δεν τα πούμε. Ψέματα Κωστά. Είναι. Τους δράβους χρυσού. Τον κατηγορούνε. Εγώ δεν είπα ότι τα κλέψε. Θα το πει το δικαστήριο. Αν αυτό επηρεάζει τον Άρη στον μπάσκετ, θα το πούμε ρε, γυναικεία φωνή εσύ με το Λάρικα. Πάμε διάλειμμα. Φλόρο. Το πλοίο δεν το κυνηγούσαν το Μαρινάκι με το πλοίο. Ο Ισαγγέλης, δεν τα λέγανε ο Σωμαίδης εδώ, δεν τα έλεγε ο Μπούζος εδώ, δεν τα λέγαμε εμείς εδώ. Το πλοίο. 1 εκατομμύριο αγωγή έκανε ο Μαρινάκης, αν δεν κάνω λάθος. Πώς το λέγανε αυτό που είχαμε ρε, τον άνθρωπο που έδιωξε τον Γκάλι από τον Άρη που το έκανε εκπομπή εδώ. Το Μητρούδη. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Τον άλλο τον Τσικουναρά, τον Μελισανίδη, δεν του λέμε δεν δίνει φράγκο στην ΑΕΚ και δεν βάζει 5 ευρώ στην αυτήν. Αν αύριο Σαβίδης δεν πληρώσει τους υπαλλήλους του, εσύ νομίζεις θα το χαρίσουμε. Άμα είναι άπλας και τα χαρίζει, τι θα το κάνουμε. Στην μπάλα επάνω που είναι τα γάρι, πολλές φορές δεν του είπαμε, του φέρνανε παίκτες μάπα. Εσένα γιατί να πούμε για τη Χοντρούλα και τον άλλο να. Τον κυνηγάει ο Λετωνό, σα πλερέζε, σα σε βάλουμε. Ή μήπως παίρνουμε κανένα χαρτζηλίκι από πουθενά. Βγήκε ο Αριανός, νια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 νιan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 ι
φιλικιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ασυχτήρα από εδώ βραδιάτικα, ρε, καθήκη. Λέγε φίλε, ναι. Έλα ρε Κώστα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Έλα ρε, ξενοκράτης είσαι. Νευρίζεσαι ρε εσύ, πολύ. Ναι. Νευρίζεσαι. Ναι. Και τι ζούμε μωρέ τώρα, να μιλάμε φρόνημα και ήσυχα τώρα βραδιάτικα, τους κοιμήσουμε τους άλλους. Κάτσε ρε εσύ, είσαι στα, πας και τα 50, άσε μη σαν έβγαινε να πούμε τίποτα στο κεφάλι. Άσε. 7,5 με 11 έχω πει εσύ ρε, σταμάτα μην τα χρουζεύεις αυτό. Κόκκινος δεν είμαι να πάθω τώρα κεφάλι. Είπα, καλά ρε εσύ. Ο Νικόλας δεν ήταν συνέχεια να πούμε με τα φλαμούρια, τα ματζούνια και τα έτσι και τα αλλιώς στη χολή βρήκε. Μήπως από αυτά εδώ που τρώει και πίνει εκείνα τα περίεργα να πούμε έπαθε αυτό που έπαθε. Ξέρεις τι με είπε ο ουρολόγος. Είναι δυνατόν ρε φίλε. Μου φαίνεται και παρά όταν το άκουσα πριν από καμιά 20 μέρες που το ανέφερες. Οι γιατροί. Αυτός υγιεινή τροφή κάνει. Στο οξυγόνο είναι, στο έτσι είναι, στο αλλιώς και πάει για μαχαίρι να πούμε χολής. Έβγαλε χολή. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Ζωστό ο άνθρωπος περαστικά του δηλαδή να πούμε. Ρε εσύ ξέρεις τι. Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ. Άκου τι κατάλαβα εγώ σε αυτή τη ζωή. Ζήσε φάει όσο γουστάρεις και άμα είναι να σε πάρει. Όχι ρε άκου να δεις. Εγώ έχω παράδειγμα το κόκκινο που είναι παχύδερμο. Ξέρεις τι σημαίνει παχύδερμο. Ανέσυ το γουρούνι. Γουρούνι ανέστητο. Αυτός ό,τι και να φάει και να πιει, κατάλαβες, θα ζήσει για 90 χρόνια γιατί είναι γουρούνι παχύδερμο. Ο άλλος που είναι πιο ευαίσθητος και τα λοιπά, το πιάνει αρρώστια πιο μπροστά. Είναι αγχώδης. Το άγχος είναι το χειρότερο πράγμα. Και από το ουίσκι και από το σάντουιτς και από το άγχος σε σκοτώνει, το ουίσκι δεν σε σκοτώνει. Ο Νίκος είναι ένα παιδί
πραγματικά το λέω και επειδή τον ξέρω προσωπικά, πάρα πολύ τυπικός, πάρα πολύ αγχωτικός για στη δουλειά, στην οικογένεια, σε όλα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί θέματα. Όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, τέτοιοι τύποι, στενάχωροι, αγχώδεις κτλ., δεν πάει να κάνεις γυμναστική, δεν πάει να κάνεις υγιεινή αυτή. Ο αλέφαντος, ανέστητος. Πάσεις 100 χρόνια. Στο προκείμενο τώρα. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Αρχίσουμε από το τελευταίο. Ναι. Ποσός ενδιαφέρουν τα 60 εκατομμύρια το Λάσκαρη και την γυναίκα του και τη σύζυγό του. Έγινε θέμα. Για όσοι δεν καταλάβανε, ας πούμε, δεν το κατηγορήσαμε τον άνθρωπο. Το μέγεθος και των δύο μαζί. Είναι μικρό ποσό. Ναι. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει. Απλά είναι μια... Και για να καταλάβεις πόσο απατεώνας είναι αυτός ο Λετωνός. Λετωνός είναι, μπορούμε να τον πούμε απατεώνα. Ας με κάνει μήνυση. Έτσι ούτε ξέρουμε το όνομά του. Από τα 100 εκατομμύρια λέει έπεσε στα 60. Ναι. Δηλαδή τους δώρησε και 40 Κοίταξε, εκατομμύρια. Αυτό ξενοκράτη, αυτό το πράγμα το βγάζεις προς τα έξω. Αν επηρεάζει την ομάδα σου. Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζει, γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί κιόλας. Αν δεν επηρεάσει. Βγήκε και στον ξέρω εγώ, στο Θωμαίδη και είπε: εμείς έχουμε πολλαπλάσια χρήματα, λέει. Πολύ πολλαπλάσια. Το είπε ο άνθρωπος, ναι. Αυτό λέει: αν θέλει να κάνει, αν είναι λέει μάγκα, σας έρθει εδώ στην Ελλάδα, λέει, να κάνει αγωγή, λέει, και μήνυση. Ναι. Σας έρθει εδώ. Τα ελληνικά δικαστήρια να τα κάνει. Τέλος πάντων. Έτερον εκάτερον. Γιατί λέμε για τον Ντέγκ, ο οποίος έχει. Οι εταιρείες του είναι κανονικά, φαίνονται πάντως... Βοηθείς τον Άρη, έχει κάνει τα χρέη, τα βάλωσε αυτό. Άρη, φίλε. Δηλαδή άμα βγεις, ας πούμε, άμα πας, ας πούμε, και στις γυναίκες του και, του ίδιου το site, θα δεις ποιες είναι οι εταιρείες του. Σε αντίθεση όμως με κάποιους άλλους, που εταιρείες τους είναι offshore. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι οι offshore εταιρείες, είναι εταιρείες που χτίστηκαν μέσα σε μία νύχτα, με κεφάλαια που δεν τα ξέρουμε από πού είναι, και επενδύουν. Και όταν φεύγουν από εκεί, έτσι, δηλαδή εκεί που επενδύουν, αφήνουν καμένη γη. Είναι σαν τη Δούνου του, ας πούμε, οι offshore εταιρείες. Ναι. Όπου πάνε, μετά φεύγοντας αφήνουν και... Στάθηκε Μπούρμπερι, ναι, ναι. Έτσι είναι οι offshore. Και επενδύουν. Τέλος πάντων, τον χρόνο θα δείξει. Δεύτερο τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία γεννάει οπαδούς ομάδων της πόλης ή γενικότερα της Μακεδονίας. Όχι, γεννάει οπαδούς ξένων ομάδων. Άνα, μπράβο. Δηλαδή, αυτό κατάλαβα εγώ. Και του Άρη, ο Άρης μπορεί να χάνει σταδιακά, αλλά δεν γίνονται ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κρατάει με πτωτική τάση, αν πάει έτσι πως πάει, επειδή τίτλους δεν παίρνει, και όταν βλέπει ο άλλος σε όλα τα ΜΜΕ στα site Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, και Παναθηναϊκό, αν ανέβει και ο... Γιατί κάνει γήπεδο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, και δεν το ήξερε ο Αλαφούζος, για να καταλάβεις πόσο ηχέμηθη είναι. Ο Αλαφούζος δεν το γνώριζε. Το ξέρω. Ούτε ο Τράκης το γνώριζε. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο δήμαρχος των Αθηνών και λέει κάνουμε γήπεδο στον Παναθηναϊκό. Βραμάν, πότε και πώς. Γι' αυτό σου λέω, στην Αθήνα είναι διαφορετικά τα θέματα. Εδώ πέρα εμείς μπορεί να χάνουμε, αλλά με μικρές απώλειες κάθε χρόνο, αλλά χάνουμε. Κοίτα, εσύ χάνεις, στις μικρές ηλικίες χάνεις πολύ. Ναι, αλλά δεν αυξάνει. Κοίταξε να δεις. Από αριανό πατέρα, παιδί να γίνει άλλη ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι λοιπόν, άκου τώρα να σου πω μια ιστορία. Και εσύ είσαι στην πιάτσα, και ο Βασίλης, επιχειρηματίας, είναι στη Θάσο, έχει ξενοδοχείο, δεν είναι κανένας του πεταματού, ας πούμε, που να μην ξέρει τι γίνεται. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα 30 με 40% διαζύγια. Παραπάνω. Παραπάνω μπορεί. Κάπου διάβασα, κάπου πάμε στα 50%. 60-70%. Το παιδί, λοιπόν, περισσότερο γίνεται οπαδός με τον γκόμενο της μάνας, περισσότερο είναι, παρά να πούμε με τον πατέρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο που διαπίστωσα είναι ότι πολλοί δικοί μου φίλοι Αριανοί που έχουν παιδιά πιο μικρά από το δικό σου παλικάρι. Το κάνει Ολυμπιακό για να μην γίνει ΠΑΟΚ. Το κάνει Ολυμπιακό για να μην γίνει ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλοι. Μα το κάνει.
αυτοί είναι light αριανοί. Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι light. Αυτοί ούτε τους θέλω, ούτε τους θέλω για αριανούς. Δεν τους θέλω, λέει. Είναι light. Όχι, ρε, συμφωνώ με τον φίλο. Είναι απαράδεκτο να έχεις παιδί και να μην το κάνεις. Δεν τους θέλω. Συμφωνώ με τον φίλο. Θα γίνουν Ολυμπιακοί και οι γονείς τους. Δεν τους θέλω. Συμφωνώ. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ούτε την οικονομική άνεση αυτή τη στιγμή λόγω ιδιάζουσας περίπτωσης δεν ξέρουμε του Καρυπίδη, έτσι. Δεν την ξέρουμε. Παίχτες δεν λένε ότι είναι απλήρωτοι. Ο Καρυπίδης είναι τυχοδιώκτης. Αύριο μπορεί να έρθει με χρυσάφι. Άσχετα άμα είναι. Δεν το ξέρουμε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ προς τα εκεί βαδίζω. Έτσι. Εγώ προς τα εκεί βαδίζω. Εκεί σκέφτομαι, ναι. Έτσι. Και εγώ προς τα εκεί βαδίζω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους μέσα στη νύχτα και επιχειρηματίες περίεργους και μου λένε αυτός εκεί που είναι πεθαμένος μέσα στο φούρκο, σαν το κούρκουλο εκεί με τον αυτό που έπαιζε το έργο, ξαφνικά μπορεί να βγει απάνω. Δεν ξέρεις με αυτόν τι θα γίνει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς κιόλας. Όσον αφορά τη δίκη, όσο δεν έχει καμία σχέση ο αρχιτεκτικός εισαγγελέας. Ναι, αλλά άμα πάει αργά και πιάσει καλοκαίρι. Πάρα πολύ σωστά, γιατί τα δεν ήταν. Αυτά εδώ είναι θέματα του Κούγια, το οποίο το πήγε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν είναι, άμα δεν πάει από την πειθαρχική. Είναι αναρμόδιος. Είναι αναρμόδιος. Στον εισαγγελέα, δεν μπορεί ο εισαγγελέας από μόνος του. Πρέπει να πάει πόρτα στην πειθαρχική της ΕΠΟ, να εκδικαστεί εκεί και η πειθαρχική να το στείλει μετά. Ξενοκράτη, το ξέρω, αλλά υπάρχει κολεσιεργία με τον χρόνο. Εδώ ένα καφενείο πάει να κάνει ο άλλος 6 μήνες καρδιά κάνει για να βγάλει το καφενείο. Να σου πω κάτι. Αδερφέ. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, ναι, θα οριστεί δικάσιμος. Μακάρι. Δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η δίκη. Να δούμε. Και η δίκη θα βγει και η απόφαση θα βγει μέσα σε 3 μέρες. Δηλαδή πριν το Πάσχα δεν θα βγει. Αν όχι αυτή η μέρα. Είσαι αισιόδοξος. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα, και όχι ο περισσότερο σαν. Εγώ τον Αναστόπουλο κακά τα ψέματα τον πίστευα στην αρχή, αλλά έβλεπα στο τέλος, ρε φίλε, να πούμε ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους οι άλλοι. Προπονήσεις δηλαδή, δεν πρέπει να γίνονταν. Δίχως πρωινές προπονήσεις, δεν το ήξερα ότι δεν κάναν πρωινές προπονήσεις. Σε επαγγελματική ομάδα, ρε φίλε. Με μία προπόνηση την ημέρα, για να πηγαίνεις να πίνεις, ρε Νικόλα, να πούμε τον εσπρέσο στο κόσμο. Ωραία ήταν το κόσμο. Και κάτι ουζάκια εκεί στον Καραβόμηλο έμαθα εγώ. Κάτι ποδοσφαιρικά, κάτι η παλικάρια μας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, φίλε, μεγάλη μεταγραφή του Άρη ήταν ο Καρίδας. Καλός γυμναστής. Μεγάλη μεταγραφή. Ναι, 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 πολύ καλός γυμναστής. Εγώ πιστεύω, επειδή έχει 4-5 μάτς τώρα, συγγνώμη, που είναι σε βατά, θα κάνει σαν μικρή προετοιμασία. Συμφωνώ. Και όταν θα αυτό είπα και την Κυριακή εγώ, ότι είναι ευκαιρία τώρα. Τα πνευμόνια τους να ανοίγουν. Τα δύο άμεσα παιχνίδια που έχουμε, που είναι συστηματικά με τις πιο εύκολες ομάδες της κατηγορίας, τα δύο άμεσα μάτς που έχουμε, είναι ευκαιρία για να δουλέψει σε επίπεδο φυσικής κατάστασης η ομάδα. Όσον αφορά, να πούμε τώρα, άσυνη δίκη, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πάρε, σου λέω κάτι. Πάρε τα ίδια αποτελέσματα με τον Απόλλων Αθηνών, να χάσει ο Απόλλων μέσα στη Λαμία και κέρδισε τον εσύ. Ο Απόλλωνας θα πάει και μέσα στον Όφη. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εκεί. Πάρε τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια αποτελέσματα με τον Απόλλωνα Αθηνών. Τα ίδια πάρε. Να χάσει μέσα στη Λαμία ο Απόλλωνας και εσύ να τον κερδίσει στο Χαριλάο. Δεν είσαι από πάνω. Φυσικά. Πρέπει να πάρεις μάτς και στο αλλιώς. Να σε καλά, Ξενοκράτη. Πρέπει να πάρεις μάτς και στο αλλιώς. Κατάλαβες. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, εσείς, ναι. Ωραία, λοιπόν, πρόσφατα, Κωστά. Λοιπόν, την ώρα που πήρα τηλέφωνο, βασικά μιλούσε ένας κύριος που έλεγε παράδειγμα ότι ο Σαββίδης δηλαδή θέλει μια ομάδα, μια πολύ μια ομάδα, έτσι. Ναι, ένας Αριανός. Υπενήχθηκε, δεχομένως. Υπενήχθηκε ότι, λοιπόν, για ποιο λόγο να μην το υποθάλπτει. Ίσα θέλει το αντίθετο. Γιατί. Εσύ τρέχεις μόνος σου και βγαίνεις πρώτος, έχει νόημα. Να άμα τρέχεις με τρεις από ηθικής πλευράς, έτσι, είναι διαφορετικό, κερδίζεις κάτι. Κανονικά ο Σαββίδης θα έπρεπε να τους θέλει ανεμικούς, φουκαράδες και... Να θέλει όπως είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Αλφα Εθνική. Έτσι να είναι. Όχι, θα σου το εξηγήσω ότι ακόμα... Γνωρίζοντας το τοπικιστικό... Αν είναι ο Άρης στην Αλφα και χάσει από τον Άρη, πάει θα κερδίσει ο Σαββίδης, γιατί δεν κερδίσει. Γιατί. Παίζει πάω Κάρης ή έχεις αυτές τις ομάδες. Δεν παίζει παράδειγμα ούτε με πόσα εισιτήρια θα κόψεις με τον Άρη, πόσα με τον Ηρακλή και πόσα θα κόψεις με τη Λιβαδιά ή με τον Πλατανιά παράδειγμα. Ναι, σε αυτό δεν ξέρω.
ακόμα και να χάσει, κερδισμένος θα είναι ως ανώνυμη εταιρεία, έτσι, επιχειρηματίας. Βέβαια όλη η πόλη κερδίζει. Πόσες εφημερίδες θα πουλήσει η δικιά σας, έτσι. Άμα κερδίσει τον Πλατανιά ή πόσες εφημερίδες θα πουλήσει... Δεν μας συμφέρει να κερδίσει τον Πλατανιά. Όχι, όλη την πόλη συμφέρει. Γιατί πρωτάθλημα τώρα μιλάμε, άμα θα είναι πίσω ο Άρης, άμα θα είναι πίσω ο Όφη ακόμα, στο Γετή Κουλέ που είναι έδρα. Δηλαδή θα έχει πολύ περισσότερα εμπορικά παιχνίδια το κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό το πράγμα τώρα με τους Πλατανιάδες και τώρα οι μαγαζάτορες, πέντε μαγαζάτορες είδα εγώ. Ξέρεις τι μου είπαν, ήταν ανάγκη πάω ΠΑΟΚ Πανιώνιος να το βάλουν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είδες, αυτό σου λέω. Αυτό είπε. Ναι, αυτό ακριβώς σου λέω, ότι ως επιχειρηματίας, που επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος, ο ΠΑΟΚ ανώνυμη εταιρεία είναι, ακόμα και από το πρεστής που θα κερδίσεις έναν Άρη, που θα φέρεις παραπάνω κόσμο, που θα πουλήσεις περισσότερα πράγματα στην μπουτίκ, πόσο κόσμο θα, πόσα εισιτήρια θα πουλήσεις, ακόμα και να χάσεις, πάλι κερδισμένος θα είναι. Αλλά αν κερδίσει ένα παραπάνω. Για το μια πόλη, μια ομάδα, έτσι. Γιατί ναι. άμα τρέχεις μόνος σου δεν έχει νόημα. Ναι, σωστό. Άμα τρέχεις με άλλους έχει νόημα όμως. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Αυτό. Καλή σας μέρα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενος φίλος Brad Pitt, καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Αγιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Έλα. Τον κύριο Ηρακλή πάντως δεν θα έπρεπε να τον ψηφάτε έτσι, γιατί η ένσταση του Όφη πιστεύω ότι ήταν συμμετοχή του. Να γνωρίζετε προς ενημέρωση. Ναι. Το γνωρίζετε πιστεύω, μάλιστα, βέβαια, έτσι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό και η ένσταση του Όφη θεωρείται πιο δυνατή από την ένσταση του Άρη. Μεγαλύτερο μέγεθος. Ναι. Τώρα ψάχνετε να βρείτε εσείς τι έχει γίνει στον Άρη. Ας πούμε δυο πραγματάκια. Πιστεύω το καφενείο στη Βούλγαρη να μην παρεξηγηθεί. Ναι. Δεν πιστεύω να παρεξηγηθεί και να αρχίσει να στέλνει μηνύματα σκηνοθέτη από Αθήνα. Πέσαμε κατηγορία, είπαμε θα ξεσκαρτάρουμε το παρελθόν. Να χαρώ εγώ να δω την προοπτική. Φεύγουν οι Γιάννηδες. Φύγαν οι Γιάννηδες. Πάνε. Φύγαν οι Λάμπριδες. Φύγαν. Φύγαν οι Λάμπριδες. Φύγαν οι Βεριώτες μάνατζερ, φύγαν τώρα. Έρχεται ο Πέρι με τον Γαλανό. Το Παλίδι, Κάμπος, ιστορίες, οι τρεις ισφυρίχρες στο τσεπάκι, Πανσεραϊκό 2-2 τα πέναλτι κτλ. Γίνεται αυτό που έγινε με τον Πατάκη, το Ρόμπι Γουίλιαμς κτλ. Έρχονται. Τέλος πάντων πάει δικαστήριο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, γνωστά τα πράγματα. Αλλά δεν υπολόγιζε ότι υπέγραφε μνημόνιο, ότι άμα δεν ανέβει δεν έχει αξίωμα να ζητήσει τα λεφτά. Και υπολόγιζε χωρίς μουσάκι, καλησπέρα, τρέχει διαγωνισμός κυρίες και κύριοι. Φούλτα. Και υπολόγιζε και χωρίς παράγοντες προξένου κορομιλάκι ήταν. Αχα. Δεν τα υπολόγιζε αυτά. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι για το σωματείο ότι δεν καθάρισε τελείως, ότι μείνανε κάποιοι άνθρωποι. Ήρθε ο Γιώργος Καρυπίδης, επένδυσε. Αναστόπουλος, Πεχταράδες, Ισορίες, Κόλπα, Γάμα Εθνική Τρένο. Και έρχεται το καλοκαίρι που είναι να πάμε στη Βήτα. Sky Media ο Κύπριος. Sky Media ο Σέρβος. Sky Media πάλι ο παλιός ο Βεργιώτης. Αρχίζουν και ξανά Sky Media μετά. Πάλι. Παίρνει τηλεφωνάκια ο Γιάννης από Αθήνα. Να, αλλά έχω κάτι παιχτάκια που ξεμείνανε από τη Φιλαδέλφια. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπου πρέπει να παίξουν τα παιδιά. Λέω ψέματα κύριε Ραπτόπουλο. Όχι. Α. Και φέρε και το δεξί εξτρέμ. Ναι. Και φέρε και το ανεμικό οχτάρι. Ναι. Να μην επεκταθούμε παραπάνω. Σοφτ. Και φέρε τους και φέρε τους και φέρε τους. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε. Λόγω έλλειψη ρευστότητας 2-3 τηλεφωνάκια στην Ισπανία λύσαν το ζήτημα. Αλλά με τι αντίτιμο λύσαν το ζήτημα. Μεγάλο αντίτιμο είχε το λύσιμο του ζητήματος του 1.200 με την επιστροφή των 160. Ο ερασιτέχνης δεν παρακολούθησε κάποια ισχυρή αλλαγή, παρότι καθαιρέθηκε ο παλιός πρόεδρος, ήρθε ένας άλλος, παιδί μου, έγινε γραμματέας. Ο ερασιτέχνης, ο ερασιτέχνης είναι σαν το σκυλί το δικό μου. Όταν μπαίνω και κάθομαι στο τραπέζι, έρχεται από κάτω και ζητάει. Άμα τους δώσεις αυτά τα λιμά, ένα φράγκο εκεί και τα λοιπά, τους έχεις κάνει δικού σου. Ναι. Ποιος ερασιτέχνης τώρα.
Δεν βλέπεις τον ΠΑΟ. Έχει βουλώσει το στόμα. Μόλις έπεσε το Χαρτζηλίκι. Μόλις πέσε το Χαρτζηλίκι, όταν πρώτο ήρθε ο Σαββίδης, όχι είναι απατεώνας, όχι θα μας κλέψει το γήπεδο. Γράφανε στις εφημερίδες. Μόλις έλεξε το Μαρούλι, τον κάνανε Θεό εδώ πέρα και τα. Ε, αυτό το Μαρούλι είναι. Ναι, αλλά επηρεάζουν εξελίξεις. Ναι. Ωραία, κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα τώρα με τον Άρη. Θέλουν τα παιδιά, όπως λένε, να επανέλθει στην Άλφα Εθνική ξεχρεωμένος, ενώ αυτοί που το διοικούν, έτσι. Έτσι. Και όταν το διοικούν, ενώ η διοίκηση, οι παράγοντες, οι οπαδοί, η κεντρική οπαδή κτλ. Εγώ να δώσω μια πρόταση. Για να εμπνεύσει όλο αυτό το κόνσεπτ. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει οι οπαδοί, θα πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι, να αποβάλουν από πάνω τους το πολιτικό μανδύα. Δηλαδή τι θέλω να πω. Ναι. Εγώ θέλω να μπαίνω σε ένα σύνδεσμο και να ακούω να μιλάνε μόνο για την ομάδα που υποστηρίζουν. Α, πάνε δηλαδή κομματικά. Έτσι γίνεται. Ναι, ρε φίλε, τώρα έχουν φτάσει σύνδεσμοι να γίνουν πολιτικά παραρτήματα. Όχι μόνο. Και... Παντού γίνεται αυτό. Παντού, δεν είναι φαινόμενο. Καταρχήν, νομικά πλέον νομίζω έχουν κλείσει όλοι, σχεδόν όλοι οι σύνδεσμοι. Πλέον δεν υπάρχει, τους έχουν απαγορεύσει νομικά να υφίστανται. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ σου λέω τι θέλω. Τώρα το ιδεατό για μένα ποιο είναι. Ναι. Δηλαδή να μπαίνω μέσα και να είναι όλα κυτρινό μαύρο. Όχι κυτρινό μαύρο και λίγο κόκκινο ή κυτρινό μαύρο και λίγο μαύρο. Μάλιστα. Αυτό δεν λάζω. Ναι. Ασχολούνται μόνο με αυτό. Δηλαδή χρυσαυγή της Παοξής, όχι με αριστερός Αριανός και τέτοια. Αυτό. Ναι, και να πλακώνονται στην κερκίδα και πάει λέγοντας. Ναι. Να ακούς μόνο για την ομάδα να μιλάνε, τίποτα άλλο. Ναι. Όσον αφορά τη διοίκηση. Πλήρη διαφάνεια. Για να εμπνεύσει τώρα σου λέω ότι πρέπει να γίνει. Στο ίντερνετ επίσημα κάθε μήνα έσοδα-έξοδα. Να πει κύριε είμαστε καθαροί, εμείς δεν χρεώνουμε, δεν κάνουμε το τζίπουρ για 200.000 ευρώ συμβόλαιο κτλ. Mm. Ούτε τιμολόγια σε ταβέρνες, πώς το λένε, έξοδα αποστολής, έξοδα κίνησης κτλ. Να φαίνονται ρε παιδί μου, αυτό δεν θέλω να πω. Mm. Και όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, να βλέπουμε μια ομάδα, αν όχι να κερδίζει 5-0, να φαίνεται ότι δίνει τουλάχιστον το 95% το δυνατοτήτων τους. Γιατί δεν γίνεται να βλέπω τον Μιλούνοβιτς στον Πλατανιά να πετάει, τον Ήλιτς στα Γιάννα να πετάνε και όλους αυτούς. Το Διούδες ο Πανιώνα να βγάζει μάτια και ξαφνικά να έρχονται στον Άρη και να είναι 50% κάτω. Δεν γίνεται αυτό, κάπου οφείλεται. Συμφωνώ μαζί σου και έχω πει ότι το ρόστερ του Άρη είναι μακράν το πιο ποιοτικό στην κατηγορία. Αλλά έγινε κακή δουλειά σε θέματα διαχείρισης και φυσικής κατάστασης κλπ. Είναι το γύρω-γύρω το θέμα, καταλάβεις. Ναι. Θα ανεβείς Πάσχα. Θα ανέβω πιο νωρίς για εξετάσεις, πιστεύω να τα πούμε και από κοντά. Εξετάσεις τι, θα κάνεις εξετάσεις και παραδοσιακές. Δεν σου είπα για το έντερο αυτό το... Δεν το έκοψες το αυτό ρε παιδί μου. Πρέπει να το δούμε. Την κορτιζόνη δεν την έκοψες. Όχι ρε. Ακόμα πέρυσι, όχι θα έχεις φουσκώσει, θα έχεις γίνει μπαλόνι. Στα κιλά ίδιος είμαι, απλά έχω πριστεί. Τα μάγουλα είναι ρε. Ναι. Και κοιλιά, κοιλιά. Τέλος, αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι μας δίνεται ευκαιρία φέτος, που βράζει ακόμη το θέμα και είμαστε στο μετέχνιο, να διώξουμε το παρελθόν. Άμα ανέβουμε Super League με το παρελθόν που είναι ήδη στην ομάδα, θα πλακώσουν και άλλοι μετά. Και θα πούνε τι είχαμε, τι χάσαμε, 40 χαρτιά χρέη κάναμε, έλα μου, ωραίστηκε από την αρχή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Γιατί πάλι σε 5-6 χρόνια θα ξαναπέσουμε και πάει λέγοντας. Έφυγες! Θα έρθεις για εξετάσεις και θα τα πούμε. Κορτιζόνη πρίζη. Από εδώ κάτω το λαιμό. Πάνω από το τσουτσούνι. Μεταξύ αφαλού και τσουτσούνι. Και τιμούρι. Είναι σε χιμπατζής. Θέλει προσοχή. Ό,τι και να κάνεις θα πριστείς. Λοιπόν, ένας λέει ότι το κοντό είναι τυχερό. Ο Πρίγιοβιτς τραυματίστηκε για να κάνει 5 μάτς καλά, λέει. Και να βάλει κανένα γκολ, λέει ο Κλάς να τον πουλήσει. Μπορεί. Λέει ένας φίλος 800 που διαβάσαμε τον ενημερά του ότι άλλα έγραψε, άλλα ερμήνευσε, ρε Κώστα. Δεν θα θεωρούσα αποτυχία αν έχανα το κύπελο με τον Πρίγιοβιτς. Όπως τώρα δεν θα το θεωρήσω ότι κρατάω πισινή και θα έχω δικαιολογία την αποσία του από το που. Από... Ναι, μάλιστα. Πρέπει από τώρα όμως να σκεφτούμε και το άλλο. Λέει, αν πάρουμε κύπελο το καλοκαίρι, ο κόσμος θα έχει απαιτήσει τόσο για Τσόουλου όσο και για Νταμπλ. Δεν νομίζω. Ο άλλος λέει τον Καρίδο τον είχε η ομάδα μου και όλοι είχαν θλάσεις. Φιλιά λέει ο Μπεστ. Ποια ομάδα τον είχε. Δεν μας πει ποια είναι η ομάδα. Ναι, δεν μας είπε. Λοιπόν, ο Πρίο τραυματίστηκε Τετάρτη. Έκανε επέμβαση την ίδια μέρα με δεδομένο το γερό σκαρί του. Μπορεί να επιστρέψει σε ένα μήνα. Προλαβαίνει σίγουρα το δεύτερο μάτς κυπέλου.
Και, ναι. Και πάλι μέχρι να έρθει όμως σε αγωνιστική κατάσταση, ναι, ακόμα θα, ναι, χρειαστεί δηλαδή ένα δίμηνο για μένα στο νερό. Και ο 363 λέει, και τελειώνουμε και πάμε στον κόσμο, ότι ο μακεδονικός στο μπάσκετ είχε κάνει έδρα του την Κοζάνη. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν κάνει έδρα εκτός Θεσσαλονίκης και οι εφημερίδες της πόλης κλείσουν όλες. Μπράβο τον 363. Ωραίες απόψεις έχει. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτο, στην πιο ρετική πόλη. Να τα. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα σας. Δεν μου λέτε, νεαρέ μου, τι είπατε για την ομάδα της καρδιάς σας, ότι έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ στην κατηγορία. Ναι. Έτσι είπε. Εδώ σε κλεντάει, βρε, ο Μπάμπης ο Τενές με τον Αγρότη Λιανοκλαδίο. Θέλω να μου πεις, εάν αυτοί οι εντεκαδάτη που λες από την ομάδα της καρδιάς σου, ναι, μείνουν ελεύθεροι, ποια ομάδα θα τους πάρει? Πες μου μια ομάδα που μπορεί να πάρει έναν από τους 11 αυτούς. Όλοι μπορούν να σταθούν σε Αλφα Εθνική. Τι πού? Στην Αλφα Εθνική μπορεί να σταθούν όλοι αυτοί οι παίχτες. Ούτε στην ΑΕΒΟΣ μου δεν τους παίρνει ο Ηλίας ο Ζωμένος. Τι, ναι, βρε, εδώ ο άλλος άφησε, βρε, το Βελόνι, βρε. Ελεύθερο από τον Διαμαντόπουλο και τον Πετρόπουλο από τη Σμύρνη θα κάνουν ουρές να τον πάρουν και τον Κύρια. Άσε με, ρε φίλε, τώρα. Βρε ο παδέ που ζεις ακόμα. Εγώ δεν σου είπα ότι έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε ποιοτικό ρόστερ, σου είπα. Δεν σου είπα ότι έχουμε καλή ομάδα. Η ομάδα μας είναι κακή αυτή τη στιγμή. Ποιος, βρε? Σε καμιά ταβέρνα στον Καραβόμηλο για σερβιτόρα θα σε πάρουν τον Τάτο. Σ' ακούει και ο Χριστάκης από το γύρο της γης. Και θα τους ταΐσει, θα τους ταΐσει για καμιά εβδομάδα για να ρίξει τα τεράκι τους, βρε. Τόση μπάλα ξέρεις. Τι ξέρω? Τόση μπάλα ξέρεις για να τα λες αυτά. Θα μας βάλεις τον Τάτο άχρηστο τώρα. Εγώ, πρόσεξε. Θα μας βάλεις τον Τάτο άχρηστο. Εγώ δεν θα σου πω πόσα γραμμάρια ζυγίζει μια μπάλα. Καλή χώνεψη από χθες και εσύ τώρα. Καλή χώνεψη. Λοιπόν, έγινες ρετίκολο, ρεζίλεψες τη γαλανόλευκη να πούμε. Πρέπει τώρα. Σε γλεντήσαν Οθωμανικό δίκαιο να πούμε. Οθωμανικό δίκαιο διήμερο είχες και χθες και σήμερα. Διήμερο Οθωμανικό δίκαιο είχες. Εσύ έχεις πάρει τρεις πουλάδες στο πέσιμο, βρε αγόρι μου, μιλάς και εσύ. Με 10 παίχτες να πούμε σε ξεφτελίσανε. Δεν έκανες ούτε δεν είδες την περιοχή τους. Με 10 παίχτες και δεν είδες την περιοχή τους. Παράς τον Τουρκαλάδες πουλήσανε, βρε. Ο θείος σου με τον πατέρα σου, βρε, και τα ξαδέρφια σου στον παράς. Άντε, δες την ομάδα σου τώρα να πούμε εκεί πέρα. Παράς του Βόλου, βρε, Παναθεμάσαι. Ήταν τα πόδια τους βαριά. Τα Δελπία, βρε, ακόμα τα φέρνει ο Ζελελίδης, μέχρι ο Μπίκας, βρε, σε έλεγε ότι... Βρε, εγώ τα ξέρω τα δικά μου, άστα τα δικά μου, τα ξέρω τα δικά μου. Τι να πεις, βρε, εγώ. Εσύ βγήκες τώρα να κάνεις κήρυγμα για τον Άρη, για το ρόστερ του. Να μας βάλεις άχρηστο στους παίχτες του Άρη τώρα. Εδώ, πες το Ραπτόπουλο να σηκώσει τα χέρια και δώσε μου μια απάντηση. Βάλε δίπλα-δίπλα το ρόστερ Λαμίας, Σμύρνης και Άρη και πες μου ένα-ένα τους παίχτες. Σε γλεντάει, βρε, ο Αγρότης Λιανοκλαδίου, βρε, σε γλεντάει, βρε, με τον Μπάμπη τον Τενέ. Ποια Λαμία? Ο Απόλλων Σμύρνης, βρε, σε περνάει 8 βαθμούς. 6 βαθμούς. Πλάκα είναι. Σε κάνουν όλοι αυτοί. 6 βαθμούς είναι. Μέχρι Καλυθέα του Κουρμπανά, βρε, μαζί με τον Τσίπρα και τον Λεβέντη, βρε, δύο μπαλάκια σε ρίξανε. Άμα δεν παίξεις μπάλα, ρε φίλε, και ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο είχε φάει 2 ή 3 πόσα. Άμα δεν παίξεις μπάλα, χάρη, ρε φίλε, τι πάει να πει δηλαδή. Βρε, ο Καράμπελας, άμα μείνει ελεύθερος, ποιος θα τον πάρει, βρε, για ποδοσφαιριστή? Τον Καράμπελα. Ναι. Ούτε κανένα. Στην ΑΕ μου δεν παίζει, βρε. Για τον Καράμπελα και εγώ τα έχω πει, δεν κάνει το παιδί. Κάτσε τώρα να πάρουμε έναν. Το Διούδη ποιος θα τον πάρει? Το Διούδη. Ποιος θα τον πάρει το Διούδη? Αλφα Εθνική, οποιαδήποτε ομάδα. Κάτσε να ακούσουμε. Περίμενε, ποιος θα τον πάρει το Διούδη, κύριε Ραπτόπουλε? Μάλιστα. Με συγχωρείς, τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να είναι ο Διούδης, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Μπορεί να αντί το για πάρει τον Γλύκο. Ναι, τι είναι, ο Γλύκος είναι καλύτερος? Περίμενε, να τους πάρουμε έναν ένα. Για το Διούδη μιλάω. Κάτσε, πάμε, ναι. Μόνο ο Μάτσιος των Απόλλων Αθηνών μπορεί να τον πάρει, διότι πέρασε από την ομάδα της καρδιάς σας λόγω γνωριμιών. Δεξί μπακ Μπούρμπος. Τζανακάκης είναι βασικός. Ναι. Ο Μπούρμπος. Ναι. Έλα, σε παρακαλώ, τώρα είπαμε, ούτε στην επανομή δεν παίζει. Ούτε αριστερό μπακ, Καράμπελας. Καράμπελας, ο Χριστάκης στο γύρο της γης θα το πάρει για να κατελημερά. Ωραία. Σέντερ μπακ, Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο. Ναι. Αυτό να το βλέπω, ρε φίλε, να είναι εκεί στο μαγαζί, στο πανόραμα και να πουλάει το τρίγωνα πανοράματος, στο γνωστό μαγαζί. Ωραία. Αμυντικό χαβ Ρόβας. Και το Διούδη που λες από το δικό σου το Λεάλ είναι τρεις φορές καλύτερος. Ρόβας. Από το δικό σου το πουλί. Αυτό δεν τον παίρνει ούτε ο δικός σου για να κουβαλάει τη βαλίτσα με τα άπλυτα τα ρούχα. Ο Παυλίδης, ο Ανιψιός. Ο Παυλίδης. Ναι.
Ούτε ο Πετράκης δεν τον παίρνει στα Γιάννενα για να διάσει, για να διάσει τη λίμνη με τα παγούρια. Τάτος. Τάτος. Ναι. Τάτος, τάτος, κάτσε τώρα. Στο γυάλεμα σερβιτόρος παρκαδόρος. Πάμε το γυάλεμα. Με ρωτάς, σε λέω, σε βρίσκω δουλειά. Για την ομάδα σου δεν είπες τίποτα όμως. Με τον Άρη Βαγγέλη, και τον λέω, ξεροκράτησα από χθες πιο ερωτική πόλη είναι η Κωνσταντινούπολη. Κοίταξε, Καζάντι πήγε το αυθεντικό βέβαια. Μπεσίκτα στο Οθωμανικό δίκαιο στα 4. Συρτάκη, Ζορμπάς. Ωραία πόλη, ρε παιδιά. Μας γλεντήσαμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Γι' αυτό και το τραγούδι. Τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Ραπτόπουλο. Γι' αυτό να κάτσετε κι εσείς και όλες οι ομάδες εκτός Champions League. Γιατί δεν είμαστε ομάδες, ούτε για UEFA δεν είναι ομάδα. Ναι, ρε. Το πρωτάθλημα που θα έρθει το έχει καταργήσει η ομάδα σου, να πούμε. Ναι, ρε, να μάθεις ιστορία. Γιατί έζησες με το 4-3 της Λιβαδιάς. Με το 4-3 της Λιβαδιάς το 93. Με τον άλλον, τον Γουναρίδη δερματοφύλακα και Λάμπρος Κόρδα. Που πήγε η Μπεμβέ με τα νούμερα Γιαννιτζών, πήγε στο Μεγαλοφρύδι και φίλησε το δαχτυλίδι. Άντε για να μην πω άλλα ονόματα. Η Μπεμβέ πήγε στο Μεγαλοφρύδι. Επόμενη γράμμη, καλημέρα. Μα πάπα. Έλα φίλε, ναι. Το ξέρω. Καλημέρα, Ράπ, εγώ είμαι. Έλα φίλε. Λοιπόν, ο Νεαπολίτης ο Αθηναίος. Όποτε έπαιξε ο ΠΑΟΚ μας λέει, Κυριακή στις 3, είτε εντός είτε εκτός, πάντα γκέλαρε. Αν σ' αρέσει η στατιστική, κράτα την και αυτήν. Την κρατάμε, φίλε Νεαπολίτη. Έλα, πάμε. Έλα, και δεν με ενοχλείς καθόλου που με στέλνεις μηνύματα. Απλά είναι η ζωή μου πάρα πολύ περιπετειώδης και δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Έλα, θα τα πούμε όταν θα ηρεμήσω λίγο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Σ' ακούμε, φίλε. Πάμε. Έλα, ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, καμπάνα. Ο Θεοδωρής από Εύωσμο θέλει να σε μιλήσει λίγο. Δεν καταλαβαίνω, φίλε, ξαναπες το. Ναι. Έλα, ακουστεί. Καλησπέρα. Δεν ακούγεται καλά. Έλα, ρε, πάω ξαπέρα με. Έλα, ρε, Εύωσμιώτη. Τι λέει. Ωραίος ο Εύωσμος. Ωραίος ο Εύωσμος, ρε φίλε, έτσι είναι. Βέβαια. Τι έγινε, ρε, Κωστίνα, με ένα σέντερφο πήραμε, ρε, φίλε, τραυματίστηκε γάμο. Μας τον στείλανε λίγο με την κλίδα ξεκαρβαλωμένη. Δεν ξέρω, Κωστή, κι εγώ έτσι άκουσα. Αυτός είχε κάνει, λέει, ένα ψαλιδάκι. Τον πουλήσανε, κάνε ψαλιδάκι, ράγισε η κλίδα. Είναι σαν τρακαρισμένη Αλφα Ρωμαίο στην Εθνική Οδό. Τη φτιάξανε, τη βάλα στην κρεμαριέρα, ίσιοσε, ψηλό, την πουλήσανε να πούμε αντί για 8.025 και μετά στο πρώτο crash test να πούμε πάει Αλφα Ρώμεο. Κάπως έτσι γίναν τα πράγματα. Τώρα Κωστή, πώς τη βλέπεις τη δουλειά με Αθανασιάδη Κουλούρη ή θα παίξει κανένα ψευτό? Εγώ φίλε τον Αθανασιάδη και τον Κουλούρη, τον ένα θα τον έστελνα στα Ανώγια, στον παπά εκείνο τον γορίλα και τον άλλο στο Άγιον Όρος, στη Μονή Εσφιγμένου. Δεν θα τους έβαζα. Τι εκτιμάς ότι θα κάνει ο Βισεντέλη? Θα βάλει τον Κλάους. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Θα τρώγα τα σωθικά μου, θα πήγαινα στο Βελιγράδι ταξίδι στο πνευματικό μου. Θα γυρνούσα στην παραλία Θεσσαλονίκης με το αμάξι μου. Θα άκουγα ραδιόφωνο, θα άκουγα τα Λάρα. Θα βάζα τον Ενρίκε με τον Μπέλκα και δεκάρι το αυτό σε ρόμβο. Και θα τους έλεγα πάρτε τον Πανιόνιο, και ο Πανιόνιος είναι μικρή ομάδα, αλλά και αυτός ο Ίβιτς, ωραίος άντρας δύο μέτρα, κρύος είναι. Να μπει στα αποδυτήρια, να τους πιάσει, να τους εμψυχώσει, να τους κάνει. Δεν έχει το Μεσογειακό, είναι ψυχρός άνθρωπος. Να τους ξεσηκώσει, που πει έλα εδώ ρε κολόπεδο τον Ενρίκε, κοίταξε να δεις. Θα σκάσεις πάνω στο στόπερ μια τρίπλα, δύο, θα κάνεις πως πέφτεις, θα πάρεις μπέναλτι, θα του πει πως θα παίξεις, με ποιο ποδάρι θα πας, σε ποιο στόπερ θα πας, λεπτομέρειες. Δεν τρία χαφ από πίσω, θα μετατρέψω το Μιστακίδη σε χαφ, οχτάρι, ο Κρέσπο με το Γαϊδούρι, τον Αράπη, εκείνο τον Ραβάλα σέντερ μπακ, Μάτος Λέοβατς, ο Γλύκος, Νίκολας Κέζης θερματοφύλακας, Ρόμβος, Τζιμιρότης, αριστερά. Που ανεβαίνει, κατεβαίνει του μπλάρι και στη γραμμή. Τσιμιρώτης, Κόρμπος, Σιώπη. Και Μιστακίδης θα τους φάει. Ο Κόρμπος και ο Σιώπης είναι πιο κουρασμένοι και από τον Κωνσταντάρα στα κουρασμένα παλικάρια. Τα παιδιά, ο Κόρμπος και ο Σιώπης είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Βγάλανε όλα τα μάτς του Πανιωνίου και οι δυο μαζί. Όλα τα μάτς. Δεν μπορεί. Συμφωνούμε ότι θα πάμε όπως έγινε πριν πάρουμε τον Πρίγιοβιτς. Θα κάνουμε πολλές τελικές, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εύκολο γκολ. Δεν πειράζει, σε νοιάζει εσένα. Το Πανιόνιο το φοβάμαι ότι θα κλατάρει στα play-offs. Κλαταρισμένο. Είναι ομάδα δεκάδας. Είναι ομάδα δεκάδας. 11 ίδιοι, 12 ίδιοι, 13 ίδιοι. Δηλαδή κάπου θα πάθει θα κλατάρει στα play-offs. Βασίλη, στα play-offs δεν έχει ρε φίλε ρόλο Πανιόνιος. Πού θα πάει, για Champions League θα πάει. Γιατί να μην δεν πάει. Δεν νομίζω ρε φίλε.
Τι πρόκειται να πάει η Champions League. Θα πάει στα play-off και τελείως, θα βγει πάλι τελευταίος. Το πιθανότερο αυτό είναι, φίλε, συμφωνώ. Αυτό δεν είναι. Αλλά εντάξει, θα τα κυνηγήσει τα παιχνίδια, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει, ρε φίλε, δεν τη λέγω, αλλά δεν νομίζω, ρε φίλε, να ασχοληθεί. Δεν πιστεύω. Συνήθως αυτές οι ομάδες είναι αγκαρία κάνουν. Συνήθως έχει αποδειχθεί. Όσες φορές είχαμε play-off, αυτές οι ομάδες αγκαρία κάνουν. Δεν είναι ομάδα τώρα. Πιστεύω όλοι θα περάσουν από τον Πανιόνιο. Όποιος κάτσει βαθμούς από τον Πανιόνιο στα play-off θα είναι, ρε φίλε, θα έχει πρόβλημα η ομάδα, ξέρω εγώ. Ράπ σήμερα κάτι άλλο θα ρωτήσω. Τι έγινε τελικά με την κλήρωση, γιατί δεν έγινε. Βόμβα. Βόμβα, απειλητικό τέτοιο για βόμβα. Πότε θα γίνει η 20η κλήρωση. Πολύ τη μόδα είναι αυτά τα απειλητικά να πούνε. Όταν γίνει η κλήρωση. Όταν θα παγώσουν τα μπαλάκια, τα βάλανε στην κατάψυξη. Τι βλέπει, Κωστή, Παναθηναϊκό. Πάω Παναθηναϊκό. Εγώ φίλε, κοίταξε. Ο Καρατζαφέρης με λέει κανόνισε όταν ο Πάο κατέβει τελικό, κατεβαίνει όπως τότε το 10 με τον Άρη. Θα σε κάνω το αεροπλάνο, άσε λέω το αεροπλάνο, θα έρθω με το τρένο, με το πούλμαν. Μου λέει όπως θες έλα θα δουλέψεις, λέει δύο μέρες. Εδώ θα γίνει σκηνικό. Λέω, ξέρεις τι λένε, λέω οι Παοξίδες. Παναθηναϊκός ο Καρατζαφέρης. Για να πάει τελικό πρέπει να τύχει με σένα. Άντε ρε, λέω, ακούσε, λέω, με τον Παναθηναϊκό θέλουμε. Μόνο τον Παναθηναϊκό μπορεί να βγάλει. Αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ στα μέτρα του φαίνεται. Αυτή στα μέτρα σου είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί Κωστή με τον Ολυμπιακό πιστεύει, δεν έχουμε ελπίδες. Όχι, μετά την τεσσάρα που έφαγε. Μετά την κάμψη που έκανε, θα οργανωθεί. Η καζάνη που βράζει θα είναι τώρα ο Ολυμπιακός. Τώρα θα είναι. Ρε Σικωστή, πίσω και τέρμα δεν έχουν τίποτα να πούμε. Δηλαδή του είδα και τώρα με την Μπεσίκτας, ξεστήλα γίνανε. Εντάξει. Με 10 παίκτες οι άλλοι τώρα του κάνανε. Παρεξηγήθηκε ο άλλος ο Γαύρος που τα είπα. Δηλαδή τι να λέμε, αυτό που είδαμε λέμε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Φίλε, αλλά εγώ σου λέω ότι δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός με το σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ. Όχι ρε. Απλά τον Παναθηναϊκό τον έχεις. Είναι η συγκυρία τέτοια στον Ολυμπιακό που θα υπάρχει ένας αναβρασμός μετά τον αποκλεισμό και τον τρόπο αυτό που έγινε. Συν γενικά που έχει πουλήσει ο Μαρινάκης κτλ. Και θα υπάρχει ένας γενικότερος αναβρασμός εκεί πέρα. Και δεν θέλεις σε τέτοιο κλίμα να πας με τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτή εντάξει, τη σίγουρα, στιγμή. Φίλε, απλά ξεκινάει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι πιο πολύ, ρε φίλε. Καλύτερα όντως να το βρούμε στα ημιτελικά παρά στον τελικό. Στον τελικό φοβάμαι να μας την κάνει τη ζημιά. Πιο φορμαρισμένη η ΑΕΚ δείχνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση. Και εγώ σε αυτό. Και τώρα ειδικά. Και ο Χιμένεθ πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι για την ΑΕΚ ταιριάζει γάντι. Και παλιά που ήταν είχε κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, αδερφέ, τι γίνεται. Βρήκε πολύ καλό επιθετικό, ρε φίλε. Δανεικό μεν, αλλά πολύ καλό επιθετικό. Δεν έχει τέτοιο επιθετικό ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Φαντάσου τώρα στο. Φαντάσου στο. Για ποιο λες. Ναι. Φαντάσου τώρα ένα ΠΑΟΚ 4-4-2 με Αραούχο πριν το βυζίδι μου εκεί. Ο ένας χαμηλά και ο άλλος ψηλά. Τι συνδυασμός θα ήταν αυτός. Σε ρόμβο, ε. 4-4-2 με Αραούχο πριν. Ο Πρίγιοβιτς τη λέγε έτσι έπαιζε, ρε φίλε. Είχε τον Νίκολιτς. Ήταν ακριβώς σαν τον Αραούχο. Έτσι πέθανε αυτοί οι δύο μπροστά. Ο ένας ήταν βαρύ κοντή. Έτσι και αναδεικνύεται και ο ένας και ο άλλος. Και ο ένας δουλεύει για τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Ναι, ένας συμπληρώνει τον άλλον. Πεδαράς. Πεδαράς ο Μπριγιώβης. Πεδαράς ο Μπριγιώβης. Άλλα στοιχεία ο ένας, άλλα στοιχεία άλλος. Τελείως διαφορετικού τύπου σε τερφόρ. Άλλη σκοπή. Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων δεν ξέρω παιδιά τι να πω εγώ πλέον. Απογοητεύτηκα πολύ με τραυματισμό του Μπριγιώβης. Λογικά απογοητεύτηκες φίλε, γιατί βλέπεις την μπάλα. Στα play-off πάλι δύσκολα θα είμαστε. Δεν ξέρω αν θα είναι ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι αντικατάστατος, όπως και να το κάνουμε. Όλοι οι άλλοι μπορούν κάπως να τους καλύψεις. Στη συγκεκριμένη θέση και με το πρόβλημα που είχες είναι αντικατάστατος. Ρε φίλε, 6 μήνες θα βλέπαμε τα προβλήματα της ομάδας. Μα από το καλοκαίρι φωνάζατε στον ΠΑΟΚ για σεντερφόρ. Από το καλοκαίρι φώναζε ότι χρειαζόταν σεντερφόρ. Αν παίρνετε αυτό το σεντερφόρ. Αν είχε έρθει από το καλοκαίρι, μπορεί το πρωτάθλημα να ήταν. Α έσπαγε και ένα μήνα την κλίδα τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Ξέρει, θα γινότανε. Ο ΠΑΟΚ στα καλά του, στα ανεβάσματά του, ξέρει τι θα γινότανε. Εγώ Κωστή, ξέρεις, φοβάμαι. Μη τυχόν τώρα, ρε φίλε, επανέλθει ο άνθρωπος, δεν είναι στα καλά του και το καλοκαίρι το δώσουν. Ποιος, ρε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Να τον δώσεις. Όχι, θα έρθει δυνατός, θα πλακωθεί στα βάρη σε αυτά, όχι, ρε. Όχι. Λες να, δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ όχι, ρε. Φοβάμαι, μην ξεκινήσουμε πάλι, ρε φίλε, μα Αθανασιάδη του χρόνου, να πούμε. Όχι, θα το πουλήσουν τον Αθανασιάδη. Όχι. Δεν έχω εμπιστοσύνη, Κωστή, εγώ δεν πιστεύω, ρε φίλε. Πραγματικά, σου λέω, μην μείνουμε πάλι με το γλύκο τέρμα και Αθανασιάδη επίθεση. Όχι για μένα και οι δύο θα τελειώσουν το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ. Έχει πιάσει το τόπι στην απόδοση. Έχει πιάσει το τόπι στην απόδοση σου. Δεν είναι για παραπάνω. Πρέπει να βρουν ένα τραυματοφύλακα ανώτερο. Στείλει Ρομπέρτο Ρεφίλ. Πρέπει να δώσει λεφτά ο Σαββίδης για αυτή τη θέση. Τερματοφύλακα. Στόπερ του Κοντρέρας. Σέντερφορ τον έχεις. Άκου.
Δεκάρι θέλεις. Δεν βγαίνει. Δεκάρι σίγουρα, Κωστή, σίγουρα. Ούτε ο Ουάρτα δεν βγαίνει. Δεν είναι για πρωταθλητισμό το παιδί. Είναι καλός για αλλαγή όμως. Εντάξει, ρε φίλε, δεν με τρελαίνει. Την μπάλα που ξέρει ο Χοντρός, ούτε το μισό δεν ξέρει ο Ουάρτα. Ούτε το μισό. Άσε που και σαν αθλητής. Είναι ανεμικός, ρε. Εντάξει, δεν με τρελαίνει κιόλας, μωρέ, ο Ουάρτα. Ο Ουάρτα τώρα είναι να είναι ο Μπατατούδης, τέταρτος να είναι ο ΠΑΟΚ, να δηλώνει πώς το λένε, πώς το λένε αυτό το πέμπτος που έβγαινε το... Ένα... Ιντερτότο. Το Ιντερτότο. Δεν είναι για πρωτάθληματα τώρα ο Ουάρτα. Σε κοιτάξτε, παρακαλώ σίγουρα, πολύ. Κοιτάξτε, ούτε ο Πέλκας είναι για δεκάρι, ο Μπίζεσβαρ είναι χοντρός. Ο Ουάρτα για μένα, αν μπορέσει να κάνει καριέρα, θα κάνει στη γραμμή. Δύσκολα για δεκάρι. Δηλαδή, εγώ τέτοιο στυλ θέλω. Θέλω στυλ το Μίγε, θέλω στυλ Μπαγάσα, τέτοιο δεκάρι θέλω. Γι' αυτό, 30 ετών, βέβαια. Ο Ουάρτα είναι πιο πολύ για τη γραμμή και η σηματοδομή του και την κουπή του είναι πιο πολύ για τη γραμμή. Εγώ λεφτά για τη θέση 10 και μου ήρθε ο Μπίζεσβαρ, εκεί απογοητεύτηκα, ρε φίλε. Δηλαδή, πήρα ένα ελεύθερο ένα παίκτη από μια μικρομεσαία ομάδα τη Τουρκία. Εντάξει, καλό χρυσό παιδί, ξέρει μπάλα, αλλά δεν είναι ρε φίλε για αυτούς για παραπάνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσουμε πρωτάθλημα με τον πίσισμα. Τα λέμε. Έγινε, Κωστή. Έλα, φίλε. Επόμενος. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Άντε, επιτέλους. Καλά, δεν φωνάζω. Τι ακούνε τα αυτιά μου. Τι λέει ο Αργιανός εκεί. Τι είπε. Αυτή μυαλό δεν βάζουν. Είναι δυνατόν να ψάχνει ηγέτη. Οι ηγέτες κατέστρεψαν τον Άρη. Είναι δυνατόν να ψάχνει ηγέτη, να ψάχνει κάποιον για το σύνδεσμο. Φυσικά ρε φίλε, χρειάζονται για αυτή, βέβαια χρειάζονται. Έπρεπε να τον είχαν κλείσει. Χρειάζονται για τα οπαδικά όμως, όχι για τα διοικητικά. Για τα φίλε. Έχει καταστρέψει τον Άρη. Πληρώναμε εμείς και γινότανε μάκες αυτοί. Και θα μου πεις εσύ για ηγέτες. Δεν χρειάζονται δηλαδή στην κερκίδα ηγέτες, ρε φίλε, αυτό μου λες τώρα. Στην κερκίδα ηγέτες μπορεί να κάνει, στην κερκίδα να κάνει ό,τι θέλει. Μα γι' αυτό αναφέρομαι εγώ, ρε φίλε. Δεν αναφέρομαι να κάνει κουμάντο στα διοικητικά. Στην κερκίδα λέω καθαρά, οπαδικά μιλάω. Δεν έκαναν κουμάντο. Ε? Κουμάντο δεν έκαναν. Ναι, το πήραν αλλού το έργο, λέει. Εγώ μιλάω για την κερκίδα και για το οπαδικό. Δεν αναφέρομαι για να κάνουν κουμάντο σε κάτι άλλο. Μιλάω για την κερκίδα, αλλά μόνο μιλάς. Το θέμα είναι η ουσία και ξέρεις ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να δώσεις λεφτά. Όχι να κάθεσαι και να μιλάς. Όλοι βγαίνουν και μιλάνε. Αλλά κανένας δεν πληρώνει. Βγήκατε τώρα και λέτε και τίποτα δεν λέτε. Γιατί δεν έρχοσατε στη Λέσχη να τα πείτε. Και αφήνατε τους σουπεράδες να βρίζουν τον κόσμο και να μην έρχεται ο κόσμος. 14.000 είχε, 14.000 είχε ο Σούπερ 3. 50.000 θα έκαναν την Λέσχη. Γιατί δεν την έκαναν, γιατί τη διάλυσαν. Τι έγινε. Ρε παιδιά, οι ομάδες δεν δικούνται με Λέσχες και με συνδέσμους. Τι δικούνται από επενδυτές. Είσαι καλά. Από επενδυτές δικούνται οι ομάδες. Και χρειάζεται ισχυρός επενδυτής. Ποιος επενδυτής θα έρθει όταν ο άλλος κάνει κουμάντο. Εδώ ήρθε ο Λάσκαρης, βάζει λεφτά. Και το βγάλανε άχρηστο. Γιατί λέει, γιατί δεν έβαλε πολλά λεφτά για να κάνει την ομάδα τι. Ποιο τον έβγαλε του, άχρηστο. Είναι ο Σαφέλη βάζει. Ποιος τον θα σε ρωτήσει τι θα κάνει. Ποιο τον έβγαλε άχρηστο, Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης νοικοκύρεψε την ομάδα. Νοικοκύρεψε άλλο. Τελειώνει με το άρθρο 99. Η ομάδα ξεχρεώνει. Λόγια ακούγονται για τον Λάσκαρη. Ο ήρθε ο Κοντομινάς. Πάτε και εκεί πάλι τα ίδια. Ο Κοντομινάς ήρθε για άλλους λόγους. Ο Κοντομινάς ήρθε για άλλους λόγους. Φυσικά. Ήρθε για άλλους λόγους. Εγώ δεν, ήρθε για, δεν ήρθε για να επενδύσει στον Άρη ο Κοντομινάς. Ήρθε για να διαφημίσει το όνομά του. Ξεκάθαρα. Ποιος Κοντομινάς. Εσύ γιατί δεν το εκμεταλλεύτηκες. Εγώ την εκμεταλλευτώ. Το λέω εσύ εννοώ ο σύλλογος. Ο σύλλογος γιατί δεν το εκμεταλλεύτηκε. Λεφτά δεν έβαλε και ο Κοντομινάς. Κάτι θα έβαλε. Άμα ήταν άμπαλος τελείως και τον φάγανε, ποιος θέλει. Ποιος τον το κεφάλι του τον φάγανε. Ποιος, και ποιοι ήταν αυτοί που τον έφαγαν, για πες μου. Ποιοι τον έφαγαν, αυτοί που οι μανατζαροί και όλα τα κυκλώματα που πουλάνε την πραμάτια τους. Ποιοι ήταν τους. Ποιοι τον φάγανε. Αφήστε τα λόγια, αν θέλετε να σωθεί η ομάδα, βάλτε το χέρι στην τσέπη και πληρώστε. Ποιος να τα βάλει το χέρι στην τσέπη ρε φίλε, ο οπαδός. Γιατί ο οπαδός τι είναι. Για τι να κάνει δηλαδή ο οπαδός. Να πει περισσεύουν 2-3 χιλιάρικα πάρτα, σήμερα ημέρα ρε φίλε.
Άκουσε λίγο. Οι επενδυτές σώζουν τις ομάδες και ανεβάζουν τις ομάδες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ούτε οι σύνδεσμοι θέσεις είναι στην κερκίδα. Πού τον πουλάνε αυτό να πάω να τον αγοράσω? Ποιον? Τον επενδυτή. Ρε, τι να έρθει να αγοράσει ο επενδυτής από αυτή τη στιγμή ομάδα, υπάρχει μια διοίκηση στην ομάδα. Αυτή είναι υπεύθυνη. Είτε να μπορέσει να πάρει το καράβι, είτε να το πουλήσει το καράβι, άμα δεν μπορεί. Ποιο καράβι να πάρει, βρε παλικάρι μου? Το καράβι σάπιο είναι. Σάπιο είναι από πάνω μέχρι κάτω. Ποιο καράβι να πάρει και τι να πουλήσει? Δηλαδή, με συγχωρείς, ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεχρέωτος. Στην Άλβανη και ο Άρης ξεχρέωτος δεν είναι γωνιακό μαγαζί να έρθει ένας επενδυτής να τον πάρει. Μα τι να κλάψει δεν έχει ο Άρης. Ωραία, εσύ βλέπεις να σώνεται ο Άρης. Εσύ κρεμαστήκαμε από τα κάκαλα του αυτού του Καρυπίδη. Που ο Καρυπίδης, πού είναι τα λεφτά του? Πού είναι τα λεφτά του, πες μου εσύ, πού είναι? Εγώ δεν είμαι στην τσέπη του καθενός Καρυπίδη, να ξέρω. Εάν δεν είσαι στην τσέπη εμένα του με ενδιαφέρει να είναι πληρωμένοι οι πάντες και να είναι στις υποχρεώσεις πληρωμένοι οι πάντες. Εμένα είσαι αυτό με ενδιαφέρει σαν ομάδα. Ορίστε. Είσαι σίγουρος ότι είναι πληρωμένοι? Δεν ξέρω. Άμα δεν είναι, να βγάλω ανακοίνωση. Ποιος θα βγάλει ανακοίνωση? Άμα δεν είναι οι ποδοσφαιριστές πληρωμένοι, να το καταγγείλουμε και να είμαστε και μαζί τους σε αυτό. Αφού είσαι γωνιακό μαγαζί, γιατί δεν ήθελα να σε πάρουν οι λεφτάδες? Γωνιακό μαγαζί θα είμαι στην Αλφα Εθνική, φίλε. Ακόμα δεν είμαι γωνιακό μαγαζί. Γωνιακό μαγαζί δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Γιατί εκεί θα έχει έσοδα η ομάδα και ο επενδυτής θα είναι μια συμφέρουσα επένδυση για αυτόν. Με τον Άρη στην Αλφα Εθνική. Δεν πρόκειται. Στην Αλφα Εθνική ήσουν χρόνια. Γωνιακό μαγαζί δεν ήσουν ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί, πες το. Γιατί ο κόσμος που είναι γύρω από τον Άρη, αυτοί που έχουν σχέση με τον Άρη, είναι αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος. Είναι αυτοί που διώχνουν τους επενδυτές και διώχνουν τον υγιή. Εγώ εκπροσωπώ την υγιή θεωρώ μερίδα του κόσμου του Άρη. Και γι' αυτό τον λόγο είμαι εδώ πέρα. Και εσύ είσαι υγιής? 100%. Δεν έχω σχέση ούτε με συνδέσμους, ούτε με κανέναν. Είμαι 100% υγιής οπαδός, με την έννοια ότι δεν έχω ούτε συμφέροντα, ούτε τίποτα. Και περιμένεις εσύ να έρθω εγώ επενδυτής να βάλω τα λεφτά για να κάνεις εσύ τις αυτές σου. Να βγάλεις γούστα. Ποια γούστα, τι να βγάλω ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα? Παλικάρι μου, απλά πράγματα είναι. Αν θέλεις να σωθεί η ομάδα, όχι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος, θα το καταλάβουν όλοι οι Αριανοί, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Εάν δεν βάλουν το χέρι στη τσέπη, δεν έρχεται κανένας επενδυτής. Με ποια μορφή το εννοείς? Δηλαδή να πάει ο άλλος στον Άρη να πει: με περισσεύουν 1000 ευρώ, πάρτε τα για να σώσουμε την ομάδα? Αυτό πρέπει να έχει κάποια μορφή, αυτό που το λες. Αυτό που λες, βάλτε οι οπαδοί το χέρι στη τσέπη, όπως το λες, είναι αόριστο τελείως. Άκουσε κάτι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Μ' ακούς? Να ακούσει λίγο και το φιλαράκι, ο γύρω φίλος ο Αριανός. Ναι. Εγώ όταν πήγα στη Λέσχη, γιατί ήμουνα στη Λέσχη, τώρα δεν θέλω να τους δω. Δεν υπάρχει περί. Αυτή δεν είναι ομάδα. Αυτή είναι κατάντια. Κάθομαι να τους δω και δεν μπορώ να τους δω. Δεν βλέπετε η ομάδα. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Παιδί έχεις? Όταν πήγα στη Λέσχη και τους είπα, φωνάζανε και λέγανε 10.000 η Λέσχη, 15.000 η Λέσχη. Βγήκα και τους είπα, για να σωθεί η ομάδα, όταν ακόμα πριν πέσουμε. Ναι. Για να σωθεί η ομάδα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να τη σώσουμε εμείς την ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ούτε επενδυτής υπάρχει, ούτε τίποτα. Ξέρεις τι είπανε από εκεί ο κόσμος? Τι είπανε? Εσύ λέει πόσα βάζεις. Το θέμα είναι πόσα βάζω εγώ ή πόσα θα βάλουμε όλοι μαζί. Εσύ δηλαδή προτείνεις να γίνει κάτι όπως έγινε τότε με το 20.000, ας πούμε. Είναι το 20.000, φίλε, εγώ το πλήρωσα. Και έγινε μάγκα στο Super 3. Το εκμεταλλεύτηκε και έλεγε, μαζέψαμε λεφτά, κάναμε, ράναμε. Και έλεγε, είμαστε 15.000 μέλη. Πού είναι 15.000 μέλη? Αν ήθελαν αυτοί θα σώνανε την ομάδα. 15.000, ξέρεις τι είναι? Κάνε ένα πολλαπλασιασμό με 50 ευρώ, με 100 ευρώ, να δεις πώς θα βγαίνουν. Αλλά πού? 15.000 θα λέγανε μόνο στα λόγια. Ουσιαστικά δεν ήταν ούτε 500. Φίλε μου, ο κόσμος έχει τον τρόπος για να ενισχύσει την ομάδα του, είναι το διαρκείας. Ποιο διαρκείας, ρε φίλε, το διαρκείας και τα αυτά που λες. Όλα αυτά είναι για δικά σου διαρκείας και είσαι... Άκουσε να δεις, εγώ τον Άρη τον πλήρωσα. Εγώ τον Άρη όταν σου λέω τον πλήρωσα. Και στη Λέσχη ήμουνα και διαρκείας ήμουνα, έπαιρνα και
Αν χρειαζόταν λεφτά θα έβαζα. Μένα δεν με ενδιέφερε να πάω για να βγάλω γούστα. Μένα με ενδιέφερε να βοηθήσω την ομάδα. Εάν εγώ σήμερα μπορώ να πληρώσω 100 ευρώ, θα δώσω 100 ευρώ και δεν θα πάω στο γήπεδο. Αλλά τα 100 ευρώ και τα 100 ευρώ θα πάνε στην ομάδα. Δεν θα πάνε ούτε στην εφορία, δεν θα πάνε ούτε στην αστυνομία πουθενά. Θα τα δώσω γιατί θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Έκλεισε, εμένα φτάνει, δεν είναι πόντι, στο φτάνει, επόμενη γραμμή. Πάει Λέσχη, γκρεμίστηκε. Ναι φίλε. Έλα. Έλα. Ό,τι και πω respect στον προηγούμενο. Ήταν όμως. Λοιπόν, Κώστα, μάλιστα, είμαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία. Κολόγεροι. Εντάξει. Τα δύο τρίτα της ζωής μας περάσαν. Μπαίνει το τελευταίο. Έχουμε βάλει την πέμπτη ταχύτητα. Φούλε αισιοδοξία. Και φουλάρουμε με την έκτη. Πού θέλω να καταλήξω. Για κατέληξη. Λοιπόν. Ναι. Εάν μιλήσεις με έναν Αδιανό τη σήμερα ημέρα, με έναν Ιεχωβά και με έναν οπαδό του Κουκουέ, μπορείς να βγάλεις καμία διαφορά. Και σου μιλάω για τον οπαδό του Κουκουέ, γιατί θυμάμαι στο χωριό της μάνας μου, ήταν ένας μαλλιάς που είχε μια τσάντα μυστήρια που κουβάλαγε τον ριζοσπάστη. Δηλαδή ο Κουκουές, ο Ιεράχοβας και ο Αριανός έχουν ίδια κουλτούρα. Κουκουές, Ιεχωβάς και Αριανός πλέον είναι στα ίδια. Γελάει. Άκου να σου πω και τη διαφορά. Κάτσε να δούμε τη διαφορά. Ναι. Έχεις δίπλα σου τον παλιό Πασοξή. Τον κόκκινο. Ναι. Κατάλαβες. Αυτός θα ανοίξει το στόμα του να φάει αν του δώσεις. Με πιάνεις. Βρε, αυτός το στόμα του τα ανοίγει. Και τα πουλιά που πατάνε κουτσουλιά τρώει από κάτω. Ο Ηρακλής θα σωθεί. Ο Άρης δεν έχει σώσει. Είναι, όπως είπα, Άρης, οι Ιεχωβάδες και οι κομμουνιστές, το ίδιο πράγμα είναι. Θα παρεξηγηθεί κανένας Ιεράχωβας. Ιεχωβάδες. Ιεχωβάδες. Ναι, καταλαβαίνεις. Καλό βράδυ, τελευταίος. Ξεφύγαμε και ο Μπρατ Πίτ θα θέλει υπερορίες. Υπερορία κανονικά. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ακόμα πληρώνει τα μαμισιάτικα των ηγετών, α πούμε, τον Αποστοφίλ του Βασίλη. Αυτοί τότε που πήγαιναν, ας πούμε, στο Μάντσεστερ και στο, στο λένε, στο... Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη, ρε παιδί μου, ναι, και στο Σίτι, να πούμε, πήγαιναν με νοικιασμένες λιμουζίνες. Εγώ συμφωνώ, φίλε, ότι πρέπει οι άνθρωποι στο παδικό να είναι μακριά από τα διοικητικά. Συμφωνώ σε αυτό. Τα πληρώνανε. Τα χρεώνανε στον Άρη, φίλε, στο σύλλογο. Ρώτα, ας πούμε, για τη μετακίνηση 30.000 Αριανών στο ΆΚΑ. Πόσα λεφτά βγάλανε. Ξέρω τι έγινε. Τα ξέρω. Τα γνωρίζεις. Τα ξέρω. Το δημοσιογράφο των βιβλίων της ιστορίας του Άρη τον ίδιο το γνωρίζεις. Που έγραψε τα βιβλία του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι έγινε με τα βιβλία του, να πούμε. Τι τα κάνανε. Τα γνωρίζεις αυτά. Εγκλήματα έχουν κάνει, φίλοι, πάλι. Εντάξει. Ότι τη δεκαετία του 90, ρε παιδί μου, κάνανε ένα οπαδικό κίνημα. Εγώ μιλάω καθαρά για το οργανωτικό και το οπαδικό. Το ξεχωρίζει, αλλά, το διαχωρίζω για να μην παρεξηγούμε. Θέλησαν να το εξαγερώσουν για πάρτι τους κάποιοι ηγέτες που λες. Και ο Άρης πληρώνει τώρα τα μισθιά του. Το τι πορεία πήρε μετά το πράγμα ξέρουμε και όλες τις συνέπειες. Γιατί τις πληρώνουμε ακόμα. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι σαν την Αγελάδα να μου που κάνει το γάλα και μετά δίνει μια κλωτσιά να πούμε και το χύνει. Και ακόμα και τώρα γίνονται κλίματα. Βγήκε ο Μπέος και είπε το εξής. Λέει, είμαι μόνο με τη φανέλα και με το όνομα, δεν ανεβαίνεις. 100% συμφωνώ. 100% συμφωνώ. 22 παίχτες και από αυτούς που ο Μπέος είναι μεγάλη παλαθόφατσα. Έτσι, γνωρίζει το ποδόσφαιρο από τον Άρη. Τον ήθελες στον Άρη τον Μπέο. Βέβαια. Από τους 22 παίχτες που έχει ο Άρης, ακόμα και να ανέβει, είναι ζήτημα να κρατήσει λέει 3-4. Αφού λέει όλοι που πήρε είναι βετεράνοι, πρώην παιχταράδες. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, το Τσιμπούρα, ας πούμε, ξέρεις εσύ πώς θα το δίνουν και πώς το χρεώνουν στην ομάδα? Όπως κάποτε τον Κόκκι που τον δίνουν 800.000 που τον χρεώνανε και δεν ξέραμε και πώς τον δίνανε. Τα ίδια Τσιμπούρα δεν ξέρω γιατί δεν έχει λυθεί το συμβόλαιό του, εγώ γι' αυτό δεν ξέρω. Με τι γίνεται με τον Τσιμπούρα? Έπρεπε ήδη να έχει λυθεί εδώ και μήνες, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή ο Καρυπίδης, συγγνώμη λίγο ρε φίλε, κάνει όπως λέει και ο Κώστας, είναι τυχοδιώκτης, έτσι, και κάνει τα τερπίδια των παλιών μου φαίνεται να πούμε. Τι κάνει δηλαδή, πώς θα ανέβει η ομάδα, φέροντας παίκτες οι οποίοι κάποτε με χαρά της αλλά τώρα είναι τελειωμένοι
τους οποίους εσύ μπορεί να τους πληρώνεις όσο θέλεις, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το λογιστήριο πώς θα τους δίνεις το χέρι, έτσι. Γιατί τον άλλο μπορεί να του λες, ρε παιδί μου, πάρε τόσα και υπέγραψε για τόσα, να πούμε. Αυτά σε όλες τις ομάδες συμβαίνουν, δεν μπορείς να ξέρεις μέσα τι γίνεται. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα συγγνώμη λίγο τώρα να πούμε. Υποτίθεται είμαστε Άρης, να πούμε. Τώρα γίνεται διαξυστηλίκια, να πούμε ακόμα. Πώς ανέβουμε, να πούμε. Και τον Πανουριά και τον, πώς λένε, και τον Βενέτη, ας πούμε, τώρα που τόσα χρόνια χώνουν για να ανέβουν, τους έχεις τώρα τόσο κορόιτα να χάσουν την άνοδο. Και πότε εμείς περιμέναμε μια απόφαση από δικαστήριο και δικαιωθήκαμε. Με την Κουρομπίλια, με το ΚΑΣ, με ένα άλλο αγώνα. Δεν θυμάμαι ποτέ ο Άρης να δικαιώθηκε στο δικαστήριο. Μοιάζει έξω αγωνιστικά, ήμασταν ανύπαρκτοι. Μοιάζει. Μοιάζει. Και περιμένουμε τώρα, δούμε ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο ότι και καλά θα εκδικαστεί η υπόθεση κτλ. Δηλαδή ο Κούγιας ήταν κανένα χαϊβάνι, να πούμε, που δεν ανέλαβε τον Άρη. Αν είχε τύχει να πούμε να δικαιωθεί ο Άρης, τι θα πήγαινε με τη Λαμία, να πούμε. Και όσο για τον Νύχτα, ρε Κώστα, που λες ότι ήταν μύθος, απομυθοποιήθηκε, κάθε ρε φίλε, πότε ήταν μύθος. Δηλαδή ήταν μύθος επειδή είπε ότι κοίταξε στη νύχτα, άκου, στη νύχτα, ναι. Πριν μπλεχτεί εδώ με τον Άρη, έχει όνομα. Εδώ να δεις γέλιο. Ναι. Στη νύχτα είχε όνομα. Το χάλασε τη μέρα το όνομα που είχε στη νύχτα. Εσύ τον ήξερες παλιά στη νύχτα ότι είχε όνομα. Ένας κακομούτσουνος ήταν εκεί στη νύχτα, ο οποίος είχε από την Κρήτη και τα λοιπά. Είχε μαγαζιά τον Ατάλο άνθρωπος, πήγαινε καλά στη νύχτα. Μετά ήθελα να κάνει τον παράγοντα. Δηλαδή, εσύ τον όταν ήθελα να κάνει τον παράγοντα και τον έκανε έτσι στραβά, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με τον Άρη. Γελάει ο κόσμος μαζί του. Ποδοσφαιρικά. Ό,τι όνομα έκτισε στη νύχτα, το έχασε στη μέρα. Αυτό λέω. Μα δεν το γνωρίσαμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το γνωρίσαμε. Γιατί δεν ήταν γνωστός. Μέσα από τον ποδόσφαιρο ο άνθρωπος έγινε γνωστός. Και Κώστα, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι ιστορικό, έτσι πριν κλείσω. Επειδή, α πούμε, λε ότι ο οικογενειακός φίλος του Νίκο του Χριστίδη, α πούμε. Βεβαίως. Αληθεύει αυτό που λένε οι παλιοί ότι το Νίκο του Χριστίδη μετά από ένα παιχνίδι στη δεκαετία του 70 άρχισε ο Ολυμπιακός 2-4. Τον διώξανε και τον κατηγορήσαμε τον Άρη ότι είχε μειωμένη απόδοση. Και μάλιστα έλεγαν οι παλιοί ότι είχε ζητήσει ένα κηλικείο και δεν το δώσανε. Και τον κατηγορήσαν γι' αυτό ο Χριστίδης για πολλά χρόνια, δηλαδή τώρα τελευταία χρόνια έχει αποκατασταθεί την σχέση με τον Άρη. Δεν θα ακούσει για Άρη, α πούμε, γιατί τον κατηγορήσαν για μειωμένη απόδοση. Θα μπορεί να πει διάρκεια του Ολυμπιακού 2-4, αληθεύει αυτό. Πώς δεν αληθεύει. Δηλαδή φαντάσου πώς ξυγιόταν ο Άρης, ας πούμε, στους παίκτες ο παλιάς, δηλαδή. Και αυτό εγώ πιστεύω τελευταίο μεγάλο ηγέτης των καμπάνης, να πούμε. Ο Άρης είναι χρόνος, τρώει τα παιδιά του. Μετά τον πάρος του Βόλου όλοι παίκτες καλοί. Καλό του κάνει το Χριστίδη. Πήγε στην Άρη, πήρε τάπη, πήρε λεφτά. Δεν πήγαν στον Ολυμπιακό μετά τον πάρος του Βόλου. Πάλα, Σύνδρο, Ελελίδη, Εμερτζίδη. Όλοι. Μόνο ο Κούς και ο Φυρός μείναν. Ο Κούς και ο Φυρός μείναν, ας πούμε, μόνο αυτοί. Ο Φυρός πήγε ένα χρόνο στον Ηρακλή 2. Στο Ηρακλή, εντάξει, στα τελευταία του να πούμε. Στα τελευταία του. Αλλά πάντως έτσι εγώ δεν βλέπω να ανεβαίνει η ομάδα αυτή τακτική, να πούμε. Και με τον Καρυπίδη. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, αλλά. Δεν βλέπω φως να πούμε. Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα οπωσδήποτε. Δεν είναι αισιόδοξα. Από εκεί και πέρα, αν γίνει τουλάχιστον λίγο καλή δουλειά τώρα από τον καινούριο προπονητή και τον γυμναστή στο αγωνιστικό, να δούμε. Να δούμε. Ο καινούριο προπονητής, ρε φίλε, εντάξει, είναι με τη βίβλο στο χέρι να μου πατρίνει Νικόλαος, ας πούμε. Τώρα, αν μπορεί να κάνει κάτι ο Καρύδας, εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει εγώ τώρα με τις θρησκευτικές περιποιήθειες. Εμένα με ενδιαφέρει τι δουλειά θα κάνει στα αποδυτήρια τώρα. Κανείς δεν έχει ραφτεί μαγικό, να πούμε, στο χέρι. Μάγος δεν. Δηλαδή και ο Καρύδας τώρα δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Εκτός και αν γίνουν πράγματα, ξέρεις. Τουλάχιστον να κάνει μια καλή διαχείριση όσο γίνεται το 90 λεπτο με κάποια, και να βάλει τους παίχτες που είναι σε πιο μεγαλύτερη ετοιμότητα. Να κάνει εργομετρικά άμεσα. Να τους δοπάρει, να πούμε τι να τους κάνει. Να δώσει τόπα, τι να τους κάνει. Απλά δεν είναι όλοι οι παίχτες, δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο φυσικής κατάστασης. Κάποιοι θα είναι λίγο πιο πάνω, κάποιοι λίγο πιο κάτω. Να κάνει τις μετρήσεις που πρέπει, τα εργομετρικά, και να κάνει ένα διαχωρισμό σε γκρουπ τους παίχτες που είναι πιο έτοιμοι και να τους βάλει μέσα να παίξουν. Τέλος πάντων. Κώστα, το πάθη να σου πω κάτι. Για πες. Εμένα ένας συνδεσμίτης μου είπε, ρε παιδί μου, ότι ο κύριος Λάσκαρης μη γνωρίσει τη Τζόρτζη, ήταν λέει απλώς υπάλληλος στους τραπέζες. Αφού την γνώρισε και μετά έγινε επιχειρηματίας, ας πούμε. Δεν είχε δηλαδή προσωπική περιουσία μεγάλη. Άρα αυτό το τονός που λες, μάλλον την Τζόρτζη κυνηγάει. Δεν κυνηγάει τον Λάσκαρη, να πούμε. Και λάτρε κουφάλα, να πούμε. Τέλος πάντων. Άντε, σε χαιρετούμε. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να το δώσουμε λεφτά αυτόν τώρα. Τον φάγαμε μισή ώρα. Λοιπόν, Γουλιέλμος Τέλος. Κυριακή Μαρμίτα μετά το ΠΑΟΚ Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τα τι αυτά.
Θα δούμε αγγλικό ποδόσφαιρο, Ισπανία έχει τέτοια, θα δούμε. Δεν είπαμε καθόλου για την κλήρωση του Champions League. Δεν πειράζει, πειράζει. Την άλλη φορά, την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Brad Pitt, τι κοπανάμε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ. 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 Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ.